μέρα ακόμη και η νύχτα με τη μέρα θα πάνε ισοπαλία. Αύριο η ησημερία, φίλες και φίλοι, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Τυπικά σήμερα είναι η τελευταία μέρα του χειμώνα. Αλλά η άνοιξη φαίνεται ότι πήρε τα σκύπτρα από τον χειμώνα, ανοιξιάτικες ημέρες έως την Τετάρτη και μετά θα έχουμε τι. Μετά θα έχουμε πάλι χειμώνα για τρεις μέρες, μέχρι την 25η και μετά πάλι άνοιξη, έως ότου μπούμε στην τελική ευθεία. Να είστε καλά. Είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας και βέβαια να σας πω ότι σήμερα οι ειδήσεις είναι πολλές και σημαντικές. Θα ξαναπεράσει το κατόφλι των Τροϊκανών ο Υπουργός Εργασίας. Πάνε και έρχονται με τα σακίδια. Πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται. Και κάθε φορά το σακίδιο γεμίζει από φόρους. Κάθε φορά το σακίδιο αδειάζει από συντάξεις. Ωραίο βιολί. Για να δούμε. Πού θα βγει. Οι δημοσκοπήσεις όμως, γράφουν 3,8 κάτω. Και η Αυγή σήμερα βγαίνει και λέει, κοιτάξτε την κοινωνία και όχι τα κόμματά σας. Καμπανάκι για όλους. Την ίδια ώρα στην Τουρκία είδατε τι ακριβώς συνέβη. 5 νεκροί, 40 περίπου τραυματίες. Να σημειώσουμε ότι η πτώση του αεροπλάνου στη Ρωσία επίσης καταγράφεται στα διεθνή γεγονότα, αλλά και η σύλληψη του τρομοκράτη στις Βρυξέλλες. Γλυκοχαράζει, όπως βλέπετε. Και να σας πω ότι την επόμενη Κυριακή θα έχουμε την αλλαγή της ώρας και όταν θα αλλάξει η ώρα σιγά-σιγά θα έχουμε και τις συντάξεις του Απριλίου για να μπαίνουμε σε τελική ευθεία για το Πάσχα. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε τον καιρό. Πάμε να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα καιρικά φαινόμενα. Σας είπα ότι το χαμηλό βαρομετρικό απομακρύνεται σιγά σιγά και έχουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι βόρεια της Εύβοιας στην Θεσσαλία έχουμε λιακάδα. Εκεί ετοιμάζουν και νέα κέντρα για τους μετανάστες. Θα σας δείξω και σε ποιες πόλεις θα αναπτυχθούν τα κέντρα των μεταναστών. Λιακάδα παντού λοιπόν, 18 βαθμοί στην Αττική και την Αθήνα, 18 στην Δυτική Ελλάδα, ελαφριά συννεφιά στην Δυτική Ελλάδα με 5 και 6 μποφόρ στο Ιόνιο, Θεσσαλονίκη 17 βαθμούς, πολύ λιακάδα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ενδεχομένως να έχουμε οριακές βροχές σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Καβάλα για πολύ λίγο. Όμως και βέβαια τα νησιά φίλες και φίλοι που αρχίζουν να αδειάζουν σιγά σιγά, αδειάζουν από μετανάστες, γιατί όσοι έρχονται από σήμερα και μετά και δεν έχουν χαρτιά θεωρούνται λάθρο μετανάστες και θα επιστρέφονται πίσω. Τώρα ο Θεός και η μοίρα τους. Γιατί οι Τούρκοι θα έρθουν στα νησιά, ενώ εμείς, όπως αποκαλύπτει σήμερα μια μεγάλη εφημερίδα, δεν θα στείλουμε στην Τουρκία Έλληνες, ενώ μας λέγανε ότι θα πάνε και Έλληνες στην Τουρκία. Αυτά σας τα λέω μαζί με τον καιρό, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλημέρα στο Καστελόριζο και στα νησιά μας και βέβαια η Κρήτη, όπως μου έλεγε ο Πέτρος ο Νικολακάκης, πολύ ήλιο, Χανιά, Ρέθυμνο, Γεράνη Ρεθύμνου, Ηράκλειο, Λασίθη και η Τουρλωτή. Καλό βράδυ στους Έλληνες της Αμερικής, του Λος Άντζελες και βέβαια καλό απόγευμα στους Έλληνες της Αυστραλίας. Σε εμάς ξεκινάει η άνοιξη, για εσάς το φθινόπωρο, έτσι είναι η ζωή. 210-4800-170-171-172. Καλημέρα, papakisky.gr. Και επειδή με ρωτούσατε χθες για τις συντάξεις, έχουμε 33ου δημόσιο και ΙΚΑ, 31ου ΝΑΤ τα ποτέ και 1η Απριλίου, ψευταπριλιά, ΟΑΕ και ΟΓΑ. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Ναι, έρχονται φόροι. Ναι, έρχονται μειώσεις συντάξεων. Και όποιος το λέει και όποιος σας λέει ότι δεν θα συμβεί αυτό, απλά λέει ψέματα. Διάλειμμα. Πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο γιορροφή και τα τακούνια μου καρφί από την πρώτη τη στροφή. Το στόμα εγώ λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη
Εδώ είμαστε. Να το και το 500άρικο. Σε λίγο θα σας πω. Όποιος έχει 500άρικο, τι τον περιμένει. Έτσι. Λοιπόν, όσα 500άρικα υπάρχουν στα σεντούκια, το γυρίσω και έτσι. Το γυρίσω και έτσι. Αλλιώς, να το 500άρικο για να πάμε από εδώ. Όσοι λοιπόν έχουν 500άρικο, να ξέρετε ότι κάτι τους περιμένει. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, θα δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Να σας πω ότι έχουμε και τις κυριακάτικες εφημερίδες. Άνοιξη φίλες και φίλοι. Ξημερώνει άλλωστε, θα μας τα δείξει σε λίγο ο Βασίλης, θα μας δείξει και τον καιρό. Θα μας δείξει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά που ξημερώνει τον πρώτο ήλιο. Α, αυτή είναι η Αττική, φίλες και φίλοι. Και καταλαβαίνετε ότι άνοιξη από αύριο, η σημερία από αύριο και την άλλη Κυριακή η αλλαγή της ώρας. Να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας καλημερίσω, να σας πω ότι 33ου θα έχουμε τις συντάξεις του ΙΚΑ και του Δημοσίου γιατί με ρωτούσατε χθες και έπρεπε να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία. 33ου λοιπόν ΙΚΑ και Δημόσιο, 31ου ΝΑΤ και τα ΠΟΤΕ και 1/4 ΟΑΕ και ΟΓΑ. Έλα σιγά σιγά, για να πάμε. Μπράβο. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να δούμε και τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Να σας πω ότι 9.30 ο Κατρούγκαλος θα θρασκελίσει το κατόφλι και έρχεται και ο Νίκος σιγά σιγά, ο Ανδρίτσος. Θα έρθει και ο Νίκος ο άλλος, ο καλός συνάδελφος. Λοιπόν, ο υποφάντης, εκτός αν τον επλάκωσε το πάπλωμα. Θα δούμε, γιατί τον βλέπω και αργή. Λοιπόν, έχει πυρετό μου λένε τώρα. Έχει πυρετό το παιδί σήμερα. Έστειλε μήνυμα, περαστικά σου Νίκο. Λοιπόν, άρα θα πάμε με Ανδρίτσο σήμερα. 6 και 15 πρώτα λεπτά. 9.30 ο Γιώργος Κατρούκαλος θα δρασκελίσει το κατόφλι του Χίλτον, όχι του Μεγάρου Μαξίμου. Θα ξαναμπούν με τα σακίδια, θα ξαναβγούν με τα σακίδια. Η πλάκα είναι ότι όταν μπαίνουν με το σακίδιο στο βγάλσιμο έχουν αύξηση φόρων. Όταν μπαίνουν με το σακίδιο και βγαίνουν με το σακίδιο έχουμε μείωση συντάξεων. Πόσο θα διαρκέσει πια αυτό το πράγμα. Με ρωτάγανε χθες και μου λέγανε, ρε Γιώργο, γιατί δεν πάνε στα Υπουργεία και πάνε στο Χίλτον. Εκεί υπάρχει και ωραίος καφές. Υπάρχουν και ωραία κουλουράκια. Καταλαβαίνετε. Και γιατί τους λένε θεσμούς. Είναι τρόικα και σκληρή τρόικα. Και αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος. Έτσι. Αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος. Είναι μια σκληρή τρόικα που θέλει μείωση συντάξεων, θέλει αύξηση φόρων. Έρχονται τρεις φόροι και μάλιστα σκληροί. Και το λέω έτσι ακριβώς όπως είναι. Διότι ζητάνε 1,8 δις από τις συντάξεις και ζητάνε και 1,8 δις από έσοδα και 5 δις για το κράτος. Και σου λέει θέλω money 2 δισεκατομμύρια ή από φόρο καυσίμων ή από φόρο τραπεζικών συναλλαγών. Και χθες το βράδυ έσκασε μύτη φόρος στα κινητά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πάμε πολύ ωραία. Και μείωση αφορολογήτου και άιντε πρίμα όλοι. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Α, και βέβαια αδειάζουν τα νησιά σιγά σιγά, γιατί θα πάνε πού, θα πάνε Φιλιππιάδα, θα πάνε Λάρισα, θα πάνε Γιάννενα, έξω από την Πρέβεζα, θα φτιάξουν ένα καινούριο, Σκαραμαγκά, 70.000 και βλέπουμε για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, ενώ οι υπόλοιποι, Ουγγαρία, Αυστρία κλπ. Λένε εμείς δεν παίρνουμε κανέναν. Ωραία, δεν παίρνετε κανέναν. Τι είπε ο Τσίπρας, είπε να πληρώσετε. Αν είναι να μην πάρετε κανέναν. Θα πληρώσουν όμως ή το λίγον λύκειο, ξέρετε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας θα αρχίσει πάλι να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, να τον καλημερίσω. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα. Τι μου κάνεις, καλά είσαι, ε? Λοιπόν, έχει πυρετό ο Νίκος Υποφάντης, να του ευχηθούμε περαστικά, έτσι. Περαστικά στον Νικόλα. Θα μας έρθει αργότερα, φαντάζομαι, στο ραδιόφωνο. Αυτός ξέρεις και πυρετωμένος μπορεί να έρθει, να το ξέρεις. Βέβαια. Και με πυρετό μπορεί να έρθει. Σκληρό κάνει το υποφάτης. Πάμε εφημερίδες. Πάμε να δούμε εφημερίδες. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε γιατί έχεις πολλά σήμερα και ενδιαφέροντα. Αυτό εδώ. Έχουμε εδώ ιστορίες με αυτό, ε. Όσοι το έχετε στο σεντούκι το 500άρικο, θα δείτε τώρα τα νέα με το 500άρικο. Έτσι. Εάν πάτε στην τράπεζα με 500άρικο, θα σας πω τι σας περιμένει. Και επίσης, όσοι έχετε 500άρικο και το εμφανίζετε, καλά, στο περίπτερο δεν το. Έτσι, κανείς. Ούτε εντάξει, στο μαγαζί. Εντάξει, ναι. Ούτε καν περνάει από τα μηχανήματα. θα δείτε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το περίφημο αυτό 500άρικο
πού πάει σιγά σιγά. Διπλή έκπληξη, να το πούμε έτσι. Ναι, θα έχει διπλή έκπληξη αυτός στην τράπεζα. Διπλή έκπληξη. Λοιπόν, τα μυστικά της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το παζάρι στη Σύνοδο, η φόβη της Αθήνας, τα προβλήματα της επόμενης μέρας. Το παρασκήνιο της εμπλοκής με την Τρόικα. Νικό, εδώ είναι χοντρή ιστορία, έτσι. Είναι πολύ χοντρή ιστορία. Σε έβλεπα χθες το πρωί, ο κύριος Βέτας ήταν εδώ μαζί σου στον αέρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Το διάβασα τι. Ναι, και να σου διαψεύδει και να λέει δεν υπάρχει εμπλοκή, δεν υπάρχει τίποτα. Διέψευδε τον υπουργό. Ωραία. Του δηλαδή. Πού είναι η συμφωνία τότε. Α, μπράβο. Αν δεν υπάρχει εμπλοκή, πού είναι η συμφωνία. Έτσι, και πού έχουμε προχωρήσει. Λοιπόν, γιατί φεύγουν για Πάσχα, πάνε διακοπούλες, έτσι. Σας έλεγα για το 500άρικο. Εντάξει, δείτε τι λέει η Καθημερινή. Θα καταγραφούν όσοι σπάνε τα 500 ευρώ στα γκισέ των τραπεζών. Και προμήθεια και καταγραφή. Και πέντε. Πήγε δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Μου τηλεφώνησε μια καλή συνάδελφος. Έτσι. Καλή της ώρα, η Χριστίνα. Και μου λέει, Γιώργο, πήγε ο αδερφός της που ήρθε από το Λονδίνο. Mm-hmm. Είχε ένα πάκο με των 500. Να είναι καλά, μάλλον. Ήρθε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και είχε των 500 εμφουσκώνει τσέπες του. Πάει στην τράπεζα, του λέει, θα πάρετε 495. Λέει, γιατί? Λέει, γιατί αυτό είναι. Αν θέλεις, του λένε. Κατάθεσε το, άνοιξε λογαριασμό, mm-hmm. για να πάρεις πέντε πράσινα. Ναι. Με το 500άρικο. Διαφορετικά. Ναι, κάτσε, όχι. Άμα τα καταθέσεις το λογαριασμό, είναι 4,20 την εβδομάδα. 4,20 και παίρνεις άλλα 80, πέντε πράσινα. Μπράβο. Δηλαδή. Ναι. Αλλά αν θέλεις να το ξαργυρώσεις, να το χαλάσεις και τη στιγμή. Και να το πάρεις ζεστό μετρητό στην τσέπη. Ζεστό μετρητό, ναι. 4,95. Ναι, ναι. Συν η καταγραφή. Συν η καταγραφή. Πλέον. Σου λέει, έλα εδώ, Νίκο Ανδρίτσο, πού το βρήκες το 20άρι. Ναι. Μπας και σε παραχαράκτης. Και εσύ τι λες τώρα, εγώ τα μάζευα γιατί θα είχα το παιδί να το σπουδάσω ή είχα, το είχα για το γιατρό, ξέρω εγώ κλπ. Συγγνώμη, οι λεφτά σου είναι, πρέπει να τα δικαιολογήσεις. Ας τα δει αυτά, κοίταξε. Επειδή από ένα σημείο και μετά φτάνουμε στην Ελλάδα να δαιμονοποιούμε αυτούς που έχουν έστω και λίγα λεφτά ή και περισσότερα. Το ζήτημα είναι φορολογημένα. Άμα είναι φορολογημένα, ας τον άνθρωπο. Τέλεια. Να θέλει. Από εκεί και πέρα ο καθένας θέλει. Έτσι, μπράβο. Άμα θέλει, τα μπράβο. Λοιπόν, αλλάζει κοστούμι ο Τσίπρας. Και δεν θα πάνε Έλληνες αστυνομικοί στα τουρκικά παράλια. Το βλέπετε? Κάτσε, τώρα αυτό διαψεύδει την κυβέρνηση. Βέβαια διαψεύδει την Γιατί κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση σου λέει και ότι εγώ θα έχω και στα μπράβο. Τουρκικά παράλια. Και, να και, και εδώ έχει την αυτή, τη συμφωνία. Mm-hmm. Που πουθενά δεν θα πάνε Έλληνες αστυνομικοί στα τουρκικά παράλια. Η δέσμευση ισχύει μόνο για Τούρκους κοροφύλακες σε Λέσβο, Χίο, Λέρο, Σάμο και Κο. Σήμερα θα γίνουμε μπίλες. Μπίλες. Βήμα. Νήσος Έλλης της Ευρώπης. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κέντρο διαλογής προσφύγων. Εδώ, τεράστιο το θέμα. Πάμε, θέμα. Πώς δεν άφησαν να πάει στην Ιδωμένη η Τζολή? Δεν την άφησαν να πάει. Ε, και... Αν και ήταν τιμητική η Ιδωμένη. Μάλιστα. 81% ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε το ηθικό πλεονέκτημα. Γράφει το θέμα. Να δείτε η Αυγή σήμερα ένα πρωτοσέλιδο που έχει, το οποίο θα συζητηθεί. Δείτε τι λέει η Αυγή. Δώστε λύσεις στα προβλήματά μας, όχι στα δικά σας, λέει η κοινωνία. Και το έχει πρώτο θέμα η Αυγή, παιδιά. Mm-hmm. Και καλά κάνει και το έχει πρώτο θέμα, που δείχνει ότι ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματά ναι. του. Ιδωμένη δεν βλέπω όμως το πρωτοσέλιδο. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και στην Αυγή στο πρωτοσέλιδο το ζήτημα της Ιδωμένης. Έτσι. Δηλαδή να αποφασίσουν αν πρόκειται για Νταχάου, αν πρόκειται για Τιμητική. Υγειονομικά ελεγχόμενη κατάσταση. Εντάξει, ουδέτερο τώρα είναι μια συνέντευξη του κ. Βουλευτού. Το Συνδικάτο του Εγκλήματος, απόρριτη έκθεση σοκ για τη μαφία των δουλεμπόρων και θα καταψηφίσω το Μουζάλα εάν γίνει πρόταση μορφής. Καλά. Όπα, νάτος. Είναι στην Αμερική. Θα καταψηφίσει, έτσι. Κύριος Καμένος, αυτό να μας διευκρινίσει Γιώργο, θα καταψηφίσει το σώμα ή το στόμα. Μάλιστα. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα μας έχει βάλει αλλιώς. Πάντως ο Μουζάλας άφαντος. Και είχαμε και ραντεβού, κύριε Μουζάλα. Σήκωσε το τηλέφωνο. Εντάξει, έφυγε από το πρωτοσέλιδο. Καλά άνθρωπος. Ωραίος Γιάννη, σου βγάζει το καπέλο. Διαφωνώ με αυτό που είπες. Έντονα. Μακεδονία. Μία και μοναδική και ελληνική που είπε ο ύμνηστος Καραμαλής. Αλλά σε έχω πάρει 25 φορές τηλέφωνο, Γιάννη Μουζάλα. Ευγενής άνθρωπος είσαι, ωραίος είσαι. Το ότι είσαι με τον Απόδη ή δεν είσαι υπουργός, δεν το ξέρω εγώ, το ξέρει ο Τσίπρας και ο Καμένος. Αλλά σήκωσε ρε άνθρωπο με το τηλέφωνο, σε έπαιρνε η Τσέγκου. Σε έπαιρνε η Πανταζίδου. Σε έπαιρνα εγώ. Σε έπαιρνε όλο το επιτελείο. Σε πήραμε την ιδιαιτέρα σου. Είπαμε όταν έρθει στην Ελλάδα, σήκωσε το ρημάδι να μιλήσουμε, να πούμε πέντε πράγματα. Ελεύθερος τύπος. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Κουρουμπλής, γιατί το σηκώνει το τηλέφωνο. Ε, οι άλλοι υπουργοί γιατί το σηκώνει το τηλέφωνο. Οποιοσδήποτε άλλος. Ή ο υπουργός οικονομικών. Ο Λεξιάδης, έτσι. Ναι. Μπορεί να διαφωνούμε, να κάνουμε, να δείτε, το σηκώνει. Χθες ήταν στην Τουρκία ο Λεξιάδης, έτσι.
Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως γενικά, μιας και το θέτεις το θέμα αυτό, να δεις με τους πολιτικούς πώς σηκώνουν τα τηλέφωνα στην αντιπολίτευση και μετά και πώς τα ξεχνάνε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι. Πρώτη φορά τόσα χαράτσια από αριστερά. Έτσι. Από τον ελεύθερο τύπο. Δούνου του exit. Σκληρό παιχνίδι στο παρασκήνιο κρίνει την παραμονή του Ταμείου. Έθνος. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μυστικό δείπνο για νέο φιλελεύθερο κόμμα. Κυρίως Πιάτο. Ο εξοβελισμός του Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κορυφαίος Γαλάζιος και άλλοι τέσσερις του εξυγχρονιστικού προοδευτικού κέντρου. Κάνουν ιστορία, ε. Κάνει και κορατζαφέρης κόμμα, λέει εδώ. Παρασκήνιο. Νέα κυβέρνηση. Ο Τσίπρας απαντά με ανασχηματισμό. Mm-hmm. Ο πανέλληνας πρίγκιπας Νικόλαος και οι πατριδοκάπηλοι χριστιανέμποροι και λαδέμποροι. Φτάνει πια να μην τολμήσει κανείς να ξαπατήσει τους πατριώτες. Και Πυραιός Σεραφείμ, η Σάπια, η σαπίλα της Μασονίας και οι δικαστές. Απόφαση του ΣΤΕ για τη μεγάλη στοά της Ελλάδος άναψε φωτιές ο Πυραιός. Μου ζάλει στην κυβέρνηση. Ζάλει στην κυβέρνηση. Παίζει εφημερίδα με το μουζάλι και σενάρια εκλογών. Γιατρέ, σήκω το τηλέφωνο. Έρχεται θύελλα στο ασφαλιστικό. Όλη η Ελλάδα χρωστάει φοροσόκ από τους δανειστές. Ολισθήματα, διεθνής έκθεση κλπ. Κλπ. Ριζοσπάστης. Προσφυγικό διαπραγμάτευση, διόψεις ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Η μεγάλη κοροϊδία της κυβέρνησης για τις συντάξεις. Θα μειωθούν όλες, παιδιά. Πόσο πάει στα παζάρια σας η ανθρώπινη ζωή. Πρώτο θέμα στο χωνί. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Για να τα πούμε όλα αναλυτικά. Παιδιά, το πεντακοσάρικο. Εντάξει. Να το έχεις στο σπίτι, κινδυνεύεις, μη στο κλέψουνε. Mm. Να πας στην τράπεζα, θα σου πούνε θέλω 4-5 ευρώ. Θα ξεκουρέψουνε. Για να στο... Έχει συμβεί. Συμβαίνει αυτό με όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, το πεντακοσάρικο και ούτως βοήσομεν. Ούτω βοήσομεν είναι, αλλά εμείς βάζουμε και το ούτως μπροστά, έτσι για λόγους για ευθυμίας. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα τον ήρωα μου, το ποδήλατό μου κι όλα. Ξημέρωσε φίλες και φίλοι. Είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είναι 20 Μαρτίου. Αύριο είναι η σημερία, ίση μέρα, ίση νύχτα και μετά η μέρα θα ξεπερνάει την νύχτα. Και απόψε η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη από τη μέρα, αλλά από αύριο ερχόμαστε στα ίσια μας. Θα μεγαλώνει συνεχώς η μέρα έως 21 Ιουνίου. Και μετά θα αρχίσει πάλι μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Ίση μέρα, ίση νύχτα και ξανά ο χειμώνας. Έτσι έχουν τα πράγματα εναλλαγή σκηνικού. Φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα ο κύριος Κατρούγκαλος θα δρασκελίσει το κατόφλι του Χίλτον, όπου θα συναντηθεί με την Τρόικα. Τα έχουν σπάσει σε ό,τι αφορά τα φορολογικά. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα γιατί αδειάζουν σιγά σιγά τα νησιά. Από σήμερα, όσοι θα πηγαίνουν στα νησιά, αν δεν προέρχονται από τη Συρία, θα θεωρούνται παράνομοι και θα επιστρέφονται στην Τουρκία να δούμε την διαδικασία. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ασφαλιστικό, φορολογικό, μαζί με τους νέους φόρους και όλα τα υπόλοιπα έχουν τη δική τους σημειολογία. Ο καιρός πάρα πολύ καλός. Από Τετάρτη θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να μας τα χαλάει έως και την Παρασκευή 25 Μαρτίου. Μετά πάλι άνοιξη και τελική ευθεία για τον Απρίλιο. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στο φορολογικό. Πάμε γρήγορα φορολογικό να δούμε τι μας λέει ο Αντώνης ο Μουζάκης και επιστρέφουμε με την πλήρη ανάλυση των γεγονότων με καλεσμένους συναδέλφους δημοσιογράφους αλλά και πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τι γίνεται, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Φοροκαταιγίδα. Χαμός κυρίου, ε. Πρώτον, το αφορολόγητο όριο προς τα κάτω. Που έστω σημαίνει και λίγο. Παραπάνω φόρος, ε. Παραπάνω φόρος. 22% φόρος περισσότερος για όσο ποσό το αφορολογήτου έχουμε μείωση. Άρα λοιπόν 500 ευρώ επί 22% 110 ευρώ τουλάχιστον επιβάρυνση. Τουλάχιστον 110 ευρώ. Βεβαίως. Μάλιστα. Να δούμε ότι επιπλέον επειδή η πρόταση των ξένων ήταν να πάει το φορολόγητο σε 7.000 ευρώ για παράδειγμα. Ναι. Και η απώλεια που έχουμε από τα έσοδα εξαιτίας αυτής της προτάσεως θα καλυφθεί πώς. Εκεί που ο σημερινός συντελεστής λέει ότι τα πρώτα 25.000 ευρώ εισοδήματος φορολογούνται με 22%. Μάλιστα.
θα έχουμε τα πρώτα 20.000 ευρώ κατά πάσα πιθανότητα να φορολογούνται με 22,5%. Ναι. Από τα 20 μέχρι το 25 να πηγαίνουμε στο 32%. Δηλαδή και μείωση το φορολογίου, το που σημαίνει αύξηση φόρου. Ακριβώς. Και κλίμακες ενδιάμεσες για αύξηση φόρου. Ακριβώς. Και μείωση συντάξεων. Για τις αποδείξεις λοιπόν, συλλέγουμε για το 2016 κάθε είδους αποδείξεις. Ναι. Και τις κρατάμε μέχρι να έρθει εκείνη η νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει ότι θα έχουμε χρήση του πλαστικού χρήματος με εξαίρεση πιθανά με γεωγραφικά κριτήρια ή οικονομικά κριτήρια, πιθανά δηλαδή κάποιες περιοχές να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα της συλλογής αποδείξεων μέσω αυτής της διαδικασίας ή για κάποιους ηλικιωμένους, για παράδειγμα πάνω από 65-70 χρονών, το ίδιο. Άρα λοιπόν, μέχρι να έρθει αυτή η διάταξη, συλλέγουμε όλες τις αποδείξεις, από τη στιγμή που θα έρθει αυτή η διάταξη, πιθανά να ορίζει ότι δεν θα χρειάζεται να κρατάμε το χαρτάκι της απόδειξης, αφού θα έχει περαστεί μέσα από το σύστημα και δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε και την απόδειξη. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναφορικά με τις αποδείξεις. Δεν έχει αποδείξεις φέτος στην φορολογική δήλωση. Εδώ πρέπει να συγκεντρώνουμε όλες τις αποδείξεις από την αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Γιατί ακόμα ο νόμος για τις κάρτες, Νίκο, δεν έχει έρθει. Το περισσολόγιο. Και επίσης, μισό λεπτό. Έχεις δει κάποιο για το περισσολόγιο. Όταν... Έχεις δει κάποιο για τις ταμιακές μηχανές. Κάτσε, Γιώργο, γιατί αυτό το πράγμα. Για τις κάρτες θέλω να πω κάτι. Έλα. Όταν αγοράζεις κάτι με κάρτα και έχει το χαρτί, το κρατάμε αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Έτσι, δεν το πετάμε. Ναι. Μην λέμε ότι ξέρεις εγώ με την κάρτα και περιμένω, εγώ περισσολόγιο, πάντως, ναι, περιμένω το περισσολόγιο, περιμένω τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών με εφορία, περιμένω το GPS στα βιτιοφόρα, περιμένω όλα αυτά προκειμένου να υπάρξει πάταξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφορών. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Και υποχρεώνεις τον πολίτη να κάθεται να μαζεύει αποδειξούλες μία-μία και τέτοια, να τις κρατάς πόσα χρόνια. Πέντε χρόνια. Λοιπόν, πέντε χρόνια πρέπει να έχεις αρχείο αποδείξεις. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μέχρι το 2021 οι φετινές αποδείξεις πρέπει να κρατηθούν. Πάμε, Ρωμίνια, γιατί με ρωτάει ο κόσμος. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχουμε μια καλύτερη κατάσταση, αλλά από Τετάρτη και μετά μας τα χαλάει ο καιρός. Βλέπετε εδώ, 25 με 29, κάπως καλύτερα τα πράγματα και μετά πάλι χαμηλό βαρομετρικό. Αυτά από τα μερομήνια. Ο Απρίλης έχει τα δικά του, έτσι. Έχει τις μεγάλες λιακάδες, όπως βλέπετε εδώ, αλλά έχει και τα χαμηλά 12 με 16, 20 με 24 και 28 μέχρι τέλος του μηνός. Λοιπόν, θα συζητήσει σήμερα το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό έχει τι? Κάτσε να δεις τώρα. Τι λένε, δεν θα πειράξουμε συντάξεις πάνω από 1.400 ή κάτω από 1.400, mm-hmm. σωστά. Mm-hmm. Το ΕΚΑΣ που είναι κάτω από 700 που θα περικοπεί σε 70.000 κόσμο. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι, κυρία. Όταν κάποιος παίρνει 700 ευρώ. Παίζουν με τις λέξεις, Γιώργο μου. Όταν παίρνει 700 ευρώ. Και εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Όταν κάποιος παίρνει 700 ευρώ, κύρια και ΕΚΑΣ μαζί. Και το ΕΚΑΣ είναι 230. 486 η κύρια και άλλα 230 το ΕΚΑΣ, θα μαζεύει γύρω ένα 680 ή 700 να τα βγάζεις πέρας. Τώρα αυτό το 200, τα 230 ευρώ φεύγουνε. Αυτή δεν είναι περικοπή. Αυτός δεν αισθάνεται ότι η κύρια σύνταξή του έχει περικοπεί, ένα το κρατούμενο. Έστω ότι κάποιος είχε σύνταξη του δημοσίου 800 ευρώ. Σωστό. Και είχε και ένα μέρισμα άλλα 100 ευρώ. Σε αυτόν το μέρισμα θα μειωθεί 30%. Mm. Δεν είναι περικοπή της κυρίας σύνταξης αυτό? Η περικοπή του εφάπαξ δεν είναι περικοπή εισοδήματος πραγματικού? Η περικοπή των επικουρικών που λένε μηδενικό δεν είναι? Απολύτως. Τότε για ποιο πράγμα συζητάμε? Και εγώ, αν θέλεις, θα σου βάλω ακόμα ένα σενάριο. Πες ότι δεν υπάρχει καμία ονομαστική περικοπή πουθενά. Τη στιγμή που σχεδιάζουν άλλες επιβαρύνσεις στα καύσιμα, στα κινητά, δεν ξέρω πού αλλού, αυτό δεν μειώνει την αγοραστική δύναμη? Είτε είσαι συνταξιούχος, είτε είσαι εργαζόμενος, είτε οτιδήποτε άλλο. Τι μειώνει? Αντικειμενικά θέλω να πω. Όταν έχεις νέες επιβαρύνσεις σε φόρους, όταν έχεις μείωση αφορολογήτου, δεν επιβαρύνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, Γιώργο μου, όπου θα λέει: «Οκ, δεν σου κόβω σύνταξη, σου έχει κόψει από αλλού, σε έχει επιβαρύνει από αλλού, δεν το καταλαβαίνεις άμεσα γιατί στη μισθοδοσία σου, στη σύνταξη που παίρνεις στο καθαριστικό, βλέπεις ίδιο ποσό, δεν έχω». Αλλά όταν σου έχει πειράξει όλα τα άλλα, τι γίνεται? Ακριβώς, και βέβαια. Γιώργο, να το ξαναπούμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σε καμιά άλλη χώρα όπου που έχει μπει σε μνημόνιο, δεν έχουν χρόνο παραχρόνο περικοπές εδώ και εκεί. Πουθενά. Το κάνουν άπαξ, το κάνουν μία. Γιατί φτιάξανε κράτος. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Συμμάζεψαν. Έτσι. Καθόλου δεν φταίει ο πολίτης αυτό, αλλά ο πολίτης κάνει επιλογές. Και πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα ότι οι επιλογές μας έχουν κόστος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες. 6 και 38 πρώτα λεπτά. Και κάτι άλλο. Όταν σου λέει σου κόβω το αφορολόγητο, μέχρι τώρα στα 9.550 δεν πλήρωνες καθόλου φόρο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν σε πάει στα 7.000, σου έρχεται 200 ευρώ
επιπλέον φόρος. Ναι. Αυτό είναι μείωση εισοδήματος. 7.000, Γιώργο μου, να το αναλύσουμε λίγο. Ναι. 7.000 δια 12, για τι εισόδημα μιλάμε? Για αστείο, δεν είναι αυτά... ούτε 600 ευρώ. Μπράβο. Δεν είναι αυτά τα εισοδήματα που προεκλογικά ακούγαμε και προγράμματα Θεσσαλονίκης και χίλια μύρια δεξιά-αριστερά? Αυτά λοιπόν τα εισοδήματα πώς τα προστατεύεις? Ένα το κρατούμενο. Μεσαία τάξη. Αν ισχύσει, αν ισχύσει η πρόταση αυτή της κυβέρνησης για τη μεσαία τάξη, μιλάμε για την ολική πλέον φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Είναι σοβαρό αυτό, πολύ έτσι? Σοβαρό. Λοιπόν, και επίσης... συγγνώμη Γιώργο μου, να βάλω και ένα τελευταίο. Και για τα υψηλά εισοδήματα, άνω των 40-50 χιλιάδων ευρώ, εκεί πλέον θα έχεις μία έκρηξη της φοροδιαφυγής. Και της μαύρης εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν... Μα χαζός είναι ο άλλος να σου δίνει 50% ευρώ. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, έρχεται με το 500, χοντρή ιστορία. Θα καταγραφούν όσοι σπάνε τα 500 ευρώ. Στην καθημερινή σήμερα και στην πρώτη σελίδα θα το δούμε το θέμα αυτό. Και όποιος πάει με 500 στην τράπεζα και πει χαλάστε μου το ή δώστε μου το σε λιανώματα που λέμε, λιανώματα τα λιανά, εκεί θα πάρετε 495. Αφορολόγητο, νέοι φόροι. Καύσιμα, διαβάστε τώρα. Θα βάλει 5 έως 10 λεπτά σε κάθε γέμισμα. Αυτό το είχαν για το ασφαλιστικό και το κρατήσανε πίσω. Επίσης, θα μπει φόρος τραπεζικών συναλλαγών. Δεν είναι μόνο η τραπεζική συναλλαγή. Θα πληρώνει το ενίκιο και θα σου λέει πλήρωσε και αυτό το φόρο. Και επίσης, θα μπει φόρος και στιγμή... τα κινητά, όπως διαβάζω και ναι. Μαθαίνω. Και τη στιγμή, που σου έχει πει ότι μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών έχεις και ίχνος της συναλλαγής, άρα και αν θέλεις πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως συνηθίζουν να λένε όλοι. Οπότε, ένα καλό μέτρο, μια καλή επίπτωση. Την ακυρώνεις μέσα από το φόρο. Ακριβώς, ακριβώς. Ο μοναδικός τρόπος, Γιώργο, προκειμένου να έχεις, να μπορείς να πληρώνεις συντάξεις, είναι ανάπτυξη. Είναι δουλειές, είναι επενδύσεις. Δεν είναι οι φόροι. Και ο βέβαια... φόρος σκοτώνει το φόρο. Ακριβώς. Πόσο άλλο φόρο να δώσεις, Γιώργο. Εμείς θα δούμε μέσα σε 45 δευτερόλεπτα τι είπε ο κόσμος για το φορολογικό. Διότι όλοι μου λέτε εδώ, όλοι μου το λέτε, Γιώργο, δεν αντέχουμε. Και μέχρι έως ότου το δούμε, να σας πω ότι 33ου. Η πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου και του ΙΚΑ, 31 τρίτου ΝΑΤ τα ΠΟΤΕ και 1 τετάρτου ο ΑΕ και ο ΓΑ. Άσε δε που 20 Απριλίου θα δοθούν τα οικογενειακά προκαταβολή, είναι η καλή είδηση την οποία μπορούμε να σας πούμε. Να σας πούμε ότι έως τον Ιούνιο η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης για αυτούς που βάλανε πετρέλαιο από Ιανουάριο και μετά, αλλά 1η Απριλίου έπρεπε να δοθεί το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για ζήτο. Ένα ευρώ δεν υπάρχει στα ταμεία. Διότι είχα εγώ τον Κατρούγκαλο εδώ και του λέω: έχεις λεφτά να δώσεις για το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Είναι τα 200 ευρώ που θα παίρνουν οι πάμπτωχοι. Και τι είπε? Δεν έχω, λέει, πόρους. Πρέπει να βάλω φόρους. Πρέπει να βρω πόρους. Το να βρεις πόρους δεν είναι το μάνα εξ ουρανού. Ούτε βουτάμε στο βυθό, βρίσκουμε ένα κιούπι αρχαίο, το πουλάμε και τελείωσε η ιστορία. Εδώ θέλει ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα. Πόθεν, γι' αυτό ο κόσμος φωνάζει στον δρόμο. Πάμε. Αφού κόβουν συνέχεια, όταν κόβεις, δεν τι θα μείνει. Έπαιρνα 800, τώρα θα κόψουν τα 50, είπανε 45. Έπαιρνα 105, με κόψαν τα 5. Δεν υπάρχει αγορά εργασίας για να υπάρχουν δουλειές και δεν υπάρχουν λεφτά για να υπάρχουν δουλειές. Εγώ είμαι υπάλληλος, πληρώνω 7.000 το χρόνο φορολογία. Βρέστε με έναν ελεύθερο επαγγελματία, δικηγόρο, οτιδήποτε, αν πληρώνει τόσο φορολογία. 8.500. Και μας τα κρατάει όλα από εκεί για τα πάντα. Και όλα, το μισή σύνταξη παίρνουν αυτοί. Και όχι μόνο αυτό, ότι με αυτή τη σύνταξη που παίρνουμε, 8.000 το χρόνο, να θρέφουμε δύο παιδιά που σπουδάζουν και τη γυναίκα με τέσσερις γλώσσες να μιλάει άνεργη. Χάγια, και δεν κάνουν και κάτι γι' αυτό. Σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε ούτε κι εμείς. Θα καταλήξουμε σαν τους πρόσφυγες μαζί. Μαζί, παρέα. 6 και 42 πρώτα λεπτά. Μαζί, παρέα, λέει. Και βέβαια, έχουμε καινούργια. Κέντρα Σκαραμαγκάς για την Αττική, καινούριο. Και θα έχουμε και, το βλέπα πριν από λίγη ώρα, θα έχουμε Φιλιππιάδα, Γιάννενα και Λάρισα. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε τα πώς και τα γιατί. Να πω ότι ευχάριστη εξέλιξη ότι αδειάζουν τα νησιά από μετανάστες και όσοι θα έρχονται πλέον, αν δεν έχουν χαρτιά και αν δεν είναι από τη Συρία, θα θεωρούνται παράνομοι. Αλλά ποιος θα επιτηρεί όλα αυτά? Χθες φτάσανε μέχρι την Άνδρο. Χθες φτάσανε με ένα σκαφάκι. Έξω το έβλεπα στο δελτίο. Ξεφόρτωσε. Σομαλί, ναι. Ξεφορτώσαν στην Άνδρο. Ναι, ξεφόρτωσε και γύρισε πίσω. Ναι. Και θα λοιπόν, έκανε κανονικά δρομολόγιο. Μπράβο. Αλλά εγώ θέτω ένα πολύ απλό ερώτημα, Γιώργο, σε σένα και στον Πειραιά πλέον στο λιμάνι. Ψήρες και ψήλες στην Ιδωμένη. Εγώ βάζω ένα πολύ. Εγώ βάζω ένα πολύ απλό ερώτημα σε σένα και στους φίλους τηλεθεατές αυτή την ώρα.
αυτό που λέμε τώρα, ότι θα έρχονται στα ελληνικά νησιά και όσοι κρίνονται ότι δεν έχουν δικαιώματος ασύλου κλπ, όσοι δεν είναι πρόσφυγες κλπ, θα γυρίσουν στην Τουρκία. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ένα χρόνο πριν? Γιατί Γιώργο μου, έλατε, αγαπητέ Γιώργο, ένα χρόνο πριν η πολιτική ήταν μπαίνουν, μένουν, λιάζονται, εξαφανίζονται. Όταν είναι κλείσαν τα σύνορα πάνω. Μπράβο, και το πλουτίζουν θυμάσαι. Τα ελληνικά νησιά. Θυμάσαι. Έτσι, δηλαδή υπήρχε επιχειρηματολογία full, έτσι, για ντοκτορά. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Όπου οι 50.000 άνθρωποι που έχουν έρθει στη χώρα μας, πρόσφυγες μετανάστες, είναι de facto ότι θα μείνουν εδώ πέρα. Μακάρι να είναι 50. Λοιπόν, να μείνουν αυτή 50, λοιπόν η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία, παραπάνω Γιώργο. Θα είναι. Αυτή η διαδικασία, Γιώργο, όπου εξετάζεις όλες τις υποθέσεις των ανθρώπων που έρχονται εδώ κατευθείαν στα νησιά, θα έπρεπε να έχει γίνει ένα χρόνο φταίει πριν. Και η Ευρώπη γι' αυτό. Δεν θα είχαμε φτάσει. Ναι, και η Ευρώπη γι' αυτό. Ευρώπη είδες τώρα, κάτσε όμως, Αυστρία, Γιώργο μου. Έχεις τον Ολίγων Λύκειο τώρα, ναι, με την Πριγιαντίνη και καθένας, όλα αυτά. Ο καθένας εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δεν μπορείς μια ζωή να επικαλείσαι την αθωότητά σου και ότι κάποιοι σε ρίξανε. Για να κάνεις μια σοβαρή πολιτική. Έτσι, για να το ισοσκελίσουμε. Εμείς εξετάζουμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Τον Αυστριακό τον εκλέγει Αυστριακός. Τον Γάλλο τον εκλέγει Γάλλος. Εμείς εκλέγουμε τους Έλληνες και έχουμε την ηγεσία. 7 παρατέταρτο. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Αυτή η συμφωνία έχει σκίες. Έχει πολύ μεγάλες σκίες. Σκίες όμως έχουμε και στο ασφαλιστικό. Εμείς είχαμε καλέσει τους δύο κορυφαίους, Ρωμανιά και Μπούρλο, Μπούρλο και Ρωμανιά. Ελάτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε σε μειώσεις. Θα δούμε και συντάξεις κατώτατες κάτω των 161 ευρώ που λέει η Εγκύκλειος. 161. Ναι, 161 ευρώ. 161. Να το, 161 ευρώ. Εγκύκλειος του ΟΑΕ. Να μην τη δώσουν καθόλου, αυτή να την κρατήσουν. 161. 2 τρίτου εγκύκλειος. 2 τρίτου του 2016. Εγκύκλειος του ΟΑΕ. Προτιμότερο να τις κόψουν, Γιώργο μου, εντελώς. Να βγάλει τσιμουδιά υπουργός και να το διαψεύσει. Είδες να βγει γενικός. Είδες να βγει κανένας υφυπουργός. Είδες να βγει κανένας και να πει δεν ισχύει αυτό. Είναι εγκύκλειος του κράτους, την οποία έχω στα χέρια μου. Τσιμουδιά και light. Πάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα της εθνικής, της κατώτατης εθνικής σύνταξης? Καταρχήν θα δίνεται σε 20 χρόνια, Η Τρόικα, το σχέδιο Κατρούγκαλο, ναι, λέει ότι δίδεται σε όλους. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση στον κόσμο. Μάλιστα. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ελάτε. Έτσι. Λέει το σχέδιο, το προσχέδιο αυτό, ότι δίδεται αυτούσια τα 384 ευρώ σε όλους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Μάλιστα. Όχι αναγκαία στα 67. Η θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους σύνταξης γίνεται ανακατηγορία σε διαφορετικά όρια ηλικίας. Έτσι. Μάλιστα. Όποιος λοιπόν λέει το σχέδιο, το προσχέδιο, συμπληρώνει το δικαίωμα, θεμελιώνει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη, θα παίρνει ολόκληρη, μάλιστα, την εθνική σύνταξη. Άρα, το ελάχιστο όριο είναι τα 15 χρόνια. Τα 15. Έρχεται η Τρόικα δεν το δέχεται, θέλει 20. Και σου λέει, 20 χρόνια θα είναι και όχι 384. Αλλά 320-300. Θα είναι λιγότερο. Μάλιστα. Πόσο θα κάτσει η πύλια θα το δούμε. Μάλιστα. Αν παίρνει μειωμένη σύνταξη θα έχει και τη μείωση την αντίστοιχη της μειωμένης σύνταξης. Έτσι, μπράβο. Το ποσό δηλαδή το οποίο θα απομένει με τα 20 που είπαμε, μάλιστα, θα έχει και τη μείωση από τη μειωμένη σύνταξη. Μισό τα 100 το μήνα. Ναι, μισό δηλαδή, το 100% το μήνα. Στα 5 χρόνια είναι 30%. 30% στην πενταετία. Μιλάμε δηλαδή για μια. Για τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί στο δημόσιο τομέα μπορεί να είναι, ναι, και δεν υπάρχει πλαφόν. Μπορεί να είναι και 40-45. Ακριβώς. Και βέβαια. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Υπάρχει και αυτό. Κάποιοι που πάνε να πάρουν τη σύνταξή τους, αγαπητέ κύριε Μπούρλο, εγκύκλειος του ΟΕ. 2 τρίτου του 2016. Όταν πας να πάρεις τη σύνταξή σου με 15 ετία ή 20 ετία πριν τα 67 στα 62, τι παίρνεις? Αυτές είναι οι επιπτώσεις, αυτό το ποσό το χαμηλό, το κάτω από 200 ευρώ, ναι, είναι οι επιπτώσεις από την πολύ σημαντική, το λέω απαξιωτικά, ρύθμιση. Έτσι. Που έχει να κάνει με την κατάργηση των κατωτάτων ορίων. Άρα, μια, κύριε Χατζηδόδοση, από τις πιο σκληρές ρυθμίσεις που έχουν περάσει στο ασφαλιστικό, μπράβο, σύστημα. Ακριβώς. Αυτή είναι η εγκύκλειος του ΟΑΕ. Μπράβο. Στηρίζεται στην νομοθετική ρύθμιση που, σωστό, έγινε το καλοκαίρι του 2015. Σωστό. Και στην αντίστοιχη εγκύκλειο του Υπουργείου Εργασίας του Αυγούστου του 2015. Ακριβώς. Παρόμοια εγκύκλειο έχει, ναι, βγάλει ήδη το ΙΚΑ εδώ και μερικούς μήνες. Με τι ποσά είναι, κύριε Ρωμανιά? Όλα, κοίταξε, το ποσό μπορεί να είναι κάτω και από 161, μπορεί να είναι και 150. Και 150. Βέβαια, μπορεί να είναι χαμηλότερο. Είναι το οργανικό ποσό. Αυτό που αντιστοιχεί. Ερώτημα. Μας βλέπει τώρα κάποιος και λέει: παίρνω σύνταξη 1.100 ευρώ. Τον επόμενο μήνα θα παίρνω 1.100.
Ή θα έρθει η Τρόικα και θα πει επανυπολογισμός και ιστορίες κλπ. Ο επανυπολογισμός θα γίνει ούτως ή άλλως. Θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Προβλέπεται από το προσχέδιο και μάλιστα η Τρόικα είναι πιο σκληρή. Μάλιστα. Άρα κύριε Μπούρλο, τι λέμε στον κόσμο? Γιατί εγώ τα έχω χαμένα. Ακούω τους κυβερνητικούς και λένε, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν θα μειωθεί τίποτα. Δεν θα μειωθεί τίποτα. Ενώ έχουν ήδη μειωθεί. Και βλέπω. Θα κοπεί το ΕΚΑΣ. Θα κοπεί ή δεν θα κοπεί σε 70.000 κόσμο? Μα αυτό τώρα. Μάλιστα. Τώρα. Θα κοπεί το μέρισμα ή δεν θα κοπεί? Τώρα σε 70.000. Ύστερα από λίγο θα κοπεί και σε υπόλοιποι. Το μέρισμα πώς θα πάει κάτω, αγαπητέ κύριε Μπούρλο? 32%. 32%. Κόβονται έμεσα, όχι άμεσα. Και θα δίνεται κάθε τρεις μήνες. Το ΕΦΑΠΑΞ που περικόπτεται πώς. Οι επικουρικές. Η κύρια που σου λέει πλαφόνι 1.300. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε παιδιά. Διαπραγμάτευση, μείωση συντάξεων και αύξηση φόρων. Μα εδώ, Γιώργο, συμβαίνει το εξής απίστευτο. Κάποιος λέει αυτό. Βγαίνουν οι κυβερνητικοί και μας λένε ότι δεν θα έχουμε νέα μείωση των συντάξεων. Και έχουμε μόνο με αυτές τις ρυθμίσεις τελευταίες 6 νέες μειώσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο κόσμος θα πει, αγαπητέ κύριε Χατζηδοδοσίου, ωραία, διαπραγμάτευση. Ναι, ρε παιδιά, διαπραγμάτευση. Αλλά όσο κάθεστε εκεί στο τραπέζι, αυξάνονται οι φόροι, μειώνονται οι συντάξεις. Οι πληροφορίες που έχω έχει συμφωνηθεί. Ναι. Τι θα γίνει? Το πακέτο Κατρούγκαλου προέβλεπε ένα πίνακα διχτών αναπλήρωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, πόσο τα 100 του μισθού θα μεταφέρεται στη σύνταξη. Αυτός ο πίνακας έχει κατηγορηθεί και σωστά έχει κατηγορηθεί. Ναι. Αλλάζει όμως τώρα. Γίνεται χειρότερος. Δηλαδή, για όσους είναι κάτω από 20 χρόνια, 20-25 χρόνια, μειώνεται το ποσό της σύνταξης που παίρνουν. Αλλάζει ο πίνακας. Για όσους είναι πάνω από 20 με 25 χρόνια, μάλιστα, πάνω από αυτά τα χρόνια, βελτιώνεται το ποσό που αναλογεί στη σύνταξη με τον καινούργιο πίνακα που λένε οι δανειστές. Αυτό το βελτιώνεται, είναι σωστό. Διότι τους είχε κυριολεκτικά σαν κατέψει. Μετά τα 25 χρόνια, οι εισφορές σου πηγαίναν στον Μπούρλο. Οι δικές μου πηγαίναν στον Ατζηδοσίου. Και το μπουζάκι πηγαίναν στην κυρία Νούκα. Αντικίνητρο για ασφάλιση αυτό. Άρα κύριε Μπούρλο, αυτό το διορθώνουν, διότι δεν γίνεται ρε παιδιά μια ζωή. Το διορθώνουν με παρέμβαση της Τρόικας. Να πω και κάτι άλλο. Προσέξτε όμως, αυτό έχει μία επίπτωση. Ελάτε. Επειδή ο υπολογισμός γίνεται κλιμακωτά και ένας που έχει 40 χρόνια. Στο κομμάτι 0,15 θα έχει υπολογισμό χαμηλότερο. Μάλιστα. Άλλο αν στο σύνολο μπορεί να βγάζει περισσότερο, αλλά στο κομμάτι 0,15 χρόνια, γιατί γίνεται κλιμακωτά ο υπολογισμός. Ακριβώς. Πληρωμένα λεφτά, φίλες και φίλοι. Αυτό λέει και ο Νίκος εδώ, αυτό λέτε και εσείς. 2,10. Ναι, και ο παραλογισμός, Γιώργο μου, με συγχωρείς, ναι, ο παραλογισμός είναι ότι με υπουργική απόφαση τα πληρωμένα λεφτά του καθένα, έτσι, απλά και μόνο τα κόβει. Ναι. Υπουργική απόφαση. Ναι. Έτσι, τώρα δεν τρεπανηφόρο άρμα. Έτσι. Σου λέει δεν παναπλήρωσες. Από πού μου λείπουν αυτό, δεν παναπλήρωσες. Και κάτι άλλο. Μετά τα 25, όταν πήγε. Όταν είχε έρθει εδώ ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, σας έχω πει. Καλό παιδί, διαβασμένος, τα γαλλικά του, τα αγγλικά του, το μαντιλάκι του, όλα. Όλα καλά. Καλό παιδί κλπ. Αλλά όταν πήγε στην Τρόικα και του λέει, εγώ μετά τα 25 θα έχω λιγότερη σύνταξη αυτών που θα βγαίνει, μέχρι τα 25 είσαι μια χαρά. Πρίμα. Μετά τα 25 όμως χρόνια, αυτό που δίνεις αναλογικά με αυτό που θα παίρνεις δεν ήταν ίδιο. Και του λένε, τι λες τώρα, αυτό δεν γίνεται το πράγμα. Επίσης, κάνανε ένα άλλο λάθος, στρατηγικό. Νίκο, δεν γίνεται μέσα στο ασφαλιστικό να φέρεις και φορολογικό. Απολύτως. Απολύτως. Από τη στιγμή λοιπόν. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό, γιατί... Γιατί απλά και μόνο όταν ο άλλος σου λέει: εγώ θα κάνω αναδιανομή πλούτου. Έτσι, δεν κάνεις αναδιανομή πλούτου. Ακριβώς. Με τις εισφορές του άλλου. Ακριβώς. Δεν παίζεις με τις εισφορές του άλλου, εκτός και αν, Γιώργο μου, εκτός και αν μας αφήσουν να κάνει ο καθένας το δικό του κουμπαρά. Σωστό. Να πηγαίνει σε μια εταιρεία, να λέει, να συμφωνεί. Άλλη και να λέει: αυτή. Τόσα θα σου δίνω κάθε μήνα, τόσα θα μου δώσει σύνταξη και ΦΑΠΑΞ. Και να μην μου κρατάς. Και να έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Και να μην μου κρατάς. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Κυρία, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να έχω μόνο γιατρό. Ή δεν θέλω να μου κρατάς για γιατρό. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, δεν κρατήσαν 6% πέρυσι το Σεπτέμβριο από την κύρια και 6% από την υπηκορική. Σωστό. Πήγαν τα λεφτά στον ΕΟΠΗ. Δεν πήγαν τα λεφτά στον ΕΟΠΗ. Μας το είπε εδώ ο πρόεδρος στο ΕΟΠΗ. Και κάτι άλλο. Οι συνταξιούχοι δεν πληρώνανε μια ολόκληρη ζωή ως εργαζόμενοι για να πηγαίνουν στο γιατρό στα γεράματα. Αυτό δεν λέγαμε όλοι. Περισσότερες κρατήσεις όταν θα γεράσω να έχω κάτι. Ακριβώς. Και οι πιο πολλοί λέγανε τι. Να φτιάξω ένα διαράκι, ένα τριαράκι, μια καρσονιέρα, να έχω ένα εισόδημα να τσοντάρω. Έρχεται και του λέει τώρα, αφού έχεις πιο μεγάλο εισόδημα, σου κόβω τη σύνταξη, σου περιορίζω τη σύνταξη, και όχι μόνο αυτό, σου βάζω και φόρο. Και σου κόβω το αφορολόγητο. Και λες, ρε παιδιά, ήμουν κορόιδο. Γιατί δεν έπαιζα πρέφα στο καφενείο? Κανονικά. Γιατί δεν πήγαινα από εδώ και από εκεί, ή
να κάνω να δείξω. Το άλλο, το σημαντικό. Λέει κάποιος, θέλω τι, θέλω να κάνω οικονομίες. Σου λέει όχι, το 40% των χρημάτων σου πρέπει να το έχεις αποδείξεις. Ρε κουμπάρε, εγώ θέλω να μην χαλάω το 40%, να χαλάω το 30%. Βάλε μου σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ιστορίες, παπάδες, ευγέλεια κλπ. Τα πάντα μέσα. Mm. Να έχω το 40%. Αλλά θέλω κάποια λεφτά να τα κρατήσω γιατί σπουδάζω το παιδί, θα παντρέψω την κόρη, έχω να πληρώσω δάνειο, έχω τόνα, έχω τ' άλλο, κρατάω ακόμα πέντε. Και χωρίς δικαιολογία, Γιώργο. Πέντε φράγκα στην άκρη. Έτσι, θέλω να τα έχω στην άκρη. 40% αποδείξεις. Αν δεν έχεις 40% αποδείξεις, ξέρεις τι περιμένει. Ποινή 22%. Και λες, κάτσε ρε μπαρμπά, με συγχωρείς πολύ. Όχι, λέει. Αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό όμως το οποίο είναι το πιο χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να πάει με κάρτα σύντησης, με επίδομα ενοικίου, με επίδομα ρεύματος και με ένα ταψί γεμιστά. Μπράβο. Η χώρα θέλει θέσεις δουλειάς. Ναι. Θέλει μεροκάματο. Ναι. Για να σου πω και κάτι άλλο. Μακάρι να είχαν όλοι μεροκάματο, δηλαδή προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Μα τι. Ποιοι μπορούν θα να δώσουν εισφορές. Θα είχε εισφορές. Άμα έχει δουλειές, έχει εισφορές. Έτσι, μπράβο. Έχει κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Αλλά επειδή μίλησε για του απόρου, για συσίτια κλπ. Έτσι. Η Καθημερινή έγραφε, Γιώργο, την Παρασκευή για όλα αυτά τα κονδύλια, αν δεν κάνω λάθος, είναι 300 εκατομμύρια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και είναι, και αν θέλεις, είναι και μέρος του λεγόμενου παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης. Τώρα ξυπνήσανε μερικοί για την εγκύκλειό μας, έτσι. Ξέρεις, Γιώργο μου, ότι ακόμα, ακόμα δεν έχει δάκρυα, αξιοποιηθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα κονδύλια για τους απόρους. Σωστό. Έτσι, δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε ένα ευρώ. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα ενισχύσεις αυτόν που δίνει δουλειά. Που δίνει μεροκάματο. Κάποιοι λένε επενδύσεις. Επενδύσεις αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο. Σωστό. Ναι, δουλειές είναι αυτές. Και να πω και κάτι. Είναι οι δουλειές. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να έχεις έναν εργοδότη να σου δίνει το μεροκάματο, να σου δίνει το μισθό σου και εκείνος πάλι να κερδίζει τα νόμιμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτές είναι οι προοδευμένες οικονομίες. Αλλά δεν μπορεί να σου λέει, ξέρεις τι, είσαι πάνω από 30.000 ευρώ με δύο παιδιά που πρέπει να τραβήξεις μπρος, να τα φτιάξεις κλπ. Όχι. Έχεις 30.000 ευρώ το χρόνο, είσαι πλούσιος. Βγάζεις πάνω από 1.200 ευρώ καθαρά το μήνα, ανεξάρτητα αν έχεις ένα ή δύο παιδιά. Θυμάσαι, και κάτι Γιώργο, άλλο. Θυμάσαι, Γιώργο, προεκλογικά. Θα κάνουμε μια αποκάλυψη σε λίγο, μια μεγάλη αποκάλυψη για όλες τις οικογένειες. Σε λίγο, η μεγάλη αποκάλυψη του Sky για όλες τις οικογένειες. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Και ξέρω ότι θα πάρει Ναυροζίδου τηλέφωνο, θα πάρει ο πρόεδρος των Πολυτέχνων, θα πάρουν οι άνθρωποι που έχουν ένα και δύο παιδιά. Είναι απίστευτο. Και βέβαια, τούτο εδώ. Αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Αρικάκι. Θα καταγραφούν όσοι σπάνε τα 500 ευρώ. Ε, δισεύρω το λοιπόν. Mm. Και κράτηση και φακελωμά. Μπράβο. Δηλαδή, και τα δύο. Είτε πας στην τράπεζα και πεις θέλω να το καταθέσω στο λογαριασμό μου, πάλι θα σε καταγράψουν. Είτε αν πεις θέλω να μου το χαλάσετε. Πολλές φορές δεν συμβαίνει να μπαίνεις σε μια τράπεζα, λες χάλασέ μου αυτό. Τώρα δεν έχει χάλασέ μου. Τώρα έχει 5 ευρώ. Ναι. Προμήθεια. Καταλαβαίνεις το λογαριασμό. Μπράβο. Ό,τι το θέμα. Αλλά εκεί είναι 4,20. Είναι μετά. Πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ανακαλύψανε τώρα τα κανάλια ότι ο ΑΕ δίνει 160 ευρώ σύνταξη. 15 μέρες το παίζεις. Σας το έχουμε πει εδώ και 15 μέρες το παίζεις. Ακριβώς. Είναι αυτή η εγκύκλειος των 160 ευρώ. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Σε κανένα δελτίο ειδήσεων δεν παίχτηκε αυτή η εγκύκλειος των 161 ευρώ. Αυτό. Για του λόγου του αληθές, σας το είχαμε δείξει την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, φίλες και φίλοι. Βέβαια, από εδώ τα βλέπουν σε αυτή την εκπομπή και πάνε και τα λένε κι αλλού. Δεν πειράζει. Καλά κάνουνε. 6:57 πρώτα λεπτά είναι αστήρευτη η πηγή των καλεσμένων και οι ειδήσεις που μας δίνουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι ειδήσεις είναι σαν τη θάλασσα. Ε? Μπαίνεις με τη βάρκα και άμα είσαι καλός ψαράς, ξέρεις και ψαρεύεις. 160 ευρώ. Καλό είναι να τα μαθαίνουν από εδώ και να τα λένε κι αλλού. Αλλά να τα λένε καλά. 6:57 πρώτα λεπτά. Αυτή είναι η περίφημη εγκύκλειος, φίλες και φίλοι, την οποία είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να δούμε τον Γκαλάκο που λέει για το μέρισμα. Το μέρισμα τι είναι? Είναι λεφτά των συνταξιούχων του δημοσίου που τώρα τους κόβει το 30% και κάνει το εξής κόλπο. Ακούστε να δείτε. Κάθε μήνα παίρνουν από 100 έως 300 ευρώ. Τι κάνει τώρα? Τους λέει θα τα παίρνετε κάθε 3 μήνες. Αλλά στο τρίμηνο, Νίκο, το μέρισμα θα κοπεί 30%. Έχουν φαντασία πάντως. Όταν σε 3 μήνες χάνεις 30% κάθε μήνα, χάνεις ουσιαστικά ένα μέρισμα στο τρίμηνο. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα.
Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εδώ καλά. Είμαστε. Δεν θα πάμε στο βίντεο με το Γαλάκο. Μετά θα το δούμε για το μέρισμα. Έχουμε περικοπή του μερίσματος γύρω στο 30 με 32. 30 μπορεί και μέχρι και 40%. Μέχρι και 40%. Το μέρισμα, όπως και οι επικουρικές, όπως ξέρετε, στο δημόσιο υπάλληλο. Μπράβο. Οι αποδοχές του συντάξιμες είναι το άθροισμα της κύριας σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου. Σωστό. Η επικουρική από το ΤΕΑΔΗ και το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο. Άρα στην ουσία κόβεται ένα σημαντικό μέρος της σύνταξης. Έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη. Συγγνώμη τώρα, με μισό λεπτάκι. Έχουμε αυτή την εξέλιξη, κύριε Τσουκαλά, Γιώργο. Έχουμε αυτή την εξέλιξη την ώρα που λένε ότι δεν θα κοπούν συντάξεις. Ναι. Κύριες συντάξεις. Δεν θα κοπούν, κύριες. Αυτό λέει η κυβέρνηση όσον αφορά επικουρικές. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι θα υπάρχουν μειώσεις. Είναι δεδομένο. Και είναι δεδομένο ότι όσον αφορά τις επικουρικές και το μέρισμα, οι μειώσεις δεν θα αφορούν μόνο τους νέους συνταξιούχους. Αλλά θα αφορούν και τις υφιστάμενες συντάξεις. Σωστό. Ενώ στις κύριες συντάξεις θα έχουμε μειώσεις, αλλά ενδεχομένως θα υπάρξει μια προστασία στις καταβαλλόμενες. Θα έχουν μειώσεις οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Σωστό. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλο το άγχος πάρα πολλών υπαλλήλων σήμερα. Μπράβο. Το αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα έχουν απώλεια σύνταξης 44%. Το ξαναλέω. 44% θα είναι μειωμένη η μελλοντική σύνταξη λόγω περικοπών και λόγω φόρων. Όλο το πακέτο αυτό. Μαζί με το χρονολογικό. Μισή σύνταξη. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Μην στεναχωριάστε. MLS εδώ. Είναι το ελληνικό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο υπερταχύας, όπως λέμε. Κάνει τα πάντα, φίλες και φίλοι. Τα πάντα. Λοιπόν, κερδίζετε τηλεφωνώντας τώρα στο 901-884-44. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Εδώ είμαστε. Έρχεται το βαρύ πυροβολικό. 9 με 1. Ο πέμπτος ημιμαραθώνιος. Έλα σιγά-σιγά. Ο πέμπτος ημιμαραθώνιος είναι Κυριακή, 20 Μαρτίου είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Φίλες και φίλοι, στο Βυζάντιο υπήρχαν εικονοκλάστες και εικονομάχοι. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι μνημονιακοί και αυτοί που είναι αντιμνημονιακοί. Έχουν μπερδέψει την οικονομική πολιτική με τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρύθμιση είναι να παίρνεις γρήγορα τη σύνταξή σου. Η οικονομική πολιτική είναι να μην σου κόβει τη σύνταξή σου. Έχουν μπερδέψει τις μεταρρυθμίσεις. Καλά το πονίκος. Μεταρρύθμιση είναι να παίρνεις γρήγορα τη σύνταξή σου. Μεταρρύθμιση είναι να βγάζεις γρήγορα μια άδεια. Μεταρρύθμιση είναι να βρεις το παιδί σου παιδικό σταθμό. Η οικονομική πολιτική είναι να μην βάζεις φόρους για να τα παρέχεις όλα αυτά. Ή να μην κόβεις συντάξεις. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και 9 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Κυριακή της Ορθοδοξίας, ημιμαραθώνιος σήμερα στην Αθήνα από τις 9 και μετά. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. 2-10-48-00-170-171-172 ο δικός μας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας. Καλημέρα, παπάκι, sky.gr. Και πάμε με τους ειδικούς, πάμε με τους δικούς μας ανθρώπους για να δούμε τα πώς και, για και τα γιατί των εξελίξεων. 9:30 ο κύριος Κατρούγκαλος θα δρασκελίσει το κατόφλι του ξενοδοχείου Hilton, όπου εκεί είναι η Τρόικα. Και βέβαια σε λίγο θα σας πω ποιος υπουργός έζησε τον τρόμο, όχι την τρόμο, τον τρόμο της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη. Ο δαίμον της ηλεκτρονικής σύνθεσης τον τρόμο τον έκανε την τρόμο, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Νικολοπούλου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον κύριο Βαβουγιό. Καλημέρα. Ο κύριος Παντελής πάντα μαζί μας για τα αφοροτεχνικά. Ο Νίκος ο Ανδρίτσος κοντά μας. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, έχουμε τι? Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά φορολογικό, ασφαλιστικό, μεταναστευτικό. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά
την περιουσία, το περιουσιολόγιο, τις αποδείξεις. Τρίφωνα Αλεξιάδης. Θα σας εξηγήσω τα πρόσχετα γιατί με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, αλλά πάμε στο ασφαλιστικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Βαβουγέ, σε πόσες χιλιάδες συνταξιούχους κόβουν αυτή την ώρα, κόβουν στην κυριολεξία αυτή την ώρα, το 30% του μερίσματος, το οποίο θα δίνεται κάθε τρεις μήνες, αλλά θα είναι κομμένο. Πόσες χιλιάδες συνταξιούχους αφορά? 280.000. Δηλαδή πόσα θα χάσουν το μήνα οι άνθρωποι αυτοί ή το τρίμηνο? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ενώ μέχρι τώρα έπαιρναν κάθε μήνα, ναι, τώρα πλέον τους έβαλε κάθε τρίμηνο και όχι δεδολευμένο. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έχουν οι άνθρωποι αυτοί να υποστούν μία ζημιά, έτσι να την πω έτσι, πραγματική, διότι κάθε μήνα ήξεραν ότι έχουν ένα αλφα εισόδημα. Τώρα όμως δεν υπάρχει πλέον αυτό το εισόδημα, θα το πάρω στο τέλος του τριμήνου. Και πώς θα το πάρω στο τέλος του τριμήνου? Κατά 30-32% ενδεχομένως και παραπάνω. Διότι η αρχική μελέτη έλεγε και 47%. Πάλι καλά λέει που θα πάει στο 30%. Όμως αν σκεφτείτε τώρα ότι αυτό το μέρισμα είναι τόσο μικρό, ώστε δεν. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, είναι ντροπή να λένε, ότι θα κόψουν το 30%. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε τούτη την εξέλιξη, την πολύ σημαντική. Δηλαδή, όταν από τη μια αυξάνονται οι φόροι, κυρία Νικολοπούλου, που θα μας αναπτύξει τώρα ο κύριος Παντελής, το λέγαμε και με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, και από την άλλη μειώνονται συντάξεις, μιλάμε για μια απίστευτη πίεση σε όλα τα νοικοκυριά. Πώς θα ανταποκριθεί ο Έλληνας είναι το ζητούμενο, έτσι? Γιατί η φορολόγηση, από ό,τι φαίνεται και μέσα στο 16, θα είναι εξαιρετικά βαριά. Θα μας τα πει και ο κύριος Παντελής, αλλά νομίζω ότι και η μείωση των συντάξεων, ήδη 1,8 δις μέσα στο 16. Αύξηση ορίων ηλικίας, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα χαμηλό βαρομετρικό. 280.000 συνταξιούχοι σε πρώτη φάση, ανεξάρτητα αν παίρνουν 800, 700 ή 900 ευρώ, είναι έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ανεξαρτήτως ίσως συντάξεις, δεν είναι, κύριε? Έχουν ήδη υποστεί μία μείωση με τον νόμο 4093, ναι, στα μερίσματα, γιατί μπήκε στο άθροισμα. Ναι. Τώρα θα είναι μία αυτόνομη μείωση στο μέρισμα. Ακριβώς. Αν μετά όμως υπάρξει αντίστοιχη μείωση στο άθροισμα κύριων επικουρικών και μερισμάτων, θα έχουν διπλή μείωση. Yeah. Πρώτα δηλαδή θα μειώνεται το μέρισμα αυτόνομα, η επικουρική αυτόνομα. Μάλιστα. Και μετά θα προστίθεται στην κύρια, και αν υπερβαίνει ενδεχομένως, από ό,τι ακούμε, τα 1.400 ευρώ το τελικό άθροισμα των μεικτών αποδοχών, θα έχουμε και ακόμα μία μείωση. Έτσι είναι. Έχω πάρα πολλά. Προσέξτε τώρα. Το χειρότερο όμως, Γιώργο, εδώ στην περίπτωση, ξέρεις ποιο είναι? Μην τυχόν και μας τα βάλουν αυτά τα πράγματα στο ακαθάριστο. Οπότε πλέον δεν θα παίρνουμε απολύτως τίποτα. Ελάτε να κάνουμε το λογαριασμό. 280.000 χάνουν το μέρισμα. Πόσες χιλιάδες θα χάσουν το ΕΚΑΣ, κύριε Τσουκαλά? Αρχικά περίπου 80.000. 80.000. Το πρόθεσμα, το σύνολο των δικαιούχων του ΕΚΑΣ. Ποιοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ, γιατί έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Το είπε και η κυρία Νικολοπούλου πριν από λίγη ώρα. Τα κριτήρια του 16. Μάλιστα. Το 16 θα είναι να μην υπερβαίνει η σύνταξη ή οι αποδοχές από τη σύνταξη τα 664 ευρώ το μήνα. Ναι. Να μην υπερβαίνει τα 7.800 συνολικά το εισόδημα το ατομικό. Μάλιστα. Από συντάξεις, τα 8.500 περίπου χιλιάρικα το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ατομικό συμπεριλαμβανομένο ενδεχομένως ενοικίων. Μάλιστα. Ή οτιδήποτε άλλο. Πολύτερο. Και να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα. Μάλιστα. Ενώ σήμερα ήταν 15.000 ευρώ το κριτήριο για το οικογενειακό εισόδημα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, έχουμε μία μείωση 4.000 ευρώ. Μπορεί εγώ να παίρνω 500 ευρώ ενδεχομένως, αλλά αν η σύζυγός μου έχει μία σύνταξη και ταυτοχρόνως περνάμε τα 11.000, εκεί το ΕΚΑΣ κόβεται. Εδώ λοιπόν έχουμε 230. Γράφε Νίκο. 200. Εδώ το χαρτί. Το χαρτί. Λοιπόν, 280.000 χάνουν το μέρισμα. 80.000 χάνουν το ΕΚΑΣ. Περιμένετε. Έχουμε και παρακάτω. 61.000 άνθρωποι θα έχουν μείωση, κύριε Παντελή, του ΕΦΑΠΑΞ. Θα δείτε τώρα ότι θα μαζευτούν κάνα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Και όλοι 61... αυτοί, Γιώργο μου, ναι, και όλοι αυτοί περιμέναν τη 13η σύνταξη. Έτσι? Μην περιμένανε πάρα αυτό. Πολλά. Μην το ξεχνάμε. Αυτά αυτό τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Ναι. Και όλοι αυτοί, κύριε Τσουκαλά, δεν είναι συνταξιούχοι άνω των 1.300 ή 1.400 ευρώ, είναι 700, 800 κλπ. Το ΕΚΑΣ σε αντίθεση
χτυπάει από όλο το εκάστος χάμηλος συνταξίουχος. Λοιπόν, το έπαιρνε. Όπως και η εγκύκλειος με την εγγυημένη σύνταξη, την πολύ μικρότερη, και εκείνη χτυπάει τους χάμηλους συνταξίουχους. Ναι, αυτή όμως υπόλοιπη... υποτίθεται, κύριε Τσουκαλά, ότι θα ήταν οι κοινωνικές ομάδες υποπροστασία, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και ακριβώς. Τώρα, δηλαδή, και τώρα είναι έκθετη σε όλα. Γι' αυτό έτσι, και μπράβο. Εδώ για να το βάλουμε σε μια ρεαλιστική βάση. Το αν τελικά θα ισχύσει αυτή η εγκύκλειος του ΑΕ με τα 190 ευρώ έχει να κάνει με το που τελικά θα κάτσει η εθνική σύνταξη. Σωστό. Γιατί εκεί είχαμε εγγυημένη. Τώρα στο νέο σχέδιο νόμου δεν έχουμε πια εγγυημένη. Έχουμε εθνική, είναι μέρος της σύνταξης. Έτσι, μπράβο. Αν η εθνική μείνει 390 ευρώ και τα ποσοστά αναπλήρωσης μείνουν αυτά που είναι, γιατί τώρα, σήμερα, με το παρόν σχέδιο νόμου, ένας με 15 χρόνια παίρνει και 102 ευρώ. Σωστό, περίπου αναλογική. Σωστό. Άρα 102 και 380, 500. Αν όμως περάσει των δανειστών, άρα στην ουσία θεραπεύεται αυτή η εγκύκλειος. Mm-hmm. Αν όμως στην ουσία πέσει αυτό και επικρατήσουν οι δανειστές που λένε 280 ευρώ, 300 ευρώ και αναλογική πάρα πολύ μικρότερη, 50 ευρώ, 40 ευρώ. Καταλαβαίνετε που πάμε τώρα. Εκεί πάμε σε πολύ χειροτερή τρέλα από ό,τι είμαστε. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μια ρουλέτα των περικοπών και όπου κατσιμπίλια. Ακριβώς. Δηλαδή, κάνουμε μια μικρή στάση. Ναι, κύριε Παντελή, παίρνετε το λόγο αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς αυτό που λέει, θα το πει ο κ. Παντελής, πού θα πάει τελικά η εθνική σύνταξη. Γιατί επειδή αποτελεί μέρος πια της συνολικής σύνταξης. Αν μειωθεί 50 ευρώ, μειώνονται 50 ευρώ όλες οι σημαντικές. Έτσι, μπράβο. Είτε είναι 500 άρια και έτσι. Σε αυτά που έχετε αναφέρει υπάρχουν ακόμα και 2.700.000 συνταξιούχοι και κάποια εκατομμύρια εργαζόμενοι, όπου με την αλλαγή από τις φορολογικές κλίμακες και το αφορολόγητο, αν πάει σε 7.000, σίγουρα θα δούνε μηνιαίο μισθό ή μηνιαία σύνταξη ακόμα χαμηλότερη. Επιπλέον των περικοπών. Σωστό. Των περικοπών των οποίων αυτή τη στιγμή συζητάμε. Και έχουμε λοιπόν 2.700 που δίνει ο κύριος Παντελής και 280.000 πάμε κοντά στα 3 παρά 20 και 80 3 εκατομμύρια και 61 3 εκατομμύρια 61.000 μέχρι στιγμής δεν έχω βάλει επικουρικές ακόμη που παίρνουν 800.000 κόσμος, ούτε τις κύριες και το πλαφόν στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Νικολοπούλου. Και έρχομαι τώρα στο πολύ μεγάλο θέμα. Πότε κόβεται το ΕΚΑΣ, κύριε Τσουκαλά, στα γρήγορα? Από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο. Σε ποια ηλικία κόβεται? Ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι κι αλλιώς, είχε κοπεί ήδη για όταν ήταν το 65, συνεχίζει να είναι το ηλικιακό όριο το ίδιο. Και στους αναπήρους θα κοπεί το ΕΚΑΣ? Στους αναπήρους, αντιστοίχως, όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80% το κρατάνε. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα έχουμε φουλ κατασχέσεις. Και το ορφανό το κρατάνε. Μάλιστα. Και τις αναπηρίες επανεξετάζονται βέβαια. Μπράβο. Έτσι, κάθε δύο έτη. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Και την ίδια και ώρα. Και τις παθογένειες επανεξετάζονται. Μπράβο. Και την ίδια ώρα έχουμε φουλ κατασχέσεις σε λογαριασμούς, κυρία Νικολοπούλου. Πώς κατοχυρώνεται ο πολίτης να μην έχουμε κατάσχεση λογαριασμού? Και σε λίγο θα πάμε στα φορολογικά. Κοιτάξτε, με τον κύριο Παντελή. Ελάτε. Υπάρχει μία εφαρμογή στο TaxisNet. Μπορεί βεβαίως να το κάνει κανείς να το δηλώσει και στην τραπεζά του, στην οποία δηλώνει ένα και μόνο τραπεζικό λογαριασμό και έχει το ακατάσχετο όριο των 1.000 ευρώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τραπεζικές καταθέσεις και φυσικά πρόσωπα και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, ισχύει το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ. Είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση πια η κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο. Να σημειώσουμε μόνο εδώ ότι στην περίπτωση των αναδρομικών, πολλές φορές κατατίθενται αναδρομικές συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, υποχρεούται η τράπεζα να φροντίσει μήνα-μήνα, έστω και αν γίνει κατάθεση αναδρομικών ενός μεγάλου ποσού, θα πρέπει να το διαχωρίσει σε μηνιαίες καταβολές, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ. Οπότε και να είναι ακατάσχετο, για να μην τρομάζει ο κόσμος και θεωρεί ότι τα αναδρομικά της σύνταξης μπορεί να βρεθούν ακριβώς έτσι κατασχεμένα. Μου λένε τα παιδιά από το κοντρόλ, ρωτάει πολλοί κόσμος για την επιστροφή χρημάτων από δήμους. Οι δήμοι δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα. Δηλαδή, έχουμε μείωση αντικειμενικών αξιών. Αξιών. Κυρία Νικολοπούλου, είναι ειδική στα ακίνητα, γι' αυτό έρχεται εδώ για λογαριασμούς κλπ. Έπρεπε οι δήμοι, και μάλιστα σαφέστατα ο δήμαρχος Αμαρουσίου, ο καλός φίλος ο Γιώργος Σοπατούλης, είπε: έχουμε βάλει μπρος. Είδατε εσείς κανένα δήμος να χτυπήσει την πόρτα ή να στείλει κανένα χαρτί και να πει: σας επιστρέφω, όλοι είναι. Δεν θα γίνει έτσι ακριβώς όμως. Τι θα γίνει, λίγο... πώς μπορεί να πάρει χρήματα κάποιος, κυρία Νικολοπούλου? Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, η διαδικασία είναι λίγο πολύπλοκη. Καταρχήν, οι Δήμοι, υποχρέωση των Δήμων είναι να καθορίσουν τις νέες τιμές ζώνης και να τις αποστείλουν στο ΔΔΕ.
Εν συνεχεία, θα πρέπει να φροντίσει να βρει και την πίστοση αναενεργή παροχή εντός βεβαίως της διοικητικής του περιφέρειας ο κάθε Δήμος και να αποστείλει νέα λίστα στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ θα τα περάσει αυτά στους νέους λογαριασμούς ρεύματος. Τραγαγίνε, ή θα υπάρξει λοιπόν συμψηφισμός ή θα υπάρξει επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Εγώ επιστροφή δεν βλέπω, κυρία Νικολοπούλου. Υπάρχει όμως μια πολυπλοκότητα, ωστόσο πρέπει δεν να πάρει κανένα εξάμεινο. Το Γιώργο μου είναι ότι όταν είναι να στα πάρουν είναι εξπρέ. Είναι εξπρέ. Αυτό είναι αλήθεια. Έλεγε ο Παντελής. Να πω ένα παράδειγμα που μου συνέβη πριν το αρθέ. Τι έγινε, πείτε μου. Έχω έναν εντολή ο οποίος έχει ένα πρόσημο από το ΙΚΑ. Ναι. Έκανε προσφυγή εμπρόθεσμα. Πήρα μια άδεια. Μάλιστα. Μπορούσε να πάρει άδεια γιατί είχε προθεσμία. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει έτσι αναστολή. Επειδή γίνονται πια κατασχέσεις ηλεκτρονικά. Ναι. Κανονικά, ενώ έχει κάνει προσφυγή, μπήκανε προχθές κατασχετήριο. Πήρανε τα χρήματα από το λογαριασμό. Και αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν αποχή οι δικηγόροι, έχει κάνει προσφυγή, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να κάνει αναστολή. Ακριβώς. Πάει το ΙΚΑ ή πάει ενδεχομένως ο ΑΕ, πάει η εφορία και κάνει κατευθείαν την ηλεκτρονική κατάσταση. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη στιγμή αναστολή. Αυτή τη στιγμή είναι νομότυπο. Άρα δικηγόρο του. Ναι, και αυτό είναι το περίεργο, ότι είναι και νομότυπο, διότι ακριβώς δεν μπορεί να κάνει αναστολή. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Έχουν και πάτημα, αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια σειρά από εξελίξεις και γεγονότα. Πολλά ερωτήματα από τον κόσμο. Φοιτητικό επίδομα, κύριε Παντελή, δεν έχει δοθεί ακόμη. Και επίσης η πρόορη αγροτική σύνταξη. Περιμένει κόσμο, είναι όλη η περιφέρεια. Νίκο, και αυτά είναι θέματα της καθημερινότητας. Απολύτως. Γιατί όταν σου λέει θέλω τόνα, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο, μα φτάζει ο περισσότερος κόσμος. Ρυθμίσεις στην εφορία. Ρυθμίσεις στην εφορία γίνονται, κύριε Παντελή. Γιώργο και μου, τι όχι. Γίνεται με τις 100 δόσεις. Όχι, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή οι ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος. Οι 100 δόσεις, Γιώργο, να πούμε, με στοιχεία που έχει δώσει και η ΕΣΕ, αλλά και στοιχεία που έχουν βγει από το Υπουργείο Οικονομικών, από τους 200 περίπου χιλιάδες, οι μισές ρυθμίσεις έχουν, οι μισοί έχουν χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, και το ξαναλέμε, όσοι έχουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει μέσα σε 30 μέρες, αν δεν μπορούν να πληρώσουν τρέχοντα, παράδειγμα, μάλιστα, τον έμφυα του προηγούμενου μήνα, να πάνε να κάνουν ρύθμιση 12 δόσεων, γιατί αλλιώς χάνουν και τη ρύθμιση, μάλιστα, των 100. Με αποτέλεσμα να ξανααναβιώνουν, Γιώργο, όλα αυτές οι περικοπές που είχαν γίνει, οι τόκοι που είχαν βγει πέρσι τον Απρίλιο, πέρσι τον Μάιο, ανάλογα με τη ρύθμιση, και υπήρχε αυτή η έκπτωση. Αν δεν κάνουν σε 30 μέρες, το επαναλαμβάνω, και αυτό μέχρι τον Ιούνιο, γιατί από τον Ιούνιο γίνονται 15 ημέρες, τη ρύθμιση των 12 δόσεων, αυτόματα χάνουν και τη ρύθμιση των 100 και από εκεί και πέρα προχωράμε. Κατασχέσεις δεσμεύσεων λογαριασμών κτλ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, μας ρωτάτε πότε θα δοθούν οι συντάξεις. 33ου δημόσιο και ΙΚΑ, 31ου ΝΑΤ τα ΠΟΤΕ, 1/4 ο ΑΕ και ο ΓΑ. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα και να ευχαριστήσω βέβαια τους καλούς φίλους από όλη την Ελλάδα, το Μανώλη από τα Χανιά και πολλούς άλλους φίλους από την Κρήτη, τη Σοφία από τη Λάρισα, σας έρχονται και εκεί μετανάστες αρκετοί, ο Διονύσης από τη Ζάκηθο, να είσαι καλά Διονύση μου, ο Γιάννης από τη Λαμία, όλη η Ελλάδα παιδιά. Η επιδότηση των αγροτών, πότε θα δοθεί το υπόλοιπο, όταν περισσέψουν τα λεφτά. Γιατί τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε κάτι γεμιστά, κάτι κάρτες, κάτι ιστορίες και τέτοια. Φανά τα γεμιστά. Ο Γιώργος ο Ζερβάκης, να είσαι καλά Γιωργάκη μου. Ο Νίκος από την Πάτρα, η Δήμητρα από την Γλυφάδα, η Ειρήνη μου λέει να κόψουνε και το κομμωτήριο μερικές βουλευτίνες για να περισσέψουνε λεφτά. Επίσης η Λούλα μου λέει, Γιώργο, πες να βάλουν τη σημαία την ελληνική στο μπαλκόνι όλοι εν όψη του τριημέρου της 25ης Μαρτίου. Και η Εύη από τη Βούλα. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Η ώρα είναι 7:24 πρώτα λεπτά. Κύριε Παντελή, τι έρχεται σε ό,τι αφορά το φορολογικό? Μείωση αφορολογήτου σημαίνει νέα επιβάρυνση από 100 έως 200 ευρώ, όπως είπε η κυρία Νικολοπούλου πριν από λίγη ώρα. Γιώργο μου, να το δούμε, γιατί αν είναι στα 7.000 ευρώ, η μείωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα είναι μεγαλύτερη. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν θα είναι δηλαδή στα 100 ή στα 200 ευρώ. Γιώργο, εκείνο το οποίο θα συναντήσει ο κόσμος για τη χρονιά του 2016 το εξής. Αν το αφορολόγητο πάει στα 7.000 ευρώ, αυτόματα ένας ο οποίος είναι παντρεμένος και με ένα σπίτι τα έχει ξεπεράσει. Άρα ανεξάρτητα αν δεν έχει αυτά τα πραγματικά εισοδήματα, θα έρθει και θα φορολογηθεί με μεγαλύτερο ποσό από αυτό το οποίο πραγματικά μπαίνει κάθε μήνα στην τσέπη του. Και δεν το λέω και στη λογική του ότι με την αύξηση, με τη μείωση του αφορολογήτου ή την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας. Να δώσουμε παράδειγμα. Θα αυξηθεί ο φόρος. Δώστε την κάρτα 7104 για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
Δηλαδή, εδώ είναι, προσέξτε, Νίκο Ανδρίτσο. Είναι τρεις ειδικοί top, Παντελής Νικολοπούλου Τσουκαλάς, ο ειδικός των ειδικών στο... γιατί το ξέρει καλά ο κύριος Βαβουγιός, έτσι δεν είναι. Και τι σας κάνανε, πληρώνετε τώρα, ενώ πληρώνετε υπέρ οποίοι 6%, σας βάλανε και κάτι άλλο, κύριε Βαβουγιέ. Ποιος υπουργός σας έκοψε τις εξετάσεις? Ο κύριος Πολάκης, με μια απόφαση του πρόσφατη, ναι, 16 Φεβρουαρίου, μας επέβαλε να υπερδιπλασιασμό τη συμμετοχή μα στι εργαστηριακέ εξετάσει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι μέχρι τώρα πληρώναμε, παραδείγματο χάρη, 2-3 ευρώ, τώρα θα πληρώνουμε 6 ευρώ για κάθε εξέταση εργαστηριακή. Ένα λεπτό, δεν πληρώνετε. Πότε όμω έγινε αυτό το πράγμα? Πότε έγινε? Όταν μα επευλήθη μια ιδιαίτερη και επαχθή συμμετοχή επί των επικουρικών μα συντάξεων, το 6%. Και μάλιστα, γιατί δεν σας το γυρίζει τώρα το 6% αφού πληρώνετε? Αλλά μας έβαλε και 2% επί το ακαθαρίστων των κυρίων συντάξεων. Δηλαδή, ενώ μας επέβαλε τόσες μεγάλες εισφορές, ναι, εν τούτης η υγειονομική μας περίθαλψη έχει υποβαθμιστεί. Τα φάρμακα. Πήγατε να το συναντήσετε τον κύριο Πολάκη, να το πείτε. Τα φάρμακα, βέβαια. Αυξήθηκαν. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά σήμερα δεν σε συμφέρει να πας στο γιατρό. Γιατί αν πας στο γιατρό πρέπει να του πληρώσει ένα δεκάρκο, γιατί ο γιατρός συμπλήρωσε 200 επισκέψεις. Και πού να πρέπει να παρατρέξει έναν άλλο γιατρό. Πού να τρέξει τώρα με τέτοιο κρύο, έτσι δεν είναι? Αν και εκείνο δεν έχει συμπληρώσει 200 επισκέψεις. Οπότε τι, αναγκάζεσαι και τον πληρώνει. Αν όμω πληρώνει ένα ευρώ τη συνταγή, και 10 το γιατρό, 11. Και 10 το γιατρό, 11. Και βάλει και ένα ταξί. Και δεν μπορεί να στέκει όρθιο, έτσι δεν είναι? Και το φάρμακο. Πάει και άμα σου κόψει και το ΕΚΑΣ, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Βεβαίω έχει. Πόσο είναι, 25, άμα σου κόψει το ΕΚΑΣ? Πάει. Άμα σου κόψει το ΕΚΑΣ. Τι 25, Γιώργο μου? Παραπάνω. Έχουμε φτάσει στο 75 τώρα. Α, 75%. 75 είναι συμμετοχή. Δηλαδή και περικοπή του ΕΚΑΣ και μεγαλύτερη συμμετοχή στα φάρμακα. Ακριβώ. Γιατί αυτό σημαίνει το ΕΚΑΣ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μισό λεπτό. Όταν σου λέει όμω, όταν σα λένε, κύριε Παβουγέ, ότι δεν θα σου κόψω, κύρια σύνταξη, και έχει αυτές τις επιβαρύνσεις, τις περαιτέρω επιβαρύνσεις, σου κόβει σύνταξη. Βεβαίω, εμένα δεν είναι. Μα αυτό είναι κοροϊδία, δηλαδή το ακούς βερεσέ, ότι δεν θα περικοπούν, δεν θα ακουμπήσουμε τις κυρίες συντάξεις. Όταν έχετε περαιτέρω επιβαρύνσεις, είτε για εξετάσεις, είτε για συνταγές, είτε για οτιδήποτε φορολογία άλλο. Φορολογία. Σας κόβει εισόδημα. Όταν βλέπετε ότι προσθέτουν στην κυρία σύνταξη, την χιλιοψαλιδισμένη κυρία σύνταξη, όταν προσθέτουν την επικουρική και το μετοχικό ταμείο και ανεβαίνει απάνω, βάζουν τη νέα φορολογία πάνω σε αυτό το σύνολο. Όλα αυτά λοιπόν. Τώρα λοιπόν οπωσδήποτε θα ανέβει. Όλους, δείτε το φόρο, φίλες και φίλοι. Δείτε το φόρο. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο, το καλό φίλο. Εκπληκτικό του το άρθρο σε ό,τι αφορά το θέμα της Μακεδονίας. Να δούμε Καραμαλή, παιδιά, να δούμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μόλις είμαστε έτοιμοι. Μακεδονία, μία και μοναδική και ελληνική. Έως τότε, κυρία Νικολοπούλου, αλίμονο στα παιδιά που έχουν ακίνητο, ε? Από τον πατέρα και από τη μάνα. Λοιπόν, η σύστασή σας είναι τώρα, ή μάλλον η συμβουλή σας. Τώρα που είναι κάτω οι αντικειμενικές που άλλαξαν, κάντε γονική παροχή. Κάτω οι αντικειμενικές και ισχύουν ακόμα τα αφορολόγητα όρια. Το αφορολόγητο των 150.000. Τώρα λοιπόν είναι η καλύτερη περίοδος που δεν έχουν αυξηθεί και οι συντελεστές να προχωρήσουν σε γονικές. Μάλιστα. Όσοι θέλουν. Θα μας πει για τα... πολλές φορές και το ξαναλέμε. Θα μας πει για τα δάνεια ο κύριος Τσουκαλάς σε λίγο. Δείτε το καλά-καλά. Αυτό είναι των 500. Η καθημερινή λέει θα καταγραφούν όσοι σπάνε τα 500 ευρώ. Δηλαδή, αν πάτε στην τράπεζα να καταθέσετε των 500 ευρώ, θα γράψει Παναγιώτης Παντελής έφερε το 500 ευρώ με αριθμό. Χ0157427331. Γιώργο. Πού το βρήκες, Παντελή? Μου το έδωσε η γιαγιά μου. Έλα η γιαγιά. Έλα η γιαγιά μέσα. Γιατί δεν το βρήκαμε σωστό. Κατάλαβες τώρα. Να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, είναι σωστό αυτό που είπες με το 5 ευρώ. Ναι. Μονάχα όμως να πούμε το εξής. Ότι... είναι 5 ευρώ η χαμηλότερη χρέωση. Αν είναι παραπάνω από ένα τα 500 άρικα, υπάρχει 0,15 προμήθεια για την τράπεζα. Μισό λεπτό. Άμα πάω εγώ στην τράπεζα, μισό. Με ένα των 500 ευρώ. Και πω, παιδιά, δώστε μου 5 εκατοστάρικα. Θα μου δώσουνε. Δεν θα μου το χαλάσουνε. Θα σου δώσουνε 495 ευρώ, Γιώργο μου, γιατί υπάρχει ελάχιστη χρέωση των 5 ευρώ. Γιατί? Αυτό το κάνουν τρεις από τις τέσσερις συστημικές. Μισό λεπτό. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Δεν είναι ευρωπαϊκό νόμισμα. Η Ελλάδα δεν είναι στην Ευρώπη. Αφού όλοι δουλεύουμε για τις τράπεζες. Και το κάνουν και για το 200 ευρώ, Γιώργο. Α, και για το 200 ευρώ γίνεται. Κυρία Νικολοπούλου, και για το 200 ευρώ. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι τα έχετε στα σεντούκια. Να ξέρετε ότι αν τα πάτε και τα καταθέσετε, θα σας γράψουν και θα πει: έλα εδώ, κύριε Παντελή, έλα εδώ, Τσουκαλά.
έφερε το επαριθμό 15, τυχαίος αριθμός και λοιπά. Μάλιστα. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε η τάδε τράπεζα ή μου το έδωσε η νονά μου ή δεν ξέρω τι. Υπάρχει πλήρης καταγραφή. Μπράβο. Πάμε με Καραμαλή λίγο. Πάμε Καραμαλή. Υπάρχει κατάθεση. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λες αυτή τη στιγμή. Με το που καταθέτω μέσα στο λογαριασμό μου που παίρνει πληστοκία το ταξιδέτ, καταγράφεται κανονικά η κατάθεση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταγράφονται τα πάντα. Στη ζωή δεν ξέρω τι έχει μείνει ακαταγράφητο. 2-10-48-00. Το μέλλον. Το μέλλον. Δεν ξέρω. Το μέλλον. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-171-172. Τι δεν έχουν καταγράψει ακόμη. Θα τα διαβάσω όλα ό,τι στείλετε εδώ. Φίλες και φίλοι, κόμμα καινούριο. Κόμμα καινούριο. Θα το δούμε. Επίσης, ποιος υπουργός χθες έζησε τον τρόμο στην Κωνσταντινούπολη? 6 ώρα πετούσε με το αεροπλάνο. Για Κωνσταντινούπολη. Το πρωί 6 ώρα. Μίλησα μαζί του, μόλις έγινε η έκρηξη. Μου λέει, είμαι καλά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και βέβαια, ο πρώτος υπουργός του Τσίπρα σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα δούμε τα πάντα. Για ό,τι μας ενδιαφέρει, είναι η δικιά σας εκπομπή με τους δικούς σας ανθρώπους και τα δικά σας θέματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άλλωσε το μεσόνυχτη, το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα πολλά τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Μια σταλιά, λέει ο Πουλόπουλος, φίλες και φίλοι, καλή του ώρα. Και βέβαια έχει χρόνια πολλά ο Κώστας Τσουκαλάς, που τον έχουμε καλεσμένο σήμερα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Πάμε για πρωτοσέλιδα εφημερίδων μαζί μας. Βαβουγιός. 280.000 συνταξιούχοι χάνουν το 30% του μερίσματος. 2.700.000 λόγω του φορολογίτου χάνουν από 100 έως 200 ευρώ. 80.000 χάνουν το ΕΚΑΣ κατά τον Κώστα Τσουκαλά. Και 61.000 κατά τον κύριο Καλάκο χάνουν το ΕΦΑΠΑΞ. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε και τις επικουρικές και τις κύριες. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή. Τα μυστικά της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το παρασκήνιο της εμπλοκής με την Τρόικα και θα καταγραφούν όσοι σπάνε τα 500 ευρώ. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Πεντελής, σε λίγο και τα 200 ευρώ. Ή ισχύει? Γιώργο, ισχύει. Μάλιστα. Παρόν. Αλλάζει κουστούμι ο Τσίπρας και δεν θα πάνε Έλληνες αστυνομικοί στα τουρκικά παράλια. Αν αυτό έχει τη συμφωνία του παρόν σήμερα, αν δεν πάνε Έλληνες στα τουρκικά παράλια, ζήτω που καήκαμε. Το Βήμα. Νήσος Έλλης της Ευρώπης. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κέντρο διαλογής προσφύγων. Πώς δεν άφησαν να πάει στην ειδωμένη η Τζολή. Βλέπετε εδώ. Το συνδικάτο του εγκλήματος και Καμένος. Θα καταψηφίσω το Μουζάλα εάν γίνει πρόταση Μομφής. Ελεύθερος Τύπος. Πρώτη φορά τόσα χαράτσια από αριστερά. Όλα αυτά τα χαράτσια τα οποία. Μας είπαν οι καλεσμένοι μας. Δούνου του exit, σκληρό παιχνίδι στο παρασκήνιο, κρίνει την παραμονή του Ταμείου. Μυστικό δείπνο για νέο φιλελεύθερο κόμμα. Κυρίως πιάτο, ο εξοβελισμός του καραμαλισμού από τη Νέα Δημοκρατία. Και Καρατζαφέρης με άλλους, άλλο ένα κόμμα δεξιό. Η Αυγή, δώστε λύσεις στα προβλήματά μας, όχι στα δικά σας. Λένε οι πολίτες στα κόμματα. Είναι εντυπωσιακό. Δώστε λύσεις. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Ο πανέλληνας πρίγκιπας Νικόλαος και οι πατριδοκάπηλοι χριστιανέμποροι και ελαδέμποροι, πρώτο θέμα στην ελεύθερη ώρα. Ριζοσπάστης, προσφυγικό διαπραγμάτευση διόψης ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Η μεγάλη κοροϊδία της κυβέρνησης για τις συντάξεις, η βραδινή. Το χωνί, πόσο πάει στα παζάρια σας η ανθρώπινη ζωή. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, Μάρκους Μολέντο. Ο Μολέντο έγινε γκολέντο, το βλέπετε εδώ στην πράσινη. Γκολ, τετράστερος ο Παναθηναϊκός, 2-0 τον. 4-0 τον Ηρακλή. Έτσι. Πολλά γκολ πέσανε. Τριφυλάρα γράφει η Sport Day. Ο Γαύρος, ο δικός σου θρύλος, αναφέρεται στον προπονητή του Ολυμπιακού. Σειρά του Γιακόμπ,
γράφει η ώρα των σπορ. Για την ΑΕΚ και κορυφαία 3-0. Ο θρύλος κάρφωσε την ΑΕΚ με τις αναπληρωματικές παίκτριές του. Αυτή είναι η Κύπρια, η Μανολίνα Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας δίνει η επικαιρότητα. Φίλες και φίλοι, έχω ένα πολύ καλό νέο. Ένα πάρα πολύ καλό νέο που δείχνει τι. Ότι τα μεγάλα κρουαζιερόπλια, γιατί ο τουρισμός μας είναι η μεγάλη μας παρακαταθήκη. Τα μεγάλα κρουαζιερόπλια, φίλες και φίλοι, προσεγγίζουν τα νησιά του Αιγαίου σιγά σιγά. Στη Σάμο, λοιπόν, προσέγγισε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλιο με Αμερικανούς τουρίστες. Βγάλαμε λοιπόν τα νταούλια και τα βιολιά, τους υποδεχθήκαμε και μάλιστα είπαν οι Αμερικανοί που ήταν στο κρουαζιερόπλιο, θέλουμε να προσεγγίσουμε τη Σάμο και να μην πάμε απέναντι στην Τουρκία. Καλό δείγμα, τα νησιά μας θέλουν τουρισμό. Πάμε, φίλες και φίλοι, και όποιος δεν υποστηρίξει το σπιτάκι του, πέφτει και τον πλακώνει. Η Σάμος, λοιπόν, στην πρώτη γραμμή του τουρισμού. Πηγαίνετε όπου θέλετε φέτος, αλλά περάστε από το νησί μου, τη Σάμο. Και σας ευχαριστώ. Είναι το μόνο νησί που αντί να μειώνονται οι προσεγγίσεις, εξαπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι εκμεταλλευτήκαμε τη συγκυρία, διότι πρέπει να είμαστε ακριβείς, αλλά παίρνουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πιστοποιητικό. Και αυτό θα πρέπει όλοι μας, ο κάθε κάτοικος, αλλά και οι φορείς συνολικά, να το εκμεταλλευτούμε. Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας, στους Ευρωπαίους τουρίστες, ότι η Σάμο αποτελεί και γενικά η Ελλάδα ένα ασφαλή προορισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν τη δική τους σημειολογία, φίλες και φίλοι, ψήρες και ψήλοι στην ειδωμένη. Μια άλλη παράμετρος των εξελίξεων. Να καλημερίσω. Α, έχουμε και τη Μυτιλίνη. Είναι ο Γιάννης, ο Γιαννάκης ο Συνάνης, καθώς σιγά σιγά οι μετανάστες πρέπει να φύγουν από σήμερα και μετά, γιατί όσοι έρθουν από σήμερα και μετά θα ξεχωρίζονται σε νόμιμους και μη νόμιμους. Γιάννη και Έλενα, σας καλημερίζω. Ξεκινώ από την ειδωμένη, όπου χθες με την ψηλή κουρεύανε τους πιτσιρικάδες. Διότι έχει, λέει, ψήλους και έχει και. Πέστε το, και ψήρες. Έλα, Έλενα, καλημέρα. Ψήρες. Ψήρες. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ και μέρες έχουν αναλάβει δουλειά οι κουρείς των προσφύγων. Είναι οι ίδιοι τους πρόσφυγες. Ναι. Κουρεύουν τα παιδιά, κουρεύουν τους μεγάλους. Σε αυτές τις συνθήκες είναι λογικό και επόμενο να έχουν παρουσιαστεί και οι ψήρες και οι ψήλοι. Υπάρχουν πολλά τα προβλήματα. Αυτό το Υπουργείο Υγείας. Αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εξαντλήθηκε σε μια αποστολή του Προέδρου του Κελπνό. Δεν έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί απάνω. Ε? Ή μια σκηνή με πέντε γιατρούς οι οποίοι υπάρχουν, λένε τι να προλάβουμε. Διαρκώς, να πάει ο Υπουργός εκεί. Διαρκώς, Έλενα, να πάει ο Υπουργός εκεί. Ο Υπουργός Υγείας να πάει εκεί. Και αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος. Ο πρώτος υπουργός που είδαμε ήταν ο κύριος Κουρουμπλής Γιώργο. Ο Παναγιώτης είναι άλλη ιστορία. Ο Κουρουμπλής είναι άλλη ιστορία. Κουρουμπλής είναι άλλος υπουργός. Και το λέω με τα γνώσεως. Είναι αυτός ακριβώς. Είναι άλλος. Έτσι. Είναι όμως ο πρώτος υπουργός ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και ενημερώθηκε για την κατάσταση του καταβλισμού. Βλέπεις πίσω μας σε τι συνθήκες στεγάζουν τις ζωές του τα λιμοστά τους υπάρχοντα. Χθες τους είδαμε με τον σκυρό Βαρδάρη να σηκώνει και να παίρνει στον αέρα τις σκηνές τους. Ξέρεις, δώσαν μάχη, δώσαν αγώνα να φτιάξουν. Έχει αρχιτεκτονική δομή σκηνή το διανοούμαστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σηκώνουν ένα ύψωμα, βάζουν τις παλέτες ξύλινες από πάνω, νάιλον, κουβέρτες. Θα πεις σε λίγο πάλι. Κομμάτι, ό,τι μπορούν να τους προστατεύσουν και εδώ πέρα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Έχουμε και τους κατοίκους, γιατί λέμε την πλευρά των προσφύγων, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν τους κατοίκους ειδωμένους. Όχι τώρα οι κάτοικοι, σε λίγο. Σε λίγο, Έλενα. Σε λίγο. Και είναι και η κοινοτάρχησα εκεί, η καλή μου φίλη. Θα τα πούμε σε μισό λεπτό. Φίλες και φίλοι, πάω με τη Λίνη. Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη Συνάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι έγινε? Δώσ' μου μόνο 5 δεύτερα να πω και εγώ δύο καλά λόγια για τη Μυτιλίνη. Είχες την Αντζελίνα Τζολί, τι να σου κάνω τώρα. Μπράβο, εμείς έχουμε. Γιατί σ' άκουγα να λες για την. Εγώ έχω κρασί όμως. Ένα σου πω, εγώ έχω κρασί. Έχω σαμιώτικο κρασί. Έχω το Ηρέον. Έχω χίλια πράγματα στη Σάμο τώρα. Έτσι. Ωραία η Μυτιλίνη. Καταπληκτική. Και λέω το εξής.
Πηγαίνετε όπου θέλετε φέτος το καλοκαίρι, αλλά περάστε από τη Σάμμο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, την Κό, τη Ρόδο, τα νησιά μας. Έτσι. Μπράβο, Γιώργο. Δυνατά, μπράβο, για το Αιγαίο μας. Μπράβο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Η Λέσβος έχει 90% κάτω προκρατήσει, δηλαδή συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονίες, και καταλαβαίνεις τι πλήγμα είναι τα πρόβλημα. Ακριβώς. Για τον τουρισμό μας. Να έρθουν λοιπόν εδώ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Στις 10 η ώρα αναμένεται. Προσέξτε, 10 η ώρα αναμένεται, προσέξτε να φύγει το Ελευθέριος Βενιζέλος από εδώ με 2.450 μετανάστες για την Καβάλα. Ακόμα δεν έχει γεμίσει. Και αυτό γιατί υπήρξε μια ολιγορία. Ερώτημα. Αδειάζουν σιγά σιγά η Σάμος, η Χίος, η Μυτιλίνη και προωθούνται σε Φιλιππιάδα, σε Λάρισα, σε Καβάλα, σε Ήπειρο. Όλοι αυτοί, δηλαδή όλη η Ελλάδα γίνεται ένα hot spot, δηλαδή γίνεται ένα κέντρο ένταξης μεταναστών. Και η Δομένη τι θα κάνει. Χθες βγήκαμε από το, πώς το λένε, το χωριό Έλενα, που βγήκαμε, το Χέρσο. Και σου λέει, είμαστε 500 ψυχές, έχουμε 3.000 κόσμο. Τι θα κάνουμε. Πάμε διαστάσεις προς Φυγούπολης με μόνιμο χαρακτήρα. Μάλιστα. Τώρα μπαίνει ένα φρένο όμως, Γιώργο, πια. Δηλαδή, τέλος. Τα νησιά θα αδειάσουν πρώτα απ' όλα. Δεν θα υπάρχει από σήμερα το βράδυ ούτε ένας μετανάστης στα ελληνικά νησιά. Δεύτερον, το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες. Ότι από σήμερα όποιος εισέρχεται στη χώρα μας θα χαρακτηρίζεται λαθρομετανάστης. Και το γνωστό εδώ τουλάχιστον hot spot της Μορίας και στα άλλα hot spot των νησιών δεν θα είναι πλέον κέντρα φιλοξενίας. Hot spot όπως τα λέγανε, θα είναι κέντρα κράτη. Δηλαδή θα κρατούνται, θα συλλαμβάνουν, θα κρατούνται για να ξεκινάει η διαδικασία της επαναπροώθησης τους προς την Τουρκία. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, γιατί θέλω να πεις μερικά καλολογικά στοιχεία στους πολιτικούς για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Να καταλάβουν ότι τα νησιά είναι για τουρισμό. Δεν είναι για αποθήκη ανθρώπων οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι, ψυχών κλπ. Διότι το χειμώνα τα νησιά θα πεθάνουν της πείνας άμα δεν έχουν τουρισμό τώρα. Στην Ιδωμένη έχουμε αυτή την εικόνα, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να δούμε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Έλενα, με τον κόσμο θα μιλήσουμε τώρα για να μας πείτε πώς και γιατί ή σε λίγο. Θα μιλήσουμε βεβαίως, απλά ήρθα εδώ γιατί ακριβώς πίσω μας έχει στηθεί το πρωινό τσουκάλι μέσα σε μια δίπλα εξωτερικά μια σκηνής. Είναι η ώρα που ανάβουν τις φωτιές, ζεσταίνουν ό,τι έχουν λίγο. Για να πάμε στην κοινοτάρχησα, τη φίλη μου. Για να φάνε όλα μαζί, να σας δείξω από πού πίνουν νερό, γιατί απόρρισες για τις ψήρες εδώ πέρα τα πιτσιρίκια. Τα βλέπετε, τα μικρά προσφυγόπουλα με άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού τα έχουν στο χέρι, πάνε να βάλουν νερό. Εδώ που υπάρχει αυτή η πομόνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι τη λένε, τρέχει το νερό. Εδώ πέρα βλέπουμε καθημερινά τις γυναίκες να πλένουν τα ρούχα τους. Βλέπετε και ρούχα γύρω-γύρω. Ακριβώς. Εδώ πέρα πλένουν τα πιάτα τους και μέσα αυτή η χαβούζα, το νερό δεν βλέπετε από τη βρωμιά και τη λάσπη. Όπως το λες εδώ είναι. Που πατάμε όμως για να ακούσουμε και τους κατοίκους, αυτή η έκταση είναι έκταση που ανήκει σε κάποιους ανθρώπους. Έχουμε. Λοιπόν, Έλενα, πάμε στην κοινοτάρχησα. Την κυρία Ειρήνη και τον άντρα της από πίσω, τον κύριο Γιάννη, μαζί με το γιο τους. Κανονικά θα πρέπει να καλλιεργείτε τώρα αυτή την έκταση, κυρία Ειρήνη. Ναι. Καλημέρα σας. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε παντού σκηνές, είναι ο καταβλισμός. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σας. Σας μιλώ από τις θερμοπύλες, από το ακριτικό χωριό Ιδωμένη που φυλάει θερμοπύλες τόσα χρόνια. Έτσι. Είμαι αγρότησα 36 χρόνια, ήρθα εδώ στα 27 μου χρόνια και είμαι 63. Δουλεύω με τον άντρα μου, μπροστά ο άντρας μου με το τραχτέρ και πίσω εγώ με το άλλο το τραχτέρ. Όλη μέρα. Και ήρθα τόσα χρόνια... Ζούσαμε από το επάγγελμά μας αξιοπρεπώς, σπούδασα δυο παιδιά. Ναι. Και ήρθε στιγμή μετά από 36 χρόνια να γίνει αυτό το πράγμα εδώ και να καταστραφούμε ολοσχερώς. Γύρω-γύρω από την Προσφυγούπολη έχουμε χωράφια ιδιόκτητα, ναι, τα οποία τα νοικιάζουμε από άλλους, δεν είναι δικά μας χωράφια. Τα σπήραμε στάρια, τα πατήσανε την πρώτη φορά, τα ξανασπήραμε δεύτερη, ναι, και ξανά μας τα πατήσανε, μας τα κάναν γήπεδα, κύριε Αυτιά μου. Γι' αυτό σας ζητάω πολύ, ναι, να ζητάμε βοήθεια από την πολιτεία. Απευθυνόμαστε σε όλους και κανένας δεν μας ακούει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο έλεος του Θεού. Και... Άρα φέτος δεν θα έχετε παραγωγή. Όχι, δεν υπάρχει παραγωγή. Ούτε αποζημίωση αυτών από ΕΚΕΠΕ. Διότι ο ΠΚΠ δεν θεωρεί ότι η παρουσία μεταναστών εκεί είναι φυσική καταστροφή.
Σου λέει δεν είναι φυσική καταστροφή. Ναι. Δεν είναι χαλάζι, δεν είναι πλημμύρα. Δεν είναι αυτιά. Έτσι. Στο ΠΚΠ, όταν ο δορυφόρος βλέπει από πάνω ότι το χωράφι μου είναι γήπεδο. Μάλιστα. Τι είστε, θα δηλώσω. Είστε απόλυτα σαφείς. Πάμε στη φίλη μου την κοινοτάρχησα. Κυρία Θανασία μετά την κυρία Ειρήνη. Ευχαριστώ κυρία... πολύ κύριε Αυτιά. Να είστε καλά κυρία μου. Η να είστε καλά. Θανασία είναι κάτοικος του χωριού. Κυρία Θανασία, λίγο να μας περιγράψετε. Τι ζείτε και ποια είναι τα προβλήματα. Η κατάσταση είναι δραματική. Θέμα ασφάλειας, θέμα υγιεινής. Η Ιδωμένη είναι ένα αποχωρητήριο. Μάλιστα. Με τόσες χιλιάδες εδώ που μένουν πρόσφυγες, μετανάστες, ό,τι είναι, δεν βλέπουμε λύση από την πολιτεία. Δεν βλέπουμε τίποτε. Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Έρχονται στα σπίτια σας, μας και στα σπίτια μας έρχονται και χτυπάνε, εφόσον υπάρχει τόσο εξαθλειωμένος κόσμος. Έχω ένα μήνυμα. Έρχονται. Ζητάνε και ζητάνε και μόνοι τους παίρνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορείς να τους πεις τίποτε. Δεν υπάρχει κάδος. Έχω ένα μήνυμα από την Ιδωμένη. Μέσα στα μπλες μπαίνουν, παίρνουν ό,τι θέλουν. Έχω ένα μήνυμα από την Ιδωμένη. Η μητέρα μου είναι ανήμπορη. Ναι. Λέει το εξής. Γιώργο, πες. Δεν έχει μείνει. Μαρούλι για μαρούλι στους μπακτσέδες. Ούτε κότα στα κοτέτσια. Οι κάτοικοι άρχισαν να ανησυχούν. Ούτε ξύλο στις αποθήκες. Και ούτε τους... πάσαλος. Να σου τα πω, Γιώργο, τους βλέπω ξύλο με τους πάσαλους. Να έχει αστυνομική να προστασία. Να κάψουν. Ξεριζώνουν τα δέντρα. Να σου πω, έτσι, αστυνομική μπράβο. Παρουσία. Και παρεμπόριο. Έχουν 70 αστυνομική αναβάρδια. Παρεμπόριο οργιάζει. Και όχι μόνο ακριβώς. Αυτό από πλευρά εσχροκερδία. Τι γίνεται και από υγειονομική πλευρά όταν βλέπει να πουλάνε κοτά και κοτόπουλου. Και πάμε στην Προεδρίνα. Πάμε στην Προεδρίνα. Ακριβώς. Εδώ θα μα τα πει γιατί χθε, Γιώργο, διέριξαν σπίτια γιατί για να πάρουν κατσαρολικά πιατικά και 2 λίτρα λάδι. Και η κυρία Ευλαμπία που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για το πατρικό τη που είναι το εξοχικό, 2 καμαρούλε. Όχι κάτι ιδιαίτερο, μα λέει. Μου πήραν 2 λίτρα λάδι, δεν με νοιάζουν τα πιάτα και η κατσαρόλα. Να μου φέρουν το λάδι, με συνταξιούχος. Δεν έχω. Μάλιστα. Το θέλω. Λοιπόν, πάμε στην Πρόεδρο. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρο. Μπορεί να φαίνονται γραφικά, όμως είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων καλημέρα. Που ταΐζετε κιόλας στους πρόσφυγες. Σας έχουμε δει να το κάνετε, κυρία Σουπλή. Ναι. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από τους ψήλους και τις ψήρες που είπατε πριν. Τεράστιο γιατί θέμα, έτσι. Το κερπνό έχει ειδοποιήσει. Ναι. Έχει ειδοποιήσει και επισήμως πια ότι οι αρρώστιες, οι λοιμώξεις, οι μεταδοτικές είναι πρώτο πυλόν. Ναι, έπρεπε να τις προλάβει όταν όμως. Όταν βλέπουμε τα κρούσματα. Έπρεπε να τις προλάβει. Τα κρούσματα βίας. Έπρεπε να τις προλάβει, κοινοτάρχη. Σαν που το ξέρεις. Βίας και κλοπών. Ναι. Όταν βλέπουμε τα κρούσματα βίας και κλοπών να έχουν αυξηθεί. Όταν η καλλιεργητική περίοδος, που είναι το μόνο βιοποριστικό επάγγελμα των κατοίκων της Ιδωμένης, έχει φτάσει, ο κρατικός μηχανισμός, κύριε Αυτιά, μας ζητάει να κάνουμε υπομονή. Εσάς, πώς σας ακούγονται όλα αυτά, γιατί εμάς η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Όπως το λέτε είναι. Από κανέναν αρμόδιο φορέα. Όπως το λέτε. Από κανέναν αρμόδιο φορέα δεν βλέπουμε άμεση και έμπρακτη λύση στο πρόβλημά μας. Δεν έχουμε πλέον άλλα λόγια να πούμε. Δεν ακουγόμαστε και δεν βλέπουμε πράξεις. Στο έλεος του Θεού η Ιδωμένη. Στο έλεος του Θεού στην κυριολεξία. Στο έλεος του Θεού. Κουβέντες, λόγια και τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να τα ξαναπούμε και μετά, αν χρειαστεί. Έχουμε και τον κύριο Σάκη. Να μην τα πούμε όλα τώρα, Έλενα. Έλενα. Να μην τα πούμε όλα τώρα, να τα πούμε και μετά, έτσι. Να μην το ξαντλήσουμε μια και έξω το θέμα. Βεβαίως. Επειδή θα είσαι εκεί συνέχεια, όχι, ο Τάκης μπορεί να περιμένει. Έχετε και καλό καιρό εκεί. Κοινοτάρχησά μου, συγκέντρωσε όλα τα θέματα να τα πούμε στην εξουσία, μπας και ξυπνήσει. Διότι άμα τους κάνεις κριτική, στραβώνουν τα μούτρα τους. Άμα τους πεις την αλήθεια, σου λέει κάνεις αντιπολίτευση. Άμα τους πεις οτιδήποτε άλλο, σου λένε είσαι σύστημα. Να μην κάνω τη δουλειά μου. Γιώργο, προχθές το βράδυ, πέρασαν πάλι, έσπρωξαν οι Σκοπιανοί, σύμφωνα μάλιστα. με τις καταγγελίες που έχουμε, 20 πρόσφυγες και μετανάστες με σπασμένα χέρια λοιπόν. Πόδια, γιατί προσπάθησαν να μπουν στη γειτονική χώρα. Για να πάμε όταν τώρα, τα ξέρουμε αυτά, τα είδαμε. Βεβαίως. Πάμε στα θέματα μας. Έλενα, σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε το άλλο το θέμα. Το φορολογικό και ασφαλιστικό μεταναστευτικό, το δικό μας. Έτσι. Γιατί εξαιτίας των συντάξεων. Πόσα παιδιά φύγανε, κύριε Παντελή, και πήγαν στο εξωτερικό? Είναι πολλές χιλιάδες, Γιώργο. 200.000 νέοι άνθρωποι φύγανε. Και παραπάνω. Α, μπράβο. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Κάρτο. Βγάζουμε κεφάλια έξω, Γιώργο. Α, μπράβο. Υπάρχει μια άλλη μετανάστευση δική μας. Που φεύγουν σπουδαγμένοι άνθρωποι και πάνε στο εξωτερικό. Και υπάρχουν μανάδες και πατεράδες τώρα που ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι Γερμανία, Αγγλία, Ντουμπάι, από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μια άλλη μετανάστευση οικονομική και δύσκολη. Λοιπόν, και έχουμε τεράστια θέματα. Πόσο είναι ο επιπλέον φόρος, κύριε Παντελή, με βάση το αφορολόγητο για το οποίο
έχει σκοντάψει η κυβέρνηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιώργο, με το συντελεστή του 22% για να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι λέμε. Για κάθε χιλιάρικο θα έχουμε αύξηση 220 ευρώ σε φόρο. 220 ευρώ για κάθε χιλιάρικο. Για κάθε χιλιάρικο. Αν λοιπόν από τις 9.500 που είναι σήμερα πάει στις 7.000, ναι, είναι 2.500, θα έχουμε 550, πόσο βγαίνει, 530. Ένα λεπτό. Αυτή η αύξηση της φορολογίας επηρεάζει και τα 700 και τα 800 και όλους. Γιώργο, τα 7.000 ευρώ σημαίνει ένας μισθός στον ιδιωτικό τομέα περίπου στα 500 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για μια αντίστοιχη σύνταξη. 150 ευρώ. Σύνταξη. Ακριβώς. Έτσι, αυτό ακριβώς λέμε. Λέμε λοιπόν ότι με αυτή τη λογική και θα πληγούν τα χαμηλά εισοδήματα από την άλλη μεριά με τους υπόλοιπους συντελεστές. Γιατί πάμε πραγματικά σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Τι γίνεται, αυτοί οι οποίοι έχουν πάνω από τα 20.000 ευρώ, ναι, εισόδημα, και μην τρελαθούμε, μιλάμε για 1.200 ευρώ σήμερα μηνιαίο μισθό για μια τετραμελή οικογένεια. Θεωρώ ότι ούτε φτάνουν, έτσι, να το πω έτσι, αυτός ο άνθρωπος θεωρείται πλούσιος. Και εκεί πάμε σε ακόμα μεγαλύτερους συντελεστές. Για να τα δούμε απλά. Πάμε στην κάρτα 714. Ένα λεπτό. Αυτό που λέει Παναγιώτης. Βεβαίως. Μέχρι να ολοκληρώσει ο κύριος Τσουκαλάς, την κάρτα 714. Να δείτε ότι και αυτός που έχει 550 ευρώ, αν επικρατήσει το σενάριο της Τρόικας, και μέχρι τώρα μόνο αυτό επικρατεί. Δεν επικρατεί τίποτα άλλο. Ό,τι η Τρόικα γίνεται. Ακριβώς. Τι λέτε, κύριε Τσουκαλά? Να εξηγήσουμε αυτό. Όταν έβγαινε μια απόφαση για σύνταξη, αν είχες πάνω από 800-900 ευρώ, έγραφε κράτηση 4%, 6% πια ασθένεια, συν ο φόρος. Ακριβώς. Όταν έβγαινε μια απόφαση με μια σύνταξη περίπου 550 ευρώ, 600, ανέφερε μόνο την κράτηση ασθένεια. Έτσι, μπράβο. Δεν είχε φόρο. Άρα τώρα θα δούνε πάρα πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι, αν τελικά επικρατήσει αυτό που ελπίζουν να έχει, να έχουν μια πραγματική μείωση στις καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε έως 500 ευρώ 0. Ετοιμάστε τη δήλωση του Βελέτζα που είπε στο Μητσοτάκη για να δείτε η ιδιωτική πρωτοβουλία πώς κινείται, φίλες και φίλοι. Σας έδειξα τα μεγάλα κουραζιερόπλια που προσέγγισαν τη Σάμο. Και εύχομαι γρήγορα και τη Χίο και τη Μυτιλίνη και τα άλλα τα νησιά, γιατί ο τουρισμός είναι η βάση, κυρία Νικολοπούλου, και η ζωή των νησιών μας. Θα δείτε τι είπε και ο κύριος Βελέτζας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Βελέτζας είναι ο επικεφαλής της εταιρείας αφορολογήτων ειδών, που σου λέει ότι προσοχή. Εγώ θέλω χαμηλό κόστος, λίγους φόρους για να αγοράζει ο κόσμος. Είναι η απλή συνταγή της επιτυχίας. Πάμε στους φόρους, στην κάρτα. Είναι η κάρτα 714. Να δούμε τι δείχνει αυτή η κάρτα. Δείχνει ότι στα 550 έχουμε 154 ευρώ επιπλέον φόρο. Αυτό ακριβώς. Ότι στα 600 έχουμε 308 φόρο. Στα 650 έχουμε 462 επιπλέον φόρο. Και στα 700 ευρώ, 550 ευρώ φόρο. Κυρία Νικολοπούλου, Γιώργο, είναι μείωση εισοδήματος ή δεν είναι αυτό? Βέβαια, σαφέστατα. Είναι μείωση εισοδήματος, Γιώργο. Αυτό. Πολύ μεγάλη μείωση εισοδήματος. Αυτό είναι μια μεγάλη αφέμαξη εισοδήματος. Δύο πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να είμαστε χρηστικοί επάνω σε αυτό. Αυτά τα 150, τα 250 που βλέπουμε τη μείωση θα έρθει σε μηνιαία βάση με το μισθό του. Δηλαδή θα δει το μισθό του να αναμειώνεται έτσι, κάθε μπράβο. Μήνα ή τη σύνταξή του. Το ίδιο και το σύνταξη, δεύτερο όπως. Θέμα, Γιώργο, τα 7.000 αφορολόγητο, ναι, με τη λογική των τεκμηρίων είναι τουλάχιστον αστείο. Από την άποψη ότι ένας μόνο επειδή είναι παντρεμένος ξεκινάει με τις 5.000. Και 50 τετραγωνικά να έχει νοικιασμένο σπίτι ήδη έχει ξεπεράσει αυτό το αφορολόγητο. Άρα ο φόρος θα είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίο έχουμε αναφέρει και με βάση πάντοτε τα τεκμήρια. Θεωρώ ότι με αυτές τις λογικές, Γιώργο, όχι μόνο δεν πρόκειται να δούνε και να έχουμε αυτές τις μειώσεις. Θα μαζέψει το δημόσιο και αυτό πάνε να κάνει όλα τα χρήματα. Δεν θα κινηθεί η αγορά. Όσο ελάχιστα και αν κινείται σήμερα, και θα έχουμε, Γιώργο, αύξηση της ανεργίας. Γιατί αν ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που σήμερα είναι αυτός που κατά κύριο λόγο έχει προσωπικό, έχει προσλήψεις, θα αναγκαστεί να απολύσει, γιατί θα του μειωθεί, θα έχει πάρει το δημόσιο τα χρήματα, θα του μειωθεί ο τζίρος και αποτέλεσμα θα είναι να ερχόμαστε του χρόνου και να λέμε όχι 26% η ανεργία, αλλά 30% η ανεργία. Είσαι απόλυτα σαφής. Συνεχίζεται στο δική μου. Και να σημειωθεί και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι με τη λογική του ισοσκελισμού και οι μισθοί και οι συντάξεις, εφόσον όλοι οι νέοι μισθοί και οι συντάξεις θα είναι προς τα κάτω, με τη λογική του ισοσκελισμού θα μειωθούν και οι παλιότερες, έτσι, και οι μισθοί και οι συντάξεις. Κυρία Νικολοπούλου, με ρωτάνε το εξής. Μου δέσμευσαν, λέει ένας, πολλοί φίλοι το λένε εδώ, από κληρονομιά, μου δέσμευσαν το λογαριασμό, μου δέσμευσε το λογαριασμό η εφορία. Ισχύει τέτοιο πράγμα, δηλαδή, εάν δεν έχεις να πληρώσεις το φόρο κληρονομιάς, μπορεί να σου δεσμεύσει χρήματα
Το λογαριασμό, η εφορία. Βεβαίως, μπορεί. Η εφορία πάντα μπορεί να σου δεσμεύσει. Η εφορία, όταν Γιώργο, μπορεί να δεσμεύσει μέχρι και σε πληστηριασμό μπορεί να βγάλει. Βεβαίως. Άρα πρέπει να αποποιηθεί την κληρονομιά, έτσι. Το έχουν κάνει, όχι επάγγελμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φεύγουν κατά χιλιάδες τα κατασκετήρια. Μάλιστα. Σε λογαριασμούς από τις αρμόδιες εφορίες προς, σε όλες τις τράπεζες. Και εδώ ίσως θα έπρεπε, κυρία Νικολοπούλου, να εξηγήσει και ένα πράγμα. Τι γίνεται με τους ακατάσχετους εκεί που υπάρχουν συνδικαιούχοι. Γιατί και εκεί δημιουργείται ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα. Έτσι. Και γιατί δεν μπορώ να ανοίξω κάποιου λογαριασμού. Οι περισσότεροι λογαριασμοί είναι με συνδικαιούχους. Ακριβώς. Μην πάμε στα δάνεια. Για τους πληστηριασμούς. Από την εφορία δεν υπήρχε ποτέ προστασία πρώτης κατοικίας. Τώρα πρώτη φορά για φορολογικές επιβαρύνσεις εισοδήματος, όχι ΦΠΑ, μπορούν να βάλουν στον νόμο κατσέλι και χρέη στην εφορία, άρα να έχουν προστασία. Μάλιστα. Τώρα, από μετά την τελευταία. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος από χθες το πρωί είναι στην Κωνσταντινούπολη, φίλες και φίλοι. Εδώ και καιρό μας έχει πει ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε αποδείξεις. Μάλιστα, όταν έσκασε η βόμβα στην Κωνσταντινούπολη, του τηλεφώνησα του ανθρώπου, μου λέει με μια χαρά. Πετούσε χθες το πρωί 6 η ώρα, γιατί σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και είναι στο Πατριαρχείο. Όλα καλά λοιπόν, θα μας πει σε λίγο για τις αποδείξεις. Και έρχομαι στον κύριο Βαβουγιό. Πόσοι θα χάσουν το μέρισμα, κύριε Βαβουγιέ, οι οποίοι είναι κάτω από τα 1.000 και τα 800 και τα 900 ευρώ? Όχι, δεν θα το χάσουν, θα μειωθεί το μέρισμα. Θα μειωθεί, 200.000 θα έχουν μειωμένο μέρισμα στις 30 Ιουνίου όταν θα το πάρουν. 280 με είπατε προηγουμένως. 280.000 θα το... Θα είναι μειωμένο. Ναι, κατά 30%. Κατά 30%. Και θα δίνεται κάθε 3 μήνες. Ακριβώς, και δεδουλευμένο. Ακριβώς. Πάρα πολλοί μου λέτε για το 500 ευρώ. Για το οποίο η Καθημερινή σήμερα λέει θα καταγραφούν όσοι σπάνε 500 ευρώ. Γιατί, γι' αυτό είναι μια πανευρωπαϊκή κίνηση για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Γιατί οι παραχαράκτες, κύριε Παντελή, εύκολα παραχαράσουν, έτσι. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα, Γιώργο, αλλά όσον αφορά το δικό μας το κομμάτι εδώ με τις τράπεζες, εκείνο το οποίο κάνει σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών είναι το εξής. Από τη στιγμή που εγώ θα πάω να δώσω και να κάνω μια κατάθεση, ανεξάρτητα είναι και αλλαγή 500 ευρώ ή το οτιδήποτε άλλο, έρχεται και σου λέει. Πού τα βρήκες τα χρήματα? Σωστό. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει αυτά τα οποία κάποιος καταθέτει να ταιριάζουν με τις φορολογικές τους δηλώσεις και να μπορέσουν να δικαιολογηθούν, διότι αλλιώς πάμε στη λογική ότι είναι μαύρο χρήμα. Ακριβώς. Άρα φορολογείται. Έτσι. Ακριβώς. Και θα τα δούμε με το περιουσιολόγιο πολύ αυτά, Γιώργο. Τώρα μόλις ξεκινήσει το θέμα του περιουσιολογίου, όλα αυτά θα βγουν στον αέρα. Όπως το λέτε είναι. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με την καθημερινότητα. Γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Ναι, μου το λέτε κι εσείς. Μπαίνουν με το σακίδιο στο Hilton και όταν βγαίνουν, κόβονται οι συντάξεις. Ξαναμπαίνουν με το σακίδιο στο Hilton, όταν βγαίνουν, μπαίνουν φόροι. Διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση. Παιδιά, δεν θέλουμε άλλη διαπραγμάτευση. Πήξαμε στη διαπραγμάτευση. Γιατί όσο διαπραγματεύεστε, μειώνονται οι συντάξεις και αυξάνονται οι φόροι. Διότι και το ΕΚΑΣ με βάση το μνημόνιο περικόπτεται και το μέρισμα πάει εκεί που πάει. Και βέβαια, εγώ τώρα όλα αυτά και το θέμα του ανασχηματισμού, αν γίνει, και το θέμα του κυρίου Καμένου και του κυρίου Μουζάλα. Α, και κάτι άλλο με τον κύριο Μουζάλα. Γιατρέ μου, κύριε Μουζάλα, την προηγούμενη Κυριακή ήμασταν εδώ στην εκπομπή. Έγινε το τσαφ και χάθηκε ο ήχος κλπ. Κλπ. Και δώσαμε ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε έχω πάρει τηλέφωνο 100 φορές. Εγώ, οι συνεργάτες μου, κυρία Τσέκου, κυρία Πανταζίδου, η κυρία Τζίμα, όλος ο κόσμος. Σήκωσε, Χριστιανέ μου, το τηλέφωνο. Δεν θέλεις να βγεις. Σωστό. Πες. Ωραία. 1, 2, 3. Έτσι κάνει ο κόσμος. Κουρουμπλής, πώς το σηκώνει το τηλέφωνο? Πού είναι και πρώτος τάξη υπουργός? Για να τον καλημερίσω. Να του πω μια καλημέρα. Και εγώ θυμάμαι το Παναγιώτου Κουρουμπλή στο Πανεπιστήμιο να δίνει τα μαθήματά του. Και χαμογελάει ο κύριος Κουρουμπλής. Ξέρετε τι λένε, κύριε Κουρουμπλή? Ότι εμείς οι δυο σκοτωνόμαστε όποτε βγαίνετε στην τηλεόραση. Και του λέω για 15 λεφτά. Εκείνος είναι υπουργός. Και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εκείνος είναι με τους πολιτικούς και εγώ είμαι με την κοινωνία. Είμαι και εγώ με την κοινωνία, κύριε Φτιάνο. Το ξέρω, το ξέρω. Όπως αλλά ξέρετε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά. Θέλω να δούμε τη δήλωσή σας για τα περινταχάου. Και θέλω να ακουστεί ολόκληρη η δήλωση. Έτσι, μπράβο. Κύριε Κουρουμπλή. Έτσι, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, έτσι, πάμε να δούμε τι δηλώσατε, κύριε Κουρουμπλή. Ελάτε. Δεν διστάζω να πω ότι εδώ είναι ένα σύγχρονο νταχάου, αποτέλεσμα της λογικής των κλειστών συνόρων.
πιστέψαμε σε μια Ευρώπη των ανοιχτών σύνορων. Σε μια Ευρώπη που θα έχει συνεχώς στο μυαλό της ότι το αίμα που χύθηκε εξαιτίας των εθνικισμών δεν πρέπει να ξαναχυθεί. Και η Ευρώπη δυστυχώς σήμερα βλέπει να αφυπνίζεται και πάλι ένας ιδιότυπος εθνικισμός απέναντι σε κατατρεγμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Κύριε Κοροπλή. Κύριε Αυτιά, πραγματικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι άκουσα χαρακτηρισμούς ότι αυτή η φράση είναι ανιστόρητη και ότι είναι λαϊκισμός να κάνει κανείς μια τέτοια τοποθέτηση. Όταν, κύριε Αυτιά, έρχεται ένας άνθρωπος από μια περιοχή του πολέμου, ξεριζώνεται χωρίς να φταίνει ο ίδιος, κινδυνεύουν τα παιδιά του στη θάλασσα, ρισκάρει δηλαδή να περάσει το Αιγαίο για να φτάσει στην Ευρώπη και βρίσκει κλειστά σύνορα, αυτή η προσμονή, η προσδοκία και η ελπίδα του ανθρώπου για κάτι καλύτερο σκοτώνεται στα σύνορα. Αυτή την έννοια λοιπόν είχε, αν δεν μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο μιας μεταφοράς, μιας παρομοίωσης, δεν μπορούν να τοποθετούνται τόσο αβασάνιστα, γιατί να σας πω κάτι, δεν θέλω να μιλώ αυτάρεσκα, αλλά τουλάχιστον από τους περισσότερους ξέρω πολύ καλύτερα ελληνικά. Και τους προκαλώ λοιπόν, όλους αυτούς τους καλούς κυρίους, διότι αυτό είναι παραπληροφόρηση και μαύρη προπαγάνδα που κάνουν, να με καλέσουν στην εκπομπή τους και να μου πούνε τι εννοούν λαϊκισμό και ανιστόρητη τοποθέτηση. Εγώ θα το πάω αλλιώς. Σε αυτό το χάος της ειδωμένης, είδατε, βγήκαν οι ψήλοι, βγήκαν οι ψήρες, μέσα στις λάσπες. Δεν μπορούσε να παρέμβει το κράτος και να πει, κοιτάξτε να δείτε, μέσα αυτή τη λάσπη δεν θα βάλετε τη σκηνή σας. Σας πάω λίγο παραπέρα, σας φτιάχνω μια υποδομή, ακούστε, έστω και πρόχειρη, διότι ό,τι έκανε το έκανε ο στρατός. Μήπως, λέγοντας τη λέξη Νταχάου... Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ελάτε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής όταν μιλάω για ανθρώπους και για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν 12.000 και πλέον άνθρωποι. Έπρεπε να το προλάβετε αυτό. Σημαίνει, κύριε Αυτιά, έπρεπε να το προλάβετε αυτό. Όχι, τι να ως κυβέρνηση. Να τους σκοτώσουμε. Όχι, δεν σου πάω τέτοιο πράγμα. Κύριε Αυτιά, όχι, πώς. Είναι, όχι, κύριε Αυτιά. Έπρεπε να αυτό το προλάβετε. Διακτηνισμός λέγεται αυτό. Να ασκήσουμε βία. Να τους μοιράσετε. Όχι, κύριε. Γύρω-γύρω. Τι όχι. Όχι, κύριε. Γιατί. Όχι. Δεν μπορείς. Μα είσαι κυβέρνηση. Με συγχωρείς πολύ. Το κράτος είναι. Ακούστε. Το κράτος είναι πηγαίνετε όπου θέλετε. Απλωθείτε όπου θέλετε. Μπείτε σε όποιο χωράφι θέλετε. Ακούστε, κύριε. Τι. Ακούστε, κύριε. Ακούω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Βεβαίως. 300 αστυνομικοί εμπεδώνουν το αίσθημα της ασφάλειας σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο οι 300. Οι ιατροφαρμακευτικοί. Όταν έχεις 12.000 κόσμο. Ακούστε. Ούτε για ζήτο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω λάθος. 300 άνθρωποι στη βάρδια. 300 άνθρωποι στη βάρδια είναι εκεί. Λοιπόν. Δεν φτάνουνε. Δεύτερον, όταν έχει 12.000 κόσμο και είναι σε τέτοια κατάσταση, ακούστε, ούτε για ζήτο δεν φτάνει, κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ούτε για ζήτο. Ο Κουρουμπλής πήγε, οι άλλοι υπουργοί πήγανε. Ο Κουρουμπλής πήγε στην Ιδωμένη. Οι άλλοι υπουργοί πήγανε. Πήγε ο Υπουργός Υγείας να δει τι γίνεται εκεί. Το κελπνό εκεί. Ναι. Υπάρχει το κελπνό σε 24ωρη βάση. Ναι, σε μια σκηνούλα και δίνει εμβολιάκια. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, όχι. Τι. Από αύριο. Ναι. Θα αρχίσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από αύριο. Το Ιπποκράτειο να κάνει μαντού. Λοιπόν, Υπουργέ, όλη η φροντίδα Υπουργέ, υπάρχει. Στην Ιδωμένη. Οφείλετε να πείτε ότι εκεί είναι ένα άτυπο κέντρο. Υπουργέ. Είναι ένα άτυπο η κέντρο. Η εικόνα και στην Ιδωμένη είναι ντροπή τη Ευρώπη και ανυπαρξία κράτου. Ακούστε, κύριε Αυτιά, αντί να λέτε αυτά στο ελληνικό κράτο, να τα λέτε στου Ευρωπαίου. Υπουργέ, σου εξήγησα. Η Ιδωμένη είναι η τροπή της Ευρώπης. Κράτος, Υπουργέ, ένα λεπτό. Το ελληνικό Παναγιώτη Κουρουμπλή. Της Ευρώπης. Παναγιώτη Κουρουμπλή. Είναι η τροπή της Ευρώπης. Σου λέω και το εξής. Είναι η τροπή όλων εκείνων, όλων των ευρωλιγούριδων που δεν τολμούν να μιλήσει για την Ευρώπη. Περίμενε. Και καταγγείλουν την Ελλάδα. Περίμενε. Όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, ναι, προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε με. Τους ταΐζει. Τους παρέχει φοπερίθαλψη. Ακούστε με. Απλώς το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι αυτοί, ναι, δεν είναι το κατάλληλο. Περίμενε το. Λοιπόν, απάνθρωπο είναι το περιβάλλον. Έρθουνε. Περίμενε. Ακούστε. Περίμενε. Ακούστε. Ναι, αλλά μιλάς εσύ να πω κι εγώ. Είναι άλλο πράγμα η κανονιστική των πραγμάτων δυναμική, ναι, που μπορεί να λες εσύ θέλω να πάτε εκεί και άλλο η βούληση ανθρώπων που έχουν το μυαλό τους συγκεντρωμένο. Ωραία. Στην προσπάθεια βάλατε να τελεία. Περάσουν τα σύνορα. Βάλατε αυτό τελεία. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει καμία κρατική παρέμβαση. Λοιπόν,
Πρέπει να το καταλάβετε. Λέω το εξής. Και να δίνετε άρρητα ρήματα. Άκου, Υπουργέ. Άκου, Υπουργέ. Έγκλημα της Ευρώπης και έγκλημα αυτών των χωρών που κλείσαν τα σύνορα. Με αποτέλεσμα. Το λες εσύ, έχουμε... δεν το λένε οι συνάδελφοι. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Το λες εσύ, δεν το λένε οι συνάδελφοι. Και εσύ λες πράγματα δεν σωστά που δεν λένε άλλοι υπουργοί. Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Άκουσε με τώρα. Παραβιάζεται τα δικαιώματα των προσφύγων στα σύνορα εκεί. Κύριε Κουρουμπλή. Αυτό χαρακτήρισα Νταχάου. Ακριβώς. Αλλά τόσο καλά, καλά ξέρουν ελληνικά. Ακούστε με τώρα. Όλοι αυτοί οι κλεισόρες. Ακούστε με, κύριε Υπουργέ. Από τη στιγμή που η Ελλάδα βλέπει ότι ο λίγον λύκειο της Αυστρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, με το ξέρετε κλπ. Κλπ. Κλείνει τα σύνορα ο ένας ο άλλος και δημιουργείται αυτή η κατάσταση στην Ιδωμένη, όφιλε το ελληνικό κράτος να πει, οπ, εδώ πάμε για έμφραγμα, πάμε για απάνθρωπες συνθήκες. Εκεί καλώ, ο κόσμος λέει πού είναι το κράτος. Και καλώ, να πω και κάτι άλλο. Το πήγε ο Κουρουμπλής. Καλό το φίλο μου τον κύριο Μαλέλη, ακούστε. Ελάτε. Καλό το φίλο μου τον κύριο Μαλέλη, ναι. Λοιπόν, τον οποίο ξέρει ότι... εκτιμώ. Βεβαίως. Ποτέ δεν τον έχω ενοχλήσει για προσωπικό μου θέμα. Ναι. Να κάνει ο σταθμός σας ένα οδηπορικό. Για να δείξει ποια είναι η Ελλάδα, η συμπεριφορά της Ελλάδος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Να δει πώς είναι σε όλα τα τώρα, κέντρα Υπουργέ. Που έχουν οργανωθεί και θέλω να συγχαρώ. Ακούστε με. Ελάτε. Από την καρδιά μου, το στρατό, όλα τα στελέχη του στρατού μας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε 12 μέρες ο στρατός, έδωσε στα διαβατά ένα Χίλτον. Λοιπόν, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Όχι Χίλτον τα διαβατά τώρα, έλα, να μην το αραλέμε τώρα. Αξιοπρεπείς συνθήκες. Τα στελέχη του υγειονομικού συστήματος. Τώρα, κύριε... Λοιπόν, πάμε τώρα κύριε Κουρουμπλή. Όταν σε 12 μέρες εξασφαλίζεις αξιοπρεπέστατους συνθήκες διαβίωσης κάτω από αυτές τις καταστάσεις, κάνεις, λες, παιδιά εδώ, πραγματικά... εξασφαλίζουν αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, ένα περιβάλλον. Άλλο το Χίλτον και άλλο φαγητό, το να είσαι κάτω από μια σκηνή και να κάνει και κρύο. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις κάνανε το καθήκον τους. Και αυτά αντιμετωπίζονται. Κάνανε το καθήκον τους. Οι ένοπλες δυνάμεις προσφέρουν λοιπόν, πάνω από τον εαυτό τους. Πάμε τώρα παρακάτω. Υπουργέ, Υπουργέ Κουρουμπλή. Ναι. Θα πω το εξής. Σας ακούω. Σας ακούω. Ο κοινωνισμός της Ευρώπης χάθηκε στη λάσπη της Ιδωμένης. Αλλά μαζί ακριβώς. Με την Ευρώπη των λαών κάθηκε και το κράτος. Πάμε να βάλουμε μια τελεία εδώ, να πάμε παρακάτω. Όχι, δεν το κράτος είναι εκεί. Πάμε είναι παρακάτω. Είναι ντροπή να λέτε για το ότι δεν υπάρχει το κράτος. Πάμε παρακάτω. Δεν βλέπετε, κύριε Αυτιά, δείξατε καμία εικόνα να είναι κανένας πρόσφυγας στον δρόμο πεταμένος, εγκαταλελειμμένος. Με στη λάσπη ήταν, τι άλλο καμία τέτοια εικόνα. Παύουμε στη λάσπη. Παρά μόνο ψάχνετε να βρείτε την Ιδωμένη. Δεν είναι μόνο η Ιδωμένη, κύριε Αυτιά. Και η Ιδωμένη, σας το λέω άλλη μια φορά, είναι ένα άτυπο κέντρο. Και παρά τα αυτά υπάρχει κράτος εκεί. Υπάρχει φροντίδα, υπάρχει περίθαλψη. Δεν υπήρξε κανένα κρούσμα, κύριε Αυτιά. Κανένα κρούσμα δεν υπήρξε μεταδοτική οικής νόσου. Γιατί υπάρχει περίθαλψη καθημερινή σε 24 ώρες βάση στο κέντρο. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα λέτε αυτά τα πάμε πράγματα. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί συνεχώς πάμε να απαξιώνετε την αφού ήταν οι παροχές Χίλτον στην περιοχή, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε τώρα στον ανασχηματισμό. Λέει ο κύριος Καμένος. Όταν, άμα συγκρίνει κανείς την Ιδωμένη με αυτό που γίνεται στα διαβατά, ναι. Ή αν δει στην Νέα κάνε Καβάλα, την Ιδωμένη διαβατά. Αν δει πραγματικά τι. 600 να κάνει την Ιδωμένη διαβατά. Η Ιδωμένη δεν έχει είναι κέντρο. Έχει 600 να κάνει την Ιδωμένη διαβατά. Αυτό έχει 600 να κάνει την Ιδωμένη διαβατά. Μαύρη προπαγάνδα. Τα έχει τα κότσια. Η Ιδωμένη δεν είναι κέντρο. Δεν είναι επίσημο κέντρο. Βάλ του ένα κέντρο. Είναι η επιλογή των ανθρώπων αυτών. Βάλ του ένα κέντρο. Είναι η επιλογή των ανθρώπων αυτών να μείνουν εκεί. Παναγιώτη και μου, να μείνουν μάλιστα και μέσα σε χωράκια Παναγιώτη Κουρουμπλή, επειδή είσαι ευαίσθητος και λογικός άνθρωπος, άκουσε ό,τι με. Ό,τι σας βολεύει λέτε. Άκου, άστο το, μην το για λες σε μένα. Για να κάνετε προπαγάνδα άστο σε μένα αυτό. Αυτό άστο σε μένα. Μην μου λες σε μένα για τέτοια πράγματα. Ό,τι με βολεύει, δεν θα μου το λες. Παρακάτω. Στο φίλο, στο Γιώργο τον Αυτιά δεν θα το λες αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί Γιώργο, ό,τι με βολεύει. Θα σου μιλήσω έτσι. Γιώργο, να το ξέρεις. Γιώργο, τα χωράφια στα οποία είναι μέσα οι σκηνές είναι ιδιωτικά. Δεν μπορεί να παρεύει το κράτος. Σοβαρά. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να το πει βάλτε σκηνή σου σε ένα άλλο σημείο. Τι λες τώρα. Όχι, δεν υπάρχει εκεί. Λοιπόν, δεν πάμε παρακάτω. Εκεί. Πάμε τώρα. Θα καταψηφίσω το Μουζάλα. Μιλάμε για 12.000 ψυχές. Λοιπόν, θα καταψηφίσω το Μουζάλα
Εάν γίνει πρόταση μορφής, καμένος ή μουζάλας στην κυβέρνηση. Ο Τσίπρας τους έλκει τους δυο από ό,τι φαίνεται. Και καλά κάνει, πρωθυπουργός είναι, θέλει να κρατήσει την ισορροπία της κυβέρνησης. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Πάνος ο Καμένος και ο Γιάννης ο Μουζάλας, ναι, είναι δύο άνθρωποι, ναι, που μαζί με τον Νίκο τον Τόσκα δουλεύουν σκληρότατα και με τον Δημήτρη τον Βίτσα και τον Θόδωρο τον Δρίτσα δουλεύουν σκληρά για να μην δώσουν δικαίωμα σε κανέναν να καταγγέλει τη χώρα. Και οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν προσφέρει πάρα πολλά και είναι αναγκαίοι και οι δύο στην κυβέρνηση. Και τούτο ποιήν και εκείνο μία φιένε, θα έλεγε κάποιος ιερωμένος που τους αγαπάς ιδιαίτερα, τους ιερείς. Εγώ θέλω να σου πω, ώρα, θέλω να σου πω, θέλω να σου πω, θέλω να σου πω τώρα αφού μου θύμισες τους... Για τον Μουζάλα, αφού, τι θα αφού, του πεις, άκουσε με, δυο, άκουσε με και θέλω τη βοήθεια, θέλω τη βοήθεια, άκουσε με, ναι, θέλω τη βοήθεια σου σε αυτό που είπες τώρα. Ελάτε. Εγώ βρέθηκα στην Ιδωμένη, ναι, και ένα πράγμα που διεπίστωσα είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος τα παιδιά τα ασυνόδευτα να μπουν σε μπράβο κέντρα. Μπράβο σου. Λοιπόν, και το λέω και μίλησα δημόσια με τον Αρχιεπίσκοπο. Κάντε το άκουσε τώρα. Με. Θα το κάνει Ιερώνυμος. Μίλησα από εκεί με... Άκουσε με. Ναι. Μίλησα από εκεί με τον Αρχιεπίσκοπο. Και αμέσως ο Αρχιεπίσκοπος σε μία ώρα με πήρε πίσω και μου είπε 15 από αυτά τα παιδιά θα πάνε στο ορφανοτροφείο και τους Βουλιαγμένης. Και πόσα υπολείπονται. Μίλησα με τον Άνθυμο. Ναι. Μίλησα με τον Άνθυμο. Ναι. Άκουσε με. Μίλησα με τον Άνθυμο. Να ανοίξει το Παπάφιο. Ωραία. Το Παπάφιο, επειδή το ξέρω εγώ σαν, ναι, σαν κέντρο, έχει, ναι, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η Εκκλησία μαζί με, τη, με, και με το κράτος και με όποιες μη κυβερνητικές που έχουν αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Ήδη, ναι, παίρνει μια πρωτοβουλία και η κυρία Μαριάννα Βαρδιλογιάννη πολύ ωραία δημιουργήσει ένα τέτοιο κέντρο για τα ασυνόδευτα παιδιά. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια από όλους και ο λαϊκιστής που βρέθηκε στην Ιδωμένη έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι να μπορέσει να διοχετευτούν τα παιδιά αυτά για πολλούς και αυτονόητους λόγους. Εγώ θα σας δεν θα πω, πω τίποτα περισσότερο. Εγώ θα πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη, υπουργός, σκοτωνόμαστε, τρώμε τα μουστάκια μας. Για αυτή σας την κίνηση, κύριε Κουρουμπλή, χίλια μπράβο, γιατί είναι τα ορφανά του πολέμου αυτά τα παιδιά. Και το λέω και είναι και η έτσι καλή είδηση της ημέρας. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Και είναι και ευάλωτα, είναι ευάλωτα σε διάφορα κυκλώματα, μάλιστα, Γιώργο. Εσείς τώρα πώς από, πήρα. Από όργανα σώματος μέχρι... Πολλά. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται έχετε δίκιο μια συστηματική, μάλιστα, προσπάθεια. Μου είπατε ότι τον θέλετε τον Μουζάλα στην κυβέρνηση. Ο Μουζάλας από τη μέρα που είπε τα περί Μακεδονίας ο έχει Γιάννης ο Μουζάλας έχει δουλεύει πάρα μένα πολύ τον σκληρά. Τον περίμενα σήμερα εδώ, όπως το ξέρω ότι δουλεύει σκληρά. Αλλά ο Μουζάλας, όταν εγώ το ψάχνω από την προηγούμενη Κυριακή που χάθηκε ο ήχος κλπ. Και είχαμε ραντεβού. Και είχαμε τεχνικό θέμα εδώ και τον έχω πάρει 20 φορές τηλέφωνο. Εσύ γιατί σηκώσεις το τηλέφωνο, εγώ, μη συγχωρείς πολύ. Τώρα. Σε βρήκα στην Ιδωμένη. Ήρθα εγώ. Α, επειδή είσαι προϊστάμενος του Μουζάλα, δηλαδή αφέοντες σου η αμαρτία. Δεν είμαι προϊστάμενος. Δεν είμαι προϊστάμενος. Και ο προϊστάμενος Έρη, εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης είναι καλό παιδί. Μεταξύ Μουζάλα και Καμένου τι ψηφίζεις. Όλοι μαζί, κοίταξε. Μεταξύ Μουζάλα και Καμένου τι ψηφίζεις. Άστα αυτά, δεν θέλω τα πολιτικά δικά. Θα πω κάτι. Θέλω ίσες κουβέντες. Άμα πατήσει πόδι ο Καμένος. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η πατρίδα, όπου βρίσκεται. Σε εξέλιξη ένα προσφυγικό, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Ναι. Χρειάζεται μέτρο από όλους μας. Μάλιστα. Μέτρο. Εγώ δέχομαι την κριτική γιατί η κριτική πάντα είναι χρήσιμη. Δεν σημαίνει ότι εμείς οι πολιτικοί είμαστε στο απειρόβλητο. Αλλά πραγματικά, ειλικρινά, στεναχωριέμαι όταν ακούω ότι υποκύπτει κάποιος στην παραπληροφόρηση έχει και στη μαύρη προπαγάνδα. Ποιος δεν είναι έχει τα πράγματα. Μαύρη προπαγάνδα. Ούτε... Ναι, ένα λεπτό. Τώρα, δεν... ποια είναι η μαύρη προπαγάνδα. Έλα. Μόνος του δεν είπε για τη Μακεδονία. Τον η μαύρη προπαγάνδα είναι να είναι, ένα λεπτό. Εγώ πήγα, ποια μαύρη εγώ πήγα το πίεσε κανένας να πει για Μακεδονία. Πήγα στην Ιδωμένη, πες ότι πήγα στην Ιδωμένη και δεν θέλησα να... Γιώργο, ναι, πήγα στην Ιδωμένη και δεν θέλησα να εξοραίσω τα πράγματα. Είπα την αλήθεια. Την αλήθεια, το ξέρω. Είπα, εγώ, άκουσε, στο θέμα το προσφυγικό, μπορεί σε άλλα ζητήματα να είμαι και εγώ υπερβολικός. Στο θέμα το προσφυγικό, θα βρίζω την θαμένη μάνα μου, που ήρθε 7 χρονών. 7 χρονών προσφυγοπούλα στην Ελλάδα. Σαφής. Υπουργέ, λοιπόν, έτσι, λοιπόν, μεταξύ θα, των είναι, δύο... θα είναι ύβρις κατά μάλιστα της μάνας μου επειδή... να εκμεταλλεύομαι το ζήτημα μάλιστα αυτό. Επειδή έχετε πείρα, κύριε Κουρουμπλή, μεταξύ Καμένου και Μουζάλα ποιος έχει δίκιο.
Όχι, τώρα μην κολλάσει εκεί. Όχι τα δύσκολα, όχι. Δεν τελείωσε το θέμα. Όχι τα δύσκολα, όχι. Τελείωσε το θέμα. Έχει πολύ ωραία να αναστενάξει όσο θέλει. Ανάμεσα... Αλλά θέλω να πει ότι είναι και οι δύο άνθρωποι που. Είναι και οι δύο άνθρωποι που προσφέρουν στην πατρίδα. Εγώ δεν δέχομαι τη λέξη Μακεδονία. Προσφέρουν. Το μουζάλα του ξέρει. Είναι και οι δύο άνθρωποι που προσφέρουν. Άκουσε. Είναι και οι δύο άνθρωποι που ο καθένα από την πλευρά του προσφέρει στην πατρίδα. Τελεία. Δεν συζητάω άλλο. Εσύ τα Σκόπια τα λε Μακεδονία. Εσύ τα Σκόπια τα λες. Τώρα εντάξει, ρε Γιώργο, τώρα εντάξει. Τι? Μπορεί από ένα λάθος, από ένα λάθος στην κουβέντα να πει κάποιος έναν χαρακτηρισμό να τοποθετηθεί λάθος. Και όταν βγαίνει, άκουσε Γιώργο, όταν βγαίνει κάποιος και εξομολογείται και αναγνωρίζει το λάθος του, αυτό είναι γενναιότητα και πρέπει εκεί όλοι να επιδείξουμε μεγαλοσύνη τώρα. Και... Άκου τώρα, τώρα θα πάω στα δύσκολα. Μεγαθυμία. Θα σε πάω στα δύσκολα, Υπουργέ. Πάμε στα δύσκολα. Θα σε πάω στα δύσκολα γιατί. Δεν θα πάνε Έλληνες αστυνομικοί στα τουρκικά παράλια. Αποκαλύπτει όλη τη συμφωνία σήμερα το παρόν. Προφανώς θα έχετε ενημερωθεί. Ιδού η άδεια εγκατάστασης Τούρκων ελεγκτών στα 5 νησιά μας. Και αν δεν πάνε Έλληνες απέναντι... Τότε υπάρχει θέμα, κύριε Κουρουμπλή. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ξαναρωτάω πάλι. Κοιτάξτε. Τον υπουργό, ο οποίος έχει και εθνική συνείδηση και ξέρει τι λέει, είναι ο πρώτος υπουργός δίπλα στον Τσίπρα, μπορεί και σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει ανά πάσα στιγμή. Ο Τσίπρας είπε το πολύ ορθό, όποιος δεν δέχεται μετανάστες στην Ευρώπη να μας πληρώνει, αλλά το θέμα, το να μου έρθει ο Τούρκος στη Σάμο και να μου κάτσει 50 χρόνια... Εκεί και να μου κάνει και τον κάργα. Ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει και τι θα κάνει ή στη Λέσβο ή στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού, αυτό η Υπουργέ πρέπει να το λύσετε. Ελάτε. Πέρα το ακούστε δείτε, με, κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε, κύριε Φτιά. Έτσι. Επειδή τα εθνικά, ακούστε, ναι. Τα εθνικά ζητήματα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα, ναι. Και δεν είναι ένα θέμα που απλώς για δύο λεπτά πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ, όποτε θέλετε, μπορούμε να την κάνουμε. Ναι. Θα σας πω το εξής. Όταν ήταν να έρθει το ΝΑΤΟ εδώ, ναι. Όλοι είχαμε προβληματισμούς. Φανταστείτε λοιπόν να είχε αρνηθεί η Ελλάδα να έρθει το ΝΑΤΟ εδώ. Θα λέγανε λοιπόν στο Αιγαίο. Θα λέγανε αμέσως ότι η Ελλάδα ευθύνεται για όλα. Αφού βλέπετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα στην Ευρώπη που προσπαθεί με κάθε τρόπο να χρεώσει στην πατρίδα τις ευθύνες του προσφυγικού. Για τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει καμία ευθύνη στη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη έχει ευθύνη για αυτά. Έχει και η Ευρώπη. Όπως και αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Αυτιά, και δεν το λέτε. Είδατε μέχρι σήμερα καμία σοβαρή και οργανωμένη πρωτοβουλία της Ευρώπης για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι καμία. Ένα ζήτημα που δεν το συζητάμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναδείξουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα. Η συνεννόηση και η συμφωνία που έχει γίνει. Η αρχηγή κρατών το αναδεικνύει. Ακούστε. Το έβαλε ο Τσίπρας στον Ολλάντ, του είπε μη βομβαρδίζει τη Συρία. Ακούστε. Δεν παρέχει. Ακούστε. Το βαλέ. Το έβαλε βεβαίω. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι είδηση τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι είδηση. Λοιπόν, ελάτε. Εγώ λοιπόν σου λέω το εξής. Έρχονται λοιπόν 5 πρόσωπα στα νησιά μας, ναι. Οι οποίοι θα βρίσκονται σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές για να γίνεται η διαδικασία επιστροφής Έλληνες θα πάνε των ανθρώπων απέναντι. Στην... Λοιπόν, Έλληνες θα πάνε. Ακούστε. Είναι δύσκολο και να οι Έλληνες, άμα χρειαστεί, θα πάνε. Άμα χρειαστεί. Αλλά οι Έλληνες. Όχι, ένα λεπτό. Οι Έλληνες, ακούστε, κύριε Αυτιά. Δηλαδή. Από την Τουρκία. Άρα δεν ακούστε, θα πάνε Έλληνες. Ακούστε με ένα λεπτό. Γιατί πριν μια εβδομάδα. Πρέπει να με αφήσετε μας να είχατε μιλήσω. Πει. Όχι, ένα λεπτό. Πρέπει να είχατε πει ότι θα πάνε Έλληνες. Και τώρα μου λέτε, άμα χρειαστεί. Ακούστε. Τι? Αφήστε να εξελιχθεί το πράγμα. Τι όλα εξελιχθεί. Ο Τούρκος έρχεται σήμερα. Εγώ και θα λέει εκείνο, ο Κουρουμπλής νόμιμος, ο Αυτιάς παράνομος. Ακούστε με, κύριε. Απέναντι τι θα έχω εγώ. Ναι, αλλά αφήστε με. Ναι, αυτό ρωτάω. Εμείς αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε εκείνοι που βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να δεχόμαστε όλη αυτή την πίεση του προσφυγικού. Άρα αυτό το πρόβλημα για να εκμηδενιστεί, τέλος πάντων να περιοριστεί. Πρέπει να δεχθούμε ό,τι μας λένε. Αυτοί να επιστρέφουν αυτό λέτε. Πίσω. Ναι, αλλά πριν πρέπει μια εβδομάδα. Να επιστρέφουν πίσω. Ναι, αλλά πριν μια εβδομάδα εγώ έχω τον υπουργό και μου λέει θα πάνε Έλληνες απέναντι και θα έρθουν και Τούρκοι από εδώ. Και σήμερα ακούω τον καθήλυνα αρμόδιο και ειλικρινή Κουρουμπλή και μου λέει άμα χρειαστεί θα πάνε απέναντι. Και ποιος θα το κρίνει άμα το χρειαστεί? Ακούστε, εκείνο που χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέφουν οι άνθρωποι πίσω. Σωστό.
Το αυτός θα τους στέλνει, αυτός θα τους επιστρέφει. Άρα... Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό δε... Ωραία, όπα. Σας ερωτώ. Όπα, ένα αν, λεπτό. Αν βρεθούνε, αν, δηλαδή, θα, αν βρεθούνε στα νησιά και ένας ελεκτής σε κάθε νησί ναι. που θα είναι σε συνεννόηση με το ελληνικό κράτος, σημαίνει ότι περιορίζεται η εθνική μας κυριαρχία. Δεν το ξέρω, εσύ θα το κρίνετε. Εσείς στην πολιτική. Δηλαδή. Γιατί να μην πάνε Έλληνες απέναντι, ακριβώς όσοι είναι και οι Τούρκοι. Μισό λεπτό. Γιατί σας θα πάθει τίποτα εγώ. Η Τουρκία αν πάνε Έλληνες ελεγκτές απέναντι. Είμαστε... Όχι ένα λεπτό. Μα κύριε Αυτιά, η Τουρκία ναι. αυτή τη στιγμή δεν δέχεται πίεση από εμάς. Εμείς δεχόμαστε από την Τουρκία πίεση. Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε ανθρώπους πίσω. Και να πω και κάτι. Αυτοί που θα έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα. Θα χάσουμε το. Μισό λεπτό. Αυτοί που θα έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα δεν θα στέλνει όσους θέλει. Θέλουμε και ο ίδιος θα ελέγχει αν είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Θέλουμε να τους. Όχι κύριε Αυτιά. Δηλαδή μου βάζεις τον κλέφτη μες στο σπίτι και είσαι και ο αστυνόμος αν μου κλέψες ή αν μου έκανες οτιδήποτε άλλο. Τότε αυτό μου λες τώρα. Ακούστε κύριε Αυτιά. Πώς. Τότε να μην κάνουμε καμία συμφωνία. Μα η συμφωνία είναι διμερής. Έρχονται πέντε εδώ, πέντε θα πάνε από εκεί. Η συμφωνία είναι διμερής. Εγώ ξέρω ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα πηγαίναν Έλληνες και τώρα δεν πάνε. Κύριε Αυτιά. Αυτό ξέρω. Κύριε Αυτιά. Τι τώρα. Ακούστε κύριε. Ελάτε. Ακούστε με τώρα. Ελάτε. Η Τουρκία μέχρι σήμερα δεν δεχόταν να πάει κανένας πίσω. Τώρα τους άρχισε λοιπόν από σήμερα η καταγραφή Σωστό. Και η επιστροφή. Σωστό. Από τις 4 Απριλίου. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θέλω είναι και κάτι εγώ. Πολύ σοβαρό για θέλω την Ελλάδα. Θέλω και εγώ. Αυτό ως ευρωπαϊκή χώρα να έχω αυτή ακριβώς τον ίδιο αριθμό στην Τουρκία. Έγινε... Θέλω τον ίδιο αριθμό στην Τουρκία. Αυτή η προσπάθεια που έγινε στις... Κύριε Αυτιά, αυτή η τώρα, κύριε Αυτιά και κύριε Αυτιά, το θέμα είναι δεν πάνε απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι. Μα πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Θα λέμε να δεχόμαστε αυτά που λες εσύ. Εγώ τα λέω αυτά. Όταν πριν από μια εβδομάδα. Θέλουμε να τους επιστρέψουμε. Μου λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι θα πάνε και Έλληνες απέναντι. Θέλουμε να και σήμερα, άμα χρειαστεί. Θέλουμε να επιστρέψουμε. Γεια σας. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Αυτιά, θέλουμε να επιστρέψουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να επιστρέψουμε τους ανθρώπους. Βεβαίως. Αλλά θέλω να έχω πιστοποιητικό εγκυρότητα στην Ελλάδα. Μικροπολιτική θέλετε. Θέλω. Πιστοποιητικό εγκυρότητα τη Ελλάδο απέναντι. Τελείωσε. Δεν τον εμπιστεύουμε. Πώς θα το κάνουμε ακούστε. Δηλαδή. Εμπιστεύεσαι το. Πώς τον λένε αυτόν, τον Νταβούτογλου. 100%. Ακούστε, γελάγανε ακούστε, και τα μουστάκια του πήρε αξιδής. Και εμείς ξέρετε τι πήραμε. Μαθήματα πατριωτισμού, ναι. αφού θέλετε να. Όχι, δεν κάνω σε κανένα μάθημα. Δεν δεχόμαστε. Όχι, καθόλου. Όποιο λέει ότι είναι πιο πολύ πατριώτη λοιπόν, από τον άλλον. Υπερασπιζόμαστε. Εγώ μιλάω για ισομερή συμφωνία. Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα. Αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο. Για πείτε μου τώρα. Σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες γεωστρατηγικές. Υπουργέ. Η χώρα είναι η πιο ασφαλής χώρα στην Ευρώπη, κύριε Αυτιά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό να το ξαναπείτε. Αυτό δεν το λέτε. Η χώρα τώρα... είναι η πιο ασφαλής χώρα δεν στην Ευρώπη. Δεν μας έχεις παρακολουθήσει. Και η χώρα είναι τόπος προορισμού έτσι, εκατομμυρίων ανθρώπων. Πριν από λίγο. Έδειξα αυτό ένα πρόσγερόπλιο. Περίμενε. Αυτό σημαίνει ότι... Περίμενε. Ακούστε κύριε Αυτιά. Περίμενε. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία, οι λαοί στον κόσμο εμπιστεύονται την Ελλάδα για να την επισκέπτονται. Αυτό φώναξε το δυνατά. Γιατί στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Αυτό πριν από λίγο έδειξα ένα κρουαζιερόπλιο που προσέγγισε τη Σάμο και δεν ήθελε να πάει απέναντι στην Τουρκία. Και είπα επιτέλους το νησί μου, ιδιαίτερη πατρίδα μου, αυτό δέχεται αυτό το μεγαλύτερο... Της ελληνικής... Αυτό είναι έργο της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, ότι δημιούργησε όλο αυτό το ασφαλές περιβάλλον. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, δεν έρχεται ο άλλος και για να κινδυνεύσει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει κανείς. Υπουργέ. Είναι η πιο ασφαλής χώρα. Και αυτό οφείλεται και στην κυβέρνηση και στις αστυνομικές αρχές λοιπόν, και σε όλο το σύστημα. Υπουργέ, πριν από λίγο, δείξαμε πώς οι συμπατριώτες μου στη Σάμο δεχθήκανε το μεγάλο αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλιο, το οποίο είχε Αμερικανούς τουρίστες και είπαν τι. Εμείς θέλουμε στη Σάμο να κατέβουμε, να ψωνίσουμε, να δούμε τις αρχαιότητες, να δούμε τα πάντα και δεν θέλουμε να πάμε απέναντι. Γιατί? Γιατί είναι ασφαλής τόπος. Αυτό το βίντεο μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Μακάρι αυτό, να το λένε όλοι οι υπουργοί. Είναι και έργο, είναι ένα όπλο στα χέρια του Τσίπρα είναι αυτό. Είναι έργο. Ακούστε, αυτό κύριε Αυτιά δεν είναι μια μεταφυσική λειτουργία. Είναι δουλειά που κάνει η κυβέρνηση, που κάνουμε οι υπουργοί. Η Ελλάδα το που κάνει. Που κάνουν οι αρχές, η Ελλάδα το κάνει. Το λιμενικό. Όλο το σύστημα. Όλοι μαζί. Πάμε παρακάτω. Για πες μου με τώρα. Με πατριωτισμό αυτή τη στιγμή. Για πες μου τώρα. Με πατριωτισμό. Υπουργέ, κοίταξε να δεις τώρα. Βάζεις 10 μετόνο στο αυτονόητο
και υποβαθμίζεις τις δυσκολίες που έχει η κυβέρνηση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όχι. Άσε πάω στα δύσκολα τώρα. Μπαίνουν με το σακίδιο μέσα και επιστρέφουν με αυξημένους φόρους. Γιώργο. Βγαίνουν με το σακίδιο από το Χίλτον. Μείωση συντάξεων. Γιώργο. Τι? Γιώργο, το πιο σημαντικό πράγμα στην εποχή μας για τα κράτη είναι η ασφάλεια που μπορούμε. Σωστό. Και να το λέτε παντού. Και να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι με. Με 10 τόν, με 10 και με τόνο. Πάλε άλλες 10 και από μένα. Λοιπόν, δεν το λέτε. Για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον όλων Να σου πω όμως κάτι. Να γίνουν τα 27 εκατομμύρια τουριστών 40 και θα γίνουν. Όσα θέλουν να γίνουν. Και σε λίγο καιρό που θα κάνουμε και τη ρύθμιση του χρέους και θα μπορέσει πραγματικά να υπάρξει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, θα σας πω εγώ τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Κάντε λίγη υπομονή και οι κασανδρολόγοι θα υποστούν νέα συντριπτική ήττα. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, κράτα λίγο χαμηλά τους τόνους, γιατί προεκλογικά μου έλεγες θα καταργήσουμε τον Άμφια, θα δώσουμε 13η σύνταξη, θα καταργήσουμε τις έκτατες εισφορές, δεν θα υπάρχει τόνα και έλεγα πού θα τα βρείτε τα λεφτά, γιατί δόξα τω Θεώ τα οικονομικά τα διάβαζα. Εσύ διάβαζες το ποινικό και το αστικό δίκαιο. Εγώ διάβαζα εργατικό και οικονομία. Άστο τώρα. Εσύ είσαι άνθρωπος της δημιουργικής αναταραχής. Και έτσι χρειάζεται και λίγο λοιπόν, να... για να ηρεμήσεις, έτσι, άκου για να, για να ηρεμήσεις λίγο. Τώρα με έφτιαξες σήμερα, έτσι. Το ότι δεν θα πάνε Έλληνες απέναντι, τα έχω πάρει ανάποδα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Δεν είπα αυτό. Τι δεν είπες, αφού η συμφωνία λέει δεν πάνε Έλληνες απέναντι. Είπα ότι και η παρουσία... Ακούστε, εμείς θέλουμε να γυρίσουμε πίσω τους ανθρώπους. Διότι πλέον η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει χώρα κατατρεγμένων ψυχών. Σωστό. Προσπαθούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο ελληνικός πολιτισμός, ο νέος, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ελληνική Υπουργέ, κοινωνική... Μετά το διάλειμμα. Ορίστε. Μετά το διάλειμμα θα το πούμε και πες και σε, επειδή είσαι πρώτος στη τάξη υπουργούς, πες και σε μερικούς υπουργούς να μην πρίζουν τα σηκώτια του Τσίπρα, η ΟΒ θα λέγεται σε λίγο. Πάει να κλείσει μια πληγή, βγαίνει άλλη. Πάει ο ένας, πάει ο άλλος. Άσπρισαν και τα μαλλιά του. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Είναι νέος ο Τσίπρας, αντέχει. Κοιτάξτε να μην τον κάνετε και δεν αντέχει. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, σε πολύ γρήγορο διάλειμμα. Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Βαβουγιό και τον κύριο Παντελή που ήταν μαζί μας σήμερα. Η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Τσουκαλάς θα πάρουν θέση σε λίγο για να συνεχίσουμε με τους πολιτικούς. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κουρουμπλή, διότι αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε χίλια δυο. Και τον αλλάζει τον εκλογικό νόμο, και καλά κάνει, για να σπάσουν οι περιφέρειες, θα μας τα πει όλα αυτά. Μπορεί να ετοιμάζονται και για εκλογές, αν και τα γκάλοπ είναι 3,8 η διαφορά, και εκεί θα μου πείτε τώρα γκάλοπ είναι αυτό, αλλάζει από καιρού εις καιρών. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι το πολιτικό. Αλλά... Ναι. Μόνο μία επισήμανση ό,τι αφορά την ειδωμένη. Ότι η Ελλάδα είναι γεγονός ότι είναι εγκλωβισμένη και σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί, αν δεν υπάρχει κράτος, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Λοιπόν. Έτσι, υπάρχουν ΜΚΟ. Ακριβώς. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Μια λέξη. Μια λέξη. Ούτε σκέψη για μείωση των συντάξεων. Καλά. Ούτε σκέψη για μείωση των συντάξεων. Το μέρισμα πόσο μειώνεται? 30%. Υπηκουρικές. Λοιπόν, οι επικουρικές λέγεται μέχρι 20%. Το ΕΚΑΣ πάει. Διάλειμμα. Πάμε. Πάντα εδώ φίλες και φίλοι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον υπουργό, τον πρώτο τη τάξη υπουργό. Τράβα και το αυτάκι σε κανέναν από κάτω που έχεις από τους υπουργούς. Μπας και δραστηριοποιηθούν. Κούνησε τους λίγο να τρέξουν από εδώ και από εκεί, να δουν τα θέματα του κόσμου, διότι η Αυγή σήμερα, πολύ σωστά, άριστα η Αυγή, λέει, δώστε λύσεις στα προβλήματά μας, λέει η κοινωνία. Και το έκανε πρώτο θέμα η Αυγή. Και μπράβο στα παιδιά της Αυγής που λένε ναι, η κοινωνία έχει προβλήματα, κύριε υπουργέ. Τώρα. Αλλάζει ο εκλογικός νόμος, τον έχεις έτοιμο? Ο εκλογικός νόμος πρέπει να αλλάξει, κύριε Αυτιά, γιατί ο εκλογικός νόμος αυτός που είχαμε είναι ένα πολιτικό έκτρωμα. Μάλιστα. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, για να μην... Στην Κομωτινή η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο κόμμα και έχει εκλέξει βουλευτή το τρίτο κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, σας λέω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Ή σε άλλους νομούς, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, είχε όλους τους βουλευτές, π.χ. στην Καβάλα ή στην Πιερία. Το λέω αυτό λοιπόν, γιατί έτσι δεν δίδεται η δυνατότητα έκφρασης
στην κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας εκλογικός νόμος, ναι, που να προκαλέσει το πρώτον το 40% των νέων ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων, που αποστρέφονται το βλέμμα τους από την πολιτική. Σπάνε... Πρέπει να προτρέψουμε, μάλιστα, και να αποτρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπουργέ, σπάνε οι μεγάλες περιφέρειες. Να συμμετέχουν. Μάλιστα, πάμε θα στο διατάφτα. Θα σπάσουμε τις μεγάλες περιφέρειες. Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο, ναι, το μεγάλο εκολαπτήριο της διαφθοράς όλων αυτών των χρόνων, η Β' Αθηνών, θα πρέπει να σπάσει. Και θα σπάσει, κυρία Αυτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε Β' Αθηνών, σε μια σειρά περιφέρεια Αττικής. Παρεμβάσεις. Υπουργέ, Β' Αθηνών, περιφέρεια Αττικής. Ακριβώς. Σπάνε αυτές οι περιφέρειες. Α Αθηνών, Α Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι μεγάλες περιφέρειες. Σωστό. Πρέπει να περιοριστούν. Υπουργέ. Είναι λοιπόν μια σειρά. Χτίζουμε τώρα τις αρχές πάνω στις οποίες θα χτιστεί ο εκλογικός νόμος. Πάμε στο διατάφτα. Θα έχουμε βουλευτές με σταυρό και χωρίς σταυρό. Υπουργέ. Ακούστε με, είναι κρίσιμο. Υπουργέ. Όταν θα έρθει η ώρα, ναι, θα κάνουμε έναν δημιουργικό διάλογο με τα πολιτικά κόμματα. Ωραία, πάμε στο διατάφτα. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα έχουμε βουλευτές, υπουργέ, ένα λεπτό. Θα έχουμε βουλευτές με σταυρό και βουλευτές, ναι, με λίστα. Μπορεί, είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι και αυτό. Το 3% θα παραμείνει για είσοδο στη Βουλή. Το 3% θα παραμείνει. Νομίζω ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το πειράξουν. Οι βουλευτές θα είναι 300 ή 200. Εγώ προσωπικά, κύριε Αυτιά, θα το έβαζα και αυτό στο τραπέζι. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορεί ένας βουλευτής να διορίζει ουσιαστικά το γιο του στην ίδια περιφέρεια όταν αποσύρεται. Θα το κάνετε αυτό να μην μπορεί να γίνει. Δηλαδή ένας που εκλέγεται στη Β' Αθηνών 30 χρόνια, να βάζει το γιο του μετά. Κύριε Αυτιά, ναι, ακούστε, γίνεται μια συζήτηση με τους συνταγματολόγους. Ναι. Εάν το Σύνταγμα μας παρέξει αυτή τη δυνατότητα, πρώτο θα βάλουμε θητείες. Μισό. Δύο χρόνια δηλαδή η θητεία. Δύο τετραετίες ή τρεις τετραετίες, Υπουργέ. Όχι, μπορεί να βάλουμε τρεις τετραετίες. Τρεις τετραετίες. Αν τώρα, και ξέρετε. Ναι, ναι. Υπουργέ, κάτι άλλο. Βουλευτής και υπουργός λοιπόν, μαζί. Αυτά όλα. Ένα λεπτό. Αυτά όλα είναι στο τραπέζι. Υπουργέ. Αυτά είναι όλα στο τραπέζι. Βουλευτής και υπουργός. Εκείνο... Άλλο το βουλευτής, άλλο το υπουργός. Θα το διαχωρίσετε. Εγώ θα το υποστήριζα. Σωστό και αυτό. Και κάτι άλλο. Πολύ. Λοιπόν, απλώς σημαντικό. Θέλω να σας. Θα βάλετε σταυρό στο επικρατείας, δηλαδή. Και όχι μόνο θα το υποστήριζα. Ναι. Όχι μόνο θα το υποστήριζα, αλλά στην αμέσως επόμενη εκλογή δεν πρέπει να έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ο υπουργός. Α, μάλιστα. Άρα μπορούν να μπουν όλα αυτά τα σταγματικά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτιά, να ολοκληρώσουμε, ναι. Η βούληση είναι να πάμε σε ένα ριζικό μετασχηματισμό του πολιτικού μας συστήματος. Μάλιστα. Για να υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Να ενεργοποιήσουμε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς, να βάλουμε προκριματική, εσωκομματική δημοκρατία. Κύριε Αυτιά, η μεγάλη παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος ξεκινάει από την έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας. Εκεί μέσα στραγγαλίζονται αξιοπρέπειες σε όλα τα κόμματα. Σε ευχαριστώ. Όσοι δεν είναι με θυμών, είναι καθημών. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που κάναμε σήμερα. Και καλή δύναμη και καλά κουράγια, γιατί ο Κυριάκος έχει πάρει κεφάλι 3,4 πάνω. Ακούστε, κύριε Αυτιά, μηδέν πρωτού τέλους μακάριζε. Λοιπόν, του χρόνου τέτοιο καιρό, ναι, θα δείτε ότι οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας θα κυβερνούν την Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό, γιατί πραγματικά ο ελληνικός λαός ξέρει ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει κάνει και λάθη και αδυναμίες, αλλά είναι μια, μάλιστα, κυβέρνηση, λοιπόν, που υπηρετεί την κοινωνία. Υπουργέ, ο λαός τα ξέρει αυτά. Μόνο στην κοινωνία, μάλιστα, και όχι στα συμφέροντα. Υπουργέ, αυτή είναι η διαφορά. Ο λαός τα ξέρει αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Και καλή δύναμη και καλά κουράγια. Ευκλάπ, φίλες και φίλοι. Η κάρτα υγείας, που είναι ένα διαβατήριο υγείας για όλο τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα πάμε στα πολιτικά πρόσωπα. Καλημέρα, κύριε Παπουτσόπουλε. Καλά είστε. Δείχτε μας την κάρτα και τι κάνει η κάρτα αυτή. Η κάρτα υγείας ευκλάπ, κύριε Αυτιά, δίνει μία απάντηση στην μεγάλη αγωνία κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος, δεδομένου ότι τα θέματα της υγείας έχουν απρόοπτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα, ναι, έχει την αγωνία αν θα του συμβεί κάτι σε εκείνον ή σε αγαπημένους του ανθρώπους, πού θα πάει, πόσο θα του κοστίσει, αν θα γίνει καλά, εάν θα έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και αν εν τέλει θα έχει την αξιοπρέπειά του στο θέμα της υγείας ως προνόμιο σε αυτή την πολιτισμένη κοινωνία. Η κάρτα υγείας ευκλάπ λοιπόν δίνει αυτή την απάντηση, έδωσε αυτή τη λύση,
6 χρόνια τώρα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη με 80 άτομα προσωπικό, με το μεγαλύτερο πανελλαδικό. Και τι δίνει λοιπόν αυτή η κάρτα και πού τηλεφωνεί ο κόσμος, αυτό έχει σημασία. Τηλεφωνείτε στην 24ωρη γραμμή μας που είναι το 23 1500 1500, και τηλεφωνούν όλοι οι τηλεθεατές τώρα, για να μπορούν και εκείνοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο και να διώξουν κάθε αγωνία που αφορά το θέμα της υγείας. Και πραγματικά όλοι όσοι επικοινωνήσουν τώρα στο 23 1500 1500 θα μπορούν να κερδίσουν την οικογενειακή κάρτα υγείας που θα καλύπτει έως 4 άτομα της ίδιας οικογένειας. Ναι. Από 400 ευρώ μόνο με 150 ευρώ θα κερδίσουν επιπλέον 2 μήνες διάρκεια, από 12 μήνες δηλαδή 14, και ακόμη ένα δώρο, ακόμη ένα προνόμιο. Θα κερδίσουν μια ατομική κάρτα υγείας ευκλάπ με διάρκεια 14 μηνών, εντελώς δωρεάν, για να μπορούν να την προσφέρουν σε αγαπημένα Μάλιστα. πρόσωπα που ενδεχομένως έχουν. Αν πάρουν τώρα τηλέφωνα θα έχουν απάντηση στο 23 1500 1500. Το 23 1500 1500 είναι γραμμή Μάλιστα. υγείας, γραμμή Μάλιστα. επικοινωνίας, και περιμένει όλο Μάλιστα. τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπουτσόπουλε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήρθαν οι πολιτικοί. Γεωργιάδης εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, κόσμος, πολλοί κόσμος. Τι κάνετε? Καλά κύριε Ζαχαριάδη, να είστε καλά. Εδώ η Δημάρ τι λέει? Μια χαρά. Και η Ανέλ. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και μπρος. Παρά 2 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας, 20 Μαρτίου. Αύριο η ημερία. Για μια ακόμη νύχτα αυτή που θα έρθει θα είναι μεγαλύτερη νύχτα από τη μέρα, αλλά τη φύση και τη ζωή δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Από αύριο η μέρα θα μεγαλώνει έως 21 Ιουνίου. Που ξέρετε, μπορεί γύρω στις 12 Ιουνίου να έχουμε κανένα ανταλαβέρι εκλογικό. Θα το δούμε αυτό. Όπως ακούγεται, στα Πέριξ δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά όλο και εκλογικοί νόμοι ετοιμάζονται κλπ. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 9, σε λίγο αρχίζει η μαραθώνιος, ο πέμπτος η μαραθώνιος. Καταλαβαίνετε ότι στην Αθήνα θα έχουμε θέματα. Ο καιρός καλός έως την Τετάρτη και πάμε σκολεσμένος. Έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας. Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Παρών εδώ. Χατζοκράτης. Δημοκρατική Συμμαχία, Συμπαράταξη. Συμπαράταξη, ναι. Δημάρ. Ναι. Ο κύριος Καμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλημέρα, κύριε Καμένο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και βέβαια πάντα οι ειδικοί της εκπομπής για να εξηγούν τα πώς και τα γιατί. Γιατί έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε δάνεια, έχουμε φόρους, έχουμε ακίνητα, έχουμε χίλια δυο τα οποία μας ενδιαφέρουν. Πάντα ο κύριος Τσοκαλάς και η κυρία Νικολοπούλου. Κύριε Ζαχαριάδη, ο κύριος Κουρουμπλής με απόλυτη σαφήνεια πριν από λίγη ώρα μου είπε, αν χρειαστεί, θα πάνε και Έλληνες απέναντι. Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας το Παρόν, ότι τελικά δεν θα πάνε Έλληνες στην Τουρκία, αλλά θα έρθουν Τούρκοι στα ελληνικά νησιά. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, και τι με λιγενέστε με την υπόθεση αυτή. Παρακολούθησα αυτό το δημοσίευμα. Ναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Ναι. Εγώ θυμάμαι από υψηλά ιστάμενα χείλη από τον αρμόδιο υπουργό να λέγεται ότι θα βρεθούν και οι Έλληνες απέναντι. Το έχουμε αυτό, ναι. Νομίζω ότι ναι. χρειάζεται μία διευκρίνηση από τους αρμόδιους. Σωστό. Και νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε παγκοσμίως τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να μην δημιουργείται καμία ανησυχία. Σωστό. Οι Τούρκοι οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ελλάδα ναι. θα κάνουν συγκεκριμένη διοικητική δουλειά και θα είναι κάτω από τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές αρχές. Κανένας και καμία να μην έχει την οποιαδήποτε αμφιβολία ότι θα φυγούν τα οποιαδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Άρα. Λέω λοιπόν ότι δεν στέκομαι σε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει τη σοβαρότητά του. Θέλω τις διευκρινήσεις. Δεν το αμφισβητείτε αυτό και είναι σημαντικό. Δεν το αμφισβητώ. Όχι. Είναι ένα δημοσίευμα. Αλλά δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να πω είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Είναι στην εφημερίδα γιατί παρόν. Δεν το ξέρω σε βάθος το ζήτημα. Κύριε Γεωργιάδη, σαφής ο κύριος Ζαχαριάδης. Ζητάει εξηγήσεις. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς 5 Τούρκοι εδώ, 5 Έλληνες απέναντι. 10 Τούρκοι εδώ, 10 Έλληνες απέναντι. Τελειώσαμε τη συμφωνία. Ο καθένας στη θέση του. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει ο κύριος Ζαχαριάδης αλλά και ο κύριος Κουρουπλής προηγουμένως να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το τι ισχύει παγκοσμίως σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν έχει καμία σημασία για μας. Δεν ισχύει παγκοσμίως να έχει μια χώρα που έχει επίσημες εδαφικές διεκδικήσεις σε σένα. Ναι. Εκεί έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη και ιδιαίτερη κατάσταση. Μια Τουρκία που έχει μια αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική και εδώ και δεκαετίες αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Άρα δεν είναι το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο σημείο στον πλανήτη. Όπως το πριν ο κ. Ζαχαριάδης. Δεύτερον, εγώ μπορεί να έχω πολλές διαφορές με το παρόν και τον Μάκη τον Κουρί. Όμως τα εθνικά θέματα και ο Μάκης Κουρίς και η εφημερίδα του έχουν δείξει μια ευαισθησία πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει ο κ. Κουρουπλής στην τηλεόραση ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα εθνικά θέματα με ευαισθησία. Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Έχει η εφημερίδα το παρόν και μάλιστα την έχω κρατήσει κι εγώ και θα πάω να την πάρω. Έχει, αν μπορεί κάμερα να το δείξει, έχει το έγγραφο, κύριε Αυτιά. Ναι, έχει τη συμφωνία. Δεν είναι ένα δημοσίευμα του κ. Ζαχαριάδη. Έχει, άμα το δείξει κάμερα και ενδιαφέρον. Μάλιστα. Έχει μάλιστα το έγγραφο. Μάλιστα. Το έγγραφο προβλέπει ότι θα έρθουν μόνο Τούρκοι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μια εβδομάδα πριν. Έλληνες στην Τουρκία. Μια εβδομάδα πριν αυτό υπήρχε η διαβεβαίωση, η σαφέστατη διαβεβαίωση, ότι εδώ στην Ελλάδα βρείτε τη δήλωση του κυρίου Τόσκα. Εδώ στην εκπομπή την έχουμε, ναι, την έχουμε τη δήλωση του κυρίου Τόσκα. Σας παρακαλώ, είναι ακριβώς κάτω από τα 161 ευρώ, είδατε. Κολλάνε τα εθνικά μαζί με τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, γελάει ο κύριος Ραζιοκράτης. Είναι αυτή η δήλωση, μ' ακούει το κοντρόλ. Λέει, Τούρκος χωροφύλακας είναι ο τίτλος στο βίντεο. Ρώτησα τον άνθρωπο και μου είπε, θα πάνε και Έλληνες απέναντι. Σήμερα βγαίνει συμφωνία, δεν πάνε Έλληνες απέναντι, εγώ ως δημοσιογράφος οφείλω να βάλω και τον έναν και τον άλλον. Άρα κύριε Γεωργιάδη, πού πάμε? Άρα λοιπόν η γραμμή αμήνυση αρχική της κυβερνήσεως όταν προεκλήθη αυτό το θέμα και υπήρξε ένα σοκ στην κοινή γνώμη. Μάλιστα. Είναι ότι θα είναι ισομερός. Ένας από εδώ θα είναι Τούρκος, ένας θα πήγαινε από εκεί. Τότε είχα απαντήσει εγώ, αν θυμάστε, ότι εμείς δεν έχουμε διεκδικήσει την Τουρκία. Να πάμε στον κύριο Τόσκα. Να πάμε στον κύριο Τόσκα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω. Ο Θεός με φωτίζει και κόβω αυτές τις φέτες και ό,τι ώρα έρθει. Τις παρουσιάζουμε. Πάμε στο θέμα αυτό, γιατί φαίνεται ότι πάει στη Βουλή το θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Καλά, προφανώς θα γίνει. Προφανώς θα γίνει, έτσι. Πάμε στον κύριο Τόσκα, ελάτε. Επομένως, καλό κάνει αυτή τη στιγμή που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον, να αποσυμπιέσουμε την κατάσταση, να μην υπάρχουν δημοσιογραφικές υπερβολές, γιατί κάνουν κακό και στη χώρα και στην αλήθεια. Άρα λοιπόν, ο Τούρκος αστυνομικός θα είναι εδώ για να επαναπροωθεί στην Τουρκία αυτούς οι οποίοι παράνομοι βρίσκονται ή στα νησιά ή στην Παραμεθόριο. Αν είναι σωστό όπως το είπα ή διορθώστε με. Καταρχάς, θα είναι σαν και καλά αστυνομικός. Μπορεί να είναι ένας υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης της Τουρκικής Γραμματείας Μετανάστευσης. Από εκεί και πέρα, αυτός θα ελέγχει τα χαρτιά μαζί με τους δικούς μας και θα υπογράφει ένα πρωτόκολλο παραλαβής κατά κάποιο τρόπο και θα παίρνει αυτούς τους ανθρώπους και θα τους πηγαίνει στη χώρα του. Μάλιστα. Αυτή θα είναι η διαδικασία, περίπου. Και αυτό θα έχει ημερομηνία λήξεως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτό το αλυσβερίσι, τελειώνουμε με αυτούς, έτσι. Μα προφανώς είναι για τη συγκεκριμένη αποστολή, για τη συγκεκριμένη προώθηση των μεταναστών. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και θα δούμε τι μελιγενέστε. Κύριε Καμένο, σχόλιο. Σαφέστατο σχόλιο. Η συμφωνία που μας βάζει ο φίλος μου ο Μάκης ο Κουρής λέει ότι ο Τούρκος officer, τέλος πάντων ο υπάλληλος, ο ρόλος του θα είναι να επιταχύνει τη διαδικασία επανεισδοχής. Διότι αυτός ξέρει και καλύτερα τις διαδικασίες από την άλλη μεριά ποιες είναι. Ο Έλληνας δεν τις ξέρει. Σαφώς όχι. Γιατί? Σαφώς όχι. Πόσα Έλληνας ή Γάλλος ή Νορβηγός ή Λουξεμβουργιανός θα ήξερε τις τουρκικές διαδικασίες? Ποτέ. Μάλιστα. Ο Τούρκος, αυτή είναι καλό που μπήκε, διότι τις διαδικασίες της γρήγορης επανεισδοχής εδώ έχουμε και ζήτημα ταχύτητος. Πρώτο σχόλιο είναι ότι έρχεται για να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία επανεισδοχής. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Και δεύτερον, δεν λέει το κείμενο ότι δεν θα υπάρχει Έλληνας ή Ευρωπαίος από την άλλη. Προσέξτε. Περιγράφει τη δουλειά του Τούρκου. Όχι, δεν λέει ότι θα υπάρχει. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει. Λέει θα υπάρχει Τούρκος από εδώ. Ναι. Δεν λέει θα υπάρχει Έλληνας από εκεί. Αυτό ακριβώς. Άρα δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει. Θα υπάρξει. Παίζουμε με τις λέξεις. Τα κείμενα τα διεθνή, όχι. Είναι σαφή. Θέλω με μία ειλικρίνη να μου απαντήσετε. Εάν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε φέρει Τούρκους officers, officers λέει το κείμενο, έτσι. Έχει σημασία αυτό. Δημόσιο υπάλληλο. Τούρκους officers στα ελληνικά νησιά και μάλιστα στην Λέρο, στην Κο. Στην Κο, στη Σάμο, στη Λέσβο. Τι θα έλεγε ο Πάνος ο Καμένος?
Τι θα έλεγε ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος ο Καμένος έχει πει ότι... Όχι, θα σας πω εγώ τι είπε ο Πάνος να ο Καμένος. Όταν τους βάλατε τους μουσουλμάνους στη Θράκη υποψηφίους, να θυμίσω στον κύριο Αυτιά και στο κοινό μας εν ηρεμία. Τι έγινε στις εκλογές με τους μουσουλμάνους στη Θράκη. Και τώρα το κάνατε γαργάρα, κύριε Δημήτρη Καμένε. Ποτέ. Το κάνατε γαργάρα. Ποτέ. Μαζί με το Μουζάλα. Μαζί με το... με δεν το Σαρδάμ που έκανε για το, που είπε τα Σκόπια Μακεδονία τίποτα. Και όλα τα άλλα. Εντάξει. Αφήστε τώρα. Γαργάρα. Ποτέ. Λίστεριν πήρατε. Τίποτα δεν πήραμε. Λίστεριν. Προσέξτε. Υπάρχει ένα θέμα για τον κύριο Κουρουπλή σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Θα το πω αν θέλετε. Μετά. Είναι σημαντικό για τους μουσουλμάνους. Εάν πέσει κάτω το 3% το ποσοστό, θα υπάρχει ένα θέμα στη Θράκη. Σωστό. Η εκλογή από τη βάση. Προσέξτε τι λέω. Η εκλογή του μουφτή ή του εκπροσώπου από τη βάση. Είναι σημαντικό αυτό πρέπει που λέτε. Πάμε στον κύριο Χατζοκράτη, ελάτε παιδιά, γιατί έχουμε μεγάλα θέματα μπροστά μας. Έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε φορολογικό, έχουμε δάνεια. Έχουμε χίλια δυο πράγματα, διότι εδώ έχω πάρα πολλά και το νέο κόμμα που έρχεται. Και επίσης, φίλες και φίλοι. Ποιο κόμμα? Ο κόσμος. Τώρα θα δεις. Περίμενε. Βάστα. Βαστάτε τάρματα. Γιώργο. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Χατζοκράτη αμέσως. Εδώ ο κόσμος που λέει το εξής. Ε, Γιώργο. Ανοίγει η πόρτα του Χίλτον, μπαίνουν με ένα σακίδιο. Βγαίνουν έξω, κόβεται το φορολογικό. Ξανανοίγει η πόρτα του Χίλτον, μπαίνουν μέσα, μείωση του ΕΚΑΣ. Ξαναμπαίνουν μέσα, μείωση του Μερι... Κύριε Χατζοκράτη, μιλάνε δημοσιογράφοι τώρα. Α, μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Τελείωσα. Ελάτε. Είστε ειδικό και στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Ο Κουλόπουλο, ωραία. Τώρα μιλάει το Πασόκ. Ελάτε. Λοιπόν, ήθελα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ελάτε. Εντάξει, επειδή δεν θέλω να πω στο προηγούμενο, γιατί το άλλο είναι. Βεβαίω θα το πείτε. Λέω λοιπόν το εξή. Δεν είμαστε σε φυσιολογικές συνθήκες να κουβεντιάζουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί τώρα σου λέει έρχονται Τούρκοι συγκεκριμένοι officers για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό πώς πιο γρήγορα θα πάνε πίσω. Ναι. Και σου λέει Τούρκοι, γιατί να μην υπάρχουν οι Έλληνες εκεί. Τι θα κάνουν οι Έλληνες εκεί αν είμαστε σε μια ήρεμη, λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ναι. Δεν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και σου λέει Τούρκοι να υπάρχουν εδώ, άρα να υπάρχει και το αντίστοιχο από την άλλη μεριά. Χωρίς να συζητάμε. Τι ξέρει περισσότερο ο Τούρκος από τη Frontex. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να σου κάνω κι εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Η τουρκική διαδικασία είναι πάρα πάνω. Ξέρει. Το δικό μου δηλαδή, αυτό που σου στέλνει το ληστή να σε ληστέψει. Λοιπόν, εκεί θα πω τώρα. Γίνεται και χωροφύλακα. Άρα λοιπόν κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Που λέει ο κόσμο. Ναι, κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Θα σε πείραζε εσένα αν ήταν 20 Τούρκοι στα νησιά και 20 Έλληνε στα παράλια. Η αντιστοίχηση δεν πείραζε. Όσο αριστερό θα σε πείραζε. Ποιο το νόημα, τι δουλειά θα κάνει. Εγώ και δουλεύουν τώρα, και υπηρεσίες μας μυστικές στην Ελλάδα. Ναι. Και να είναι σε συνεννόηση. Λέω λοιπόν, προσπαθώ να. Τι θα σε έκοβε δηλαδή. Προσπαθώ να την βάλω τη συζήτηση να πιο χαμηλά για να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι κάθε μια φορά. Δεν σε πειράζει που δεν είναι Έλληνες. Καθόλου δεν με πειράζει. Αλλά θα σε πειράζει αν ήταν και Έλληνες. Εμένα με πειράζει. Θα ήθελα στη Frontex να μην υπάρχει απαγορευτική διαδικασία κάποια από κάποια εθνικότητα. Τώρα σε πειράζει που δεν έχει Έλληνες. Λοιπόν, όταν αρνείται να είναι, με πειράζει. Απλώς λέω, θέλω να πω όμως το ζήτημα. Το συγκεκριμένο έχει ένα συγκεκριμένο λόγο να κάνει. Ναι. Έχει να δει, ας πούμε, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Αν αυτό είναι το συγκεκριμένο στοιχείο, ναι, να το δούμε. Το πρόβλημα της απαγόρευσης της Frontex να είναι και Έλληνες είναι άλλο θέμα και πρέπει η κυβέρνηση να έχει φροντίσει να μην κάνει δηλαδή, αυτές τις διαφορές. Να επιταχύνει τις διαδικασίες αυτός που μου στέλνει παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα. Μα θα τις επιταχύνει τις διαδικασίες. Αφού αυτός τους στέλνει, θα τους επιταχύνει να γυρίσουν πίσω. Αν δεν υπάρχει έγκυρος εκεί ουδέτερος. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά. Είσαι βέβαιος γι' αυτό. Και να μην υπάρχει ένας ατσολέγης στα παράλια. Αυτό και μπήκε εδώ. Είναι δέσμευση. Εντάξει, παιδιά μου. Υποτίθεται. Στην πράξη δηλαδή, άμα σου στείλει 5.000 εδώ και σου πει ότι η χίλη μονάχα είναι η παράνομη, του τέσσερι δεν του κάνει. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε τώρα. Διαλογή. Κατάλαβα. Υποτίθεται πω έχει γίνει μια συμφωνία. Να πάτε να τα πείτε στη Σάμμο και στη Χίο αυτά και στη Μυτιλίνη και στην Κο και στη Λέσβο. Θα τα λέω για να πάρετε ψήφο εμένα να μου τρυπήσετε το μάτι. Πάμε παρακάτω. Ένα σχόλιο. Ελάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο πριν είχε ως συνεδριακή του θέση την κατάργηση και την εκδίωξη ακόμη και της Frontex. Αυτά είναι συνεδριακή. Αυτό είναι το πρόβλημα να συζητήσουμε. Προσέξτε αυτό είναι το πρόβλημα να συζητήσουμε. Από την κατάργηση της Frontex, από το ότι θεωρούσαν δηλαδή την παρουσία της Frontex προσβολή στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδος, έχουμε φτάσει στο πέντε. Δεν λέει ο κ. Καμένος, είναι φυσιολογικό να έχουν οι Τούρκοι εξωματικοί στα νησιά. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος
της πολιτικής τους ανεσχυντίας. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε τώρα, κάνετε μια ερμηνεία συνεδριακής αποφάσεις. Διακοπή. Κύριε Ζαχαριάδη, μείνετε σε αυτό που είπε ο αρχηγός του κόμματός σας χθες για τη συμφωνία, ότι είναι ένα θετικό βήμα. Έκτακτη επικαιρότητα. Μην προσπαθείτε. Άμα θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα για τη συμφωνία, πολύ ευχαρίστω. Ναι, αλλά συμφωνία κατά αρχηγός σας, αλλά σε αυτό που είπε ο αρχηγός. Κύριε, τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, τα κύριε, πω εμένα, η επικαιρότητα τρέχει. Δεν έχουν γελιοποιηθεί. Φίλε και φίλοι, παράνομοι μετανάστε δεν χώσατε. Μυστικό, έχετε εξευτελίσει τα συνέδριά σα. Έχουμε παρελθόν. Από εκεί που λέγατε ότι δεν θέλετε το ΝΑΤΟ, το φέρατε όλοι στο Αιγαίο. Από εκεί που λέγατε δεν θέλετε τη Frontex, τη φέρατε εδώ πέρα και την εκθιάζετε. Και από εκεί που λέγατε ότι δεν υπάρχουν παράνομοι μετανάστε. Τώρα λέτε θα συλλαμβάνονται οι παράνομοι μετανάστες. Λοιπόν, τέλος κύριε, εφρίζεστε, μην εκνευρίζεστε. Ηρεμία, η πραΐση κληρονομήσουση την ψήφο του ελληνικού λαού. Εσείς κάνετε υποδείξεις. Ρε παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μας λέει ρε ζήτω σκληρώνεται. Πρώτο θέμα στη δημοκρατία σήμερα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν φοβερές ειδήσεις. Γιώργος Καρατζαφέρης πάλι στο προσκήνιο. Διαβάζω το δημοσίευμα που λέει ο Καρατζαφέρης προπυλών ο ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς. Επικεφαλής με Μπαλτάκο, Ψωμιάδη, Καπερνάρο, Χρήστο Ζώη, Νίκο Νικολόπουλο. Το λέει το δημοσίευμα. Εγώ τηλεφώνησα. Είπα στην ομάδα μου να τηλεφωνήσει στον κύριο Καρατζαφέρη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Αυτιά, πώς είστε? Βλέπω εδώ κόμμα καινούριο, λέει, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πατριωτικό, υπό τον Γιώργο Καρατζαφέρη, και μυστικό δείπνο κλπ. Κλπ. Από ένα νέο φιλελεύθερο κόμμα και ούτω καθεξής. Φτιάχνει ποδαράκια το μεγάλο κόμμα της δεξιάς για να στηριχθεί και σε μικρότερα? Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ενισχυθεί το πολιτικό προσωπικό, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ανεπαρκές να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς όχι μόνο σε οποιαδήποτε τηλεοπτική αναμέτρηση, αλλά και στην ουσία της δημοκρατίας. Μάλιστα. Γίνανε μια σειρά πολιτικών συμβουλίων από τα οποία δεν προέκυψε κάτι. Ποια είναι η εθνική γραμμή σήμερα στο τεράστιο αυτό κομβικό θέμα? Άρα κύριε Πρόεδρε, επιβεβαιώνετε... Ακούω πολλά... Ναι, Γιώργο, κύριε Πρόεδρε, επιβεβαιώνετε τη δημιουργία αυτού του κόμματος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τοπογραφικά δεν είμαι από εκείνους που θέλω να τοποθετηθώ. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι υπάρχει μία ένδια, μία εστέρηση στο πολιτικό προσωπικό και αυτό συντελεί στο να δημιουργηθούν νέες προτάσεις και νέες σκέψεις. Θα είστε εσείς επικεφαλής, κύριε Καρατζαφέρη? Όταν, θα σου πω Γιώργο μου, ναι. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λάδι και λίγο τηγανίτα, στην ουσία έχουμε μετανάστες στη χώρα, λαθρέους, τους λένε κάποιοι λαθρέους, πρόσφυγες, θέλετε να το ονομάσουν κάποιους άλλους, πρόσφυγες. Η ουσία είναι ότι μπαίνουν άνθρωποι παράνομα στη χώρα, ανεξαρτήτως κινήτρων. Μπορεί να το φρενάρει αυτό η χώρα? Λέμε ότι είναι πάρα πολύ, ότι μας κλείσαν τα σύνορα. Ωραία. Εμείς μπορούμε να φρενάρουμε αυτή την είσοδο. Έχουν προχωρήσει συζητήσεις, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, για αυτό το κόμμα? Σαφώς, ναι. Σήμερα η απάντηση θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα καταλάβει τι σημαίνει η δυναμική μιας νέας εποχής από την απογοήτευση η οποία δημιουργείται από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, και νομίζω αυτή η απάντηση στο βελίδιο θα είναι η απαρχή εξελίξεων, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται βολικά σε αυτό που σήμερα αναγκαστικά και πιεστικά τους εκφράζει. Πάτε με Μπαλτάκο, Ψωμιάδη, Καπερνάρο, Ζώη. Δεν πηγαίνω σε ονοματολογία. Δεν πάτε σε ονόματα. Γιατί τα βλέπω στην εφημερίδα, γι' αυτό ρωτάω. Διαβάζω κι εγώ. Αυτές γίνονται, συζητήσεις γίνονται. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν πρωταγωνιστές κάποια στιγμή στους χώρους τους. Σαφής. Αλλά ακυρώθηκαν γιατί είχαν άποψη. Τώρα λοιπόν, νομίζω ότι με την απογοήτευση του πολιτικού προσωπικού, και το λέω αυτό από τις αποτυχίες που είναι, καταγράφονται κάθε μέρα και αποτυχίες. Δηλαδή, εάν δεν κάνουμε μια παλινώση εθνικής κυριαρχίας, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί για όλα να αποφασίζει η κυρία Ντέλια Ανδρακουλέσκου για το οποιοδήποτε πράγμα, το πιο απλό. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Τρίφωνο Αλεξιάδης, ο οποίος είναι ένας έμπειρος εφοριακός συνδικαλιστής, να κάνει μια μισή παράγραφο να υποβάλει. Δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να την περάσει. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε την εθνική κυριαρχία στον τόπο να αλλάξει μια σειρά πραγμάτων, τότε πολύ φοβούμε ότι ματιοπονούμε και θα αλλάξουμε τις ίδιες αποτυχημένες συγκρίσεις λοιπόν, στην εξουσία. Δεν κουβεντιάζεται για δραχμή βέβαια έτσι και τέτοια πράγματα. Κουβεντιάζεται για μια παρουσία αξιοπρεπή στα ευρωπαϊκά δρόμενα, έτσι.
Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, αν υπάρχει τρόπος μέσα στο ευρώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στο ευρώ. Είναι αδύνατο, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ του κυρίαρχου κράτους και της Ελλάδος. Θέλουμε λοιπόν κυρίαρχα να αποφασίσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ κόσμο λοιπόν στις 12 η ώρα στο Βελίδιο ναι. να έρθουν να ακούσουν την εναλλακτική πρόταση που δεν μάλιστα. ακούνε από τα κόμματα του κατεστημένου. Λοιπόν. Τα απογοητευτικά για τον κόσμο κόμματα. Σήμερα 12. Δύο λεφτά κύριε. Ο κύριος Καμένος νοιάζεται γιατί. Νάτος, ο κύριος Καμένος εδώ, όχι ο Πάνος ο Καμένος. Ο Δημήτρης ο Καμένος. Με ενδιαφέρει. Εάν έχετε σχέση και με άλλα πολιτικά πρόσωπα εκτός. Εκτός δεξιάς. Κωνσταντοπούλου ή... Εγώ το μόνο που μπορώ να πω στον αγαπητό κύριο Καμένο... Γιατί ανησυχεί βέβαια. Κινούμεθα εκεί από όπου τον διώξανε. Όπα. Κύριε τίποτα. Καμένο. Τίποτα. Τον ακούω τον δηλαδή... πρόεδρο, είναι σοφός ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς και τι λέει. Αλλά με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω το τι θα γίνει. Αγαπητέ μου Δημήτρη, εσύ έχοντας μία ιδεολογία... Μια κατάθεση σκέψεων, κάποιοι δεν την απεδέξαν και με πολύ άκοψο τρόπο δεν σου επέτρεψαν να κυβερνήσεις. Θα ψαρέψετε από παντού, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρατζαφέρη, θα πάρετε ναι. από παντού, από όλα τα κόμματα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί από τους ΑΝΕΛ, έχουν έρθει κάποιοι από τη θρησκευτική που κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Σαφώς η κυρία Δεξαμενή είναι από αυτήν την οποία προέρχομαι και εγώ. Μην μου στεναχωρήσετε τον αντιπρόεδρο τώρα. Της Νέας Δημοκρατίας και πνευματικό σας τέκνο, τον Άδωνη. Αλλού η ψυχή του και αλλού του σώματος ενός εκάστου. Είναι έτσι, είναι έτσι. Χαμογελάει ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλού η ψυχή και αλλού το σώμα. Είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Είμαστε... Κύριε Γεωργιάδη, εικονοκλάστης, εικονομάχος, τι απ' όλα. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, κύριε. Ορθόδοξοι, Πάντα. Πάντα. Τον αγαπάς τον πρόεδρο, έτσι. Δεν έχω πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, παρόλο που πιστεύω ότι αυτό που θέλει να κάνει, που στη δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να θέλει. Αν έχει καμιά δεκαετία βουλευτές και χρειαστείς για να κάνεις πλειοψηφία, θα τρέξεις από πίσω του και θα σε στέλνει ο Μητσοτάκης και θα σου λέει Άδωνη. Οι επόμενες εκλογές θα έχουν τρομερή πόλωση. Θα έχουν. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία και την τελευταία ψήφο για να νικήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Θυμάμαι όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ακούω τώρα ναι. ότι τα λέγαμε τότε που γεννιόταν το κόμμα, που ήταν ακόμα σκληρότερα, γιατί εμείς γεννηθήκαμε όταν. Ήταν η παντοκρατορία του Καραμαλή, που ο Μητσοτάκης δεν είναι Καραμαλής. Κι όμως επιβιώσαμε και ανεβήκαμε και είμαστε το μόνο κόσμο που κάλπασε μέχρι που ήρθε η σκευωρία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα είμαστε παρόντες και συμφωνώ ότι θα υπάρχει πόλωση. Θα είναι η πόλωση μεταξύ των ελευθέρως σκεπτωμένων ανθρώπων και αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην δουλεία των κατεστημένων κομμάτων. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Συνέχεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στις 12 η ώρα στο Βελίδιο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή, αγαπητέ κύριε Καρατζαφέρη, όπως πολύ ενδιαφέρον έχει, έχουν και οι κινήσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά και το κέντρο και τα δεξιά του κόμματός του και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και όσα συμβαίνουν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη παντού εδώ, να έχουμε δουλειά εμείς οι δημοσιογράφοι. Εδώ καλέσαν τον Παπανδρέο προχθές. Ευχαριστώ. Εδώ, κύριε Καρατζαφέρη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Δεν διέψευσε ο κύριος Καρατζαφέρη στη δημιουργία αυτού του κόμματος. Θα δούμε πού θα πάει η ιστορία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία βλέποντας ότι το να μαζέψεις τώρα πια 155-160 βουλευτές είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα τις έπεφτε και άσχημα. Κύριε Γεωργιάδη, όπως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κοντά του διάφορα έτσι, κόμματα τα οποία τον στηρίζουν, να έχει και ο Κυριάκος αύριο ένα-δυο και να πει πάμε όλοι μαζί και κάνουμε διάφορα. Επειδή με ρωτάτε. Ελάτε. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Καρατζαφέρη, τι είπε. Ναι. Είπε ότι δεν βλέπει πώς μπορούμε να ζήσουμε μέσα στο ευρώ. Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια άλλη πολιτική άποψη αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα μην συζητάμε καθόλου τον τρόπο που το λέτε, το οποίο είναι πολύ επιδερμικό. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συνεργαστεί ποτέ στο μέλλον. Με οποιοδήποτε κόμμα, δεν λέω το συγκεκριμένο. Που δεν θέλει το ευρώ. Το οποίο θέλει τη δραχμή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί εκείνο το κομμάτι της Ελλάδος. Την Ευρώπη, λέτε. Που θέλει να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να μοιάσουμε, να γίνουμε σαν τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη
και όχι τρίτος κόσμος. Ένα λοιπόν, κομμάτι. Αυτό θέλει να κάνει ένα κομμάτι. Βάζουμε μία τελεία. Όχι εκείνο το κομμάτι, ένα κομμάτι. Ιδεολογικού περιγράμματος ο κύριος Καρατζαφέρης. Βάζουμε μία τελεία. Ότι στην προμετωπίδα αυτό το κόμμα θα είναι αντιπροσφυγικό και αντιμεταναστευτικό. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία. Ένα κόμμα ελληνικό σαν το γερμανικό AfD, ναι, που είναι κόμμα του Μάρκου, όπως σωστά είπε μάλιστα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, 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 για τη Δραχμή. Ναι, ναι. Αντιπροσφυγικό, αντιμεταναστευτικό. Νομίζω ότι μας γυρνάει πολιτικά πολλά χρόνια πίσω, την ώρα που οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις προς τιμήν της και η συντριπτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει σημαντική είστε απόσταση είστε από σαφείς ένα τέτοιο κίνδυνο πολιτικό. Κύριε διάλειμμα, με τη Δραχμή εσείς φλερτάρατε πέρσι. Είπα κάτι καθαρό, διάλειμμα, κύριε Γεωργιάδη, είπα κάτι καθαρό. Κύριοι, πάμε σε διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, υπάρχει άλλη μετανάστευση. Έχουν φύγει 250.000 παιδιά στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι υπουργοί μπαίνουν στο Hilton με άδειο σακίδιο και επιστρέφουν με μειώσεις συντάξεων. Ξαναμπαίνουν στο Hilton και έρχεται περικοπή του αφορολόγητου. Ξαναμπαίνουν στο Hilton και φεύγει το ΕΚΑΣ. Βγαίνουν, κόβεται η επικουρική. Ξαναμπαίνουν, κόβεται γυρίζει το βέρισμα. Και πάει γύρω-γύρω, όπως λέει ο κύριος Καμένος. Όχι, πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Ο κύριος Κατρούγκαλος εχθές εμφάνισε πως δεν συμβαίνει και πάμε τίποτα. Πάμε να τα αυτή δούμε όλα μεγάλη αυτά και προσέξτε κάτι άλλο. Εδώ είναι η εγκύκλειος. 161 ευρώ δίνει ο ΑΕ, κατώτατη σύνταξη, δεν το διέψευσε κανείς, γιατί είναι έγγραφο του κράτους. Μετά το διάλειμμα τα λέμε και οι ειδικοί περιμένουν με ιόβια υπομονή και ο κύριος Τσουκαλάς και η κυρία Νικολοπούλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, κύριοι της πολιτικής. Η ώρα είναι 9:29 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε στη διαπραγμάτευση με τα σχόλια του κυρίου Τσουκαλά και της κυρίας Νικολοπούλου και τα όσα συμβαίνουν, δείτε τι συμβουλή δίνει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο Γιώργος Οβελέντζας πήγε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης σε μια μεγάλη εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Ιδιωτική πρωτοβουλία, καμία σχέση με το δημόσιο, είναι τα αφορολόγητα ήδη. Να δείτε τι ακριβώς το είπε. Πάμε. Πράγματι, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πουλάμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ναι. Διότι αν αυξήσει την τιμή, δεν πουλάς. Είναι όπως στο κράτος. Αυξάνουμε τους φόρους και δεν πληρώνει κανένας. Άρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε καλές τιμές για να πουλάμε. Ναι. Αν δεν έχουμε καλές τιμές, δεν πουλάς. Αν δεν έχουμε καλές τιμές, αν δεν μας φορτώνετε με φόρους, αν δεν μας αυξάνετε τιμολόγια του δημοσίου, αν, ο κόσμος δεν αγοράζει, η αγορά είναι κάτω. Και αυτή την ώρα, κύριε Τσουκαλά, έχουμε τι? Και πιθανή μείωση συντάξεων, δηλαδή το ΕΚΑΣ είναι βέβαιο, γιατί ψηφίστηκε ότι θα μειωθεί, έτσι, και αφορά 70.000 κόσμο, ναι. Μακροπρόθεσμα, μέσω του μνημονίου του νόμου 4336, ξέρουμε ότι θα έχει φύγει μέχρι το 19. Μένει βέβαια να δούμε με τι θα αντικατασταθεί. Μάλιστα. Γιατί ενδεχομένως υπάρχει και αντικατάσταση. Φράγκα, δεν υπάρχουν πάντως για αντικατάσταση. Κόβεται σε περίπου 70.000. Μάλιστα. Το μέρισμα συνταξιού του δημοσίου. Το μέρισμα και οι επικουρικές είναι στην ουσία ένα πεδίο διαπραγμάτευσης πόσο μεγάλη θα είναι η μείωση. Μάλιστα. Εκεί πέρα θα υπάρχει μείωση και στις και στις καταβαλλόμενες συντάξεις και στις μελλοντικές συντάξεις. Όσον αφορά όμως τις κύριες συντάξεις, εκεί θα υπάρχει μια προστασία από ό,τι φαίνεται όσον αφορά τις καταβαλλόμενες. Μάλιστα. Θα υπάρχουν όμως μειώσεις στις μελλοντικές. Γι' αυτό και υπάρχει στην ουσία και ένα δίλημα για πολλούς ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, το μένω ή φεύγω ακριβώς στη σύνταξη. Όσοι έχουν πάρα πολλά χρόνια ασφάλισης και ενδεχομένως έτσι κι αλλιώς να έφευγαν σε ένα-ενάμιση χρόνο, ενδεχομένως να συμφέρει να φύγουν άμεσα. Όσον αφορά εκείνους όμως οι οποίοι είναι νεότεροι, έχουν θεμελιώσει με μειωμένη και έχουν όρεξη να παραμείνουν, η συμβουλή είναι να παραμείνουν. Είστε γιατί απόλυτα σαφείς. Σε κάποια χρόνια θα υπάρχει στην ουσία μια διόρθωση σε μάλιστα σχέση με τα τωρινά. Κυρία Νικολοπούλου. Ένα σχόλιο μου. Αμέσως, κύριε Γεωργιάδη. Ένα ερώτημα. Να τα πούμε όλα με τους ειδικούς και μετά. Κυρία Νικολοπούλου, η μείωση των συντάξεων, είτε επικουρικών, είτε ΕΚΑΣ, είτε κύριων με πλαφόν, είτε η μείωση του ΕΦΑΠΑΞ και παράλληλα η μείωση του φορολογίου που θέλει η Τρόικα, αυτό συνιστά μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων, έτσι δεν είναι? Συνιστά μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Εθνική σύνταξη, μείωση όπως είπατε των συντάξεων, περικοπές, σταδιακή εξάλληψη του ΕΚΑΣ, αυξημένα όρια συνταξιοδοτικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα μέτρα και θεωρώ ότι μόνο σε ύφεση μπορούν να οδηγήσουν όλα αυτά. Περισσεύουν χρήματα και την πληρωμή ενός δανείου, κυρία Νικολοπούλου. Και ο κύριος Τσουκαλάς το ξέρει το θέμα. Περισσεύουν λεφτά
για να πληρώσει ένα δάνειο από όταν σου κόβει από τη μια, σου κόβει από την άλλη. Από πού να περισσέψουν. Αφήστε που οι κατασχέσεις τώρα έρχονται και βροχή, έτσι. Τα συζητήσαμε και νωρίτερα. Και βέβαια είναι και το θέμα των δανείων. Από εκεί πέρα υπάρχουν χαοτικές διαφορές μέχρι στιγμής με τους δανειστές. Αυτό φαίνεται. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, έχει καταφέρει να εξαιρεθούν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δάνεια αμφισβητήσιμα. Σωστό. Οι δανειστές πιέζουν να δοθούν ακόμα και ενήμερα δάνεια, χωρίς να είναι σε ομάδα με κόκκινα δάνεια, στα φαντς, προκειμένου να μην πάρουν μόνο τη φύρα των δανείων, αλλά και δάνεια τα οποία είναι στην ουσία εύκολα αξιόχρα και μπορούν να πληρωθούν. Εδώ μένει να δούμε αν η κυβέρνηση ακριβώς θα καταφέρει να περισσώσει τα δάνεια αυτά. Πριν πάω στους πολιτικούς, ένα παιδάκι του Δημοτικού έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους. Από τον Εύρο βρέθηκε στην καρδιά της Ευρώπης. Μάλιστα, που έλεγε χθες ο Θοδωρής Ζαγοράκης και χρόνια πολλά που γιόρταζε. Καλεί συνεχώς, παιδιά, στο κέντρο των Βρυξελών ως Ευρωβουλευτής, προκειμένου να ακούσει η Ευρώπη από πρώτο χέρι. Ο μαθητής είναι κοντά μας με δασκάλα, το αν δεν κάνω λάθος. Ο Χάρης είναι, Ο Χάρης ο Καραβασίλης. Ο Χάρης ο Καραβασίλης. Και η Ειρήνη Ξανθοπούλου, η δασκάλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσά. Αγόρι μου, βρέθηκες Βρυξέλλες? Όχι, θα κάνουμε μία διόρθωση. Ναι. Ο μαθητής δεν είναι του Δημοτικού, είναι τρίτης λυκείου. Α, είναι μπράβο, τρίτη λυκείου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λάθος δικό μου, παιδιά, έτσι. Έμπλεξα την τρίτη Δημοτικού με την τρίτη λυκείου. Δεν πειράζει, πάντως πιτσιρικάς φαίνεται, γίνεται και μια χαρά. Και είναι και καλός από ό,τι έμαθα. Τι τους είπες, αγόρι μου, εκεί που πήγες? Καταρχήν να πούμε ότι δεν βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες. Βρεθήκαμε με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων σε Διεθνή Σύνοδο στην Ιρλανδία. Α, μάλιστα. Ιρλανδία, Μπέλφαστ και Δουβλίνο. Ωραία. Με πρόσκληση Βρυξελών. Τι τους είπες εκεί, παλικάρι μου? Να, τώρα πρέπει να πάρω. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Τι τους είπες? Ήμουν στην Επιτροπή των Οικονομικών, οπότε συζητούσαμε κυρίως για το μέλλον της Ευρωζώνης. Οπότε ήταν μια γενική συζήτηση, δεν είπα κάτι συγκεκριμένο. Τι τους είπες εκεί, τι τους είπες? Η χώρα μου αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τι ακριβώς? Δεν πήγες για βόλτα? Όχι, φυσικά είπα την άποψη της χώρας μου. Ναι. Είπαμε τι πιστεύουμε εμείς από τη μεριά μας για το μέλλον της Ευρωζώνης. Ναι. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια συζήτηση, είχαμε ένα διάλογο και βγάλαμε μια απόφαση, ένα resolution. Σου ζητήσανε να τους περιγράψεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Περιέγραψα εγώ από μόνος μου την κατάσταση. Νομίζω τι τους είπες δηλαδή? Πάμε στο διατάφτα. Τι να τους πω? Ότι εντάξει, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Σίγουρα έχουν γίνει κάποια λάθη και από τη δικιά μας μεριά και από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προσπαθούμε κι εμείς για το καλύτερο μέλλον, όσο δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο εκπροσώπησε την πατρίδα μας, πολλή ανεργία, δυσκολίες, 250.000 παιδιά στο εξωτερικό. Και δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή. Αισιοδοξείς για το μέλλον ή ανήκεις στην ομάδα εκείνων που λένε παιδιά είναι δύσκολα? Φυσικά και αισιοδοξώ, έτσι είναι. Πρέπει να αισιοδοξούμε. Νομίζω με κάποιες σωστές κινήσεις τώρα η Ευρωζώνη έχει σπουδαίο μέλλον. Οι χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να χαθούν. Οπότε φυσικά και είμαι αισιοδοξής για το μέλλον. Αυτό κρατάμε από εσάς και από τον Εύρο. Καλημέρα λοιπόν. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο και σε σένα και στην καθηγήτριά σου. 9 και 36 πρώτα λεπτά. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό το πηγενέλα φέρνει μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Το λέτε κατά κόρον στη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε. Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Ναι. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον εξέλεξε μια κοινωνική πλειοψηφία η οποία περίμενε ότι θα ζήσει καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Του υποσχόντουσαν 13η σύνταξη και τα τι αυτά. Ναι. Πάμε να πούμε τι έχουμε τώρα. Πάμε από όλα στο θέμα του μερίσματος. Το έχει Γενάρη αλλάξει, αυτό ή το Σεπτέμβρη. Έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής. Κάθε τρεις μήνες το ξέρει ο κόσμος και μειωμένο 30%. Παρακαλώ, αν μπορείτε να με διακόψετε. Για να μην μπερδευόμαστε. Τον Σεπτέμβρη είχατε το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα. Μάλιστα. Και κλείνατε το μάτι στους ψηφοφόρους ότι δίθεν αυτά που υπογράψατε στο μνημόνιο θα βρίσκατε τον τρόπο να μην τους αγγίξουν. Τώρα, το Μάρτιο, μέσα στο επόμενο δίμηνο, ισχύει η υπουργική απόφαση όπως ακούσατε. Όπου 70 με 80 χιλιάδες δικαιούχοι του ΕΚΑΣ το χάνουν.
Ψηφίστηκε το καλοκαίρι αυτό. Ναι. Εσείς στο δημοψήφισμα, τώρα. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Δεύτερον. Στο δημοψήφισμα ψηφίσατε να κοπεί από τον Ιούλιο πέρσι. Αυτό που κάνετε. Δεν θέλω να διακόπτω, αλλά αυτό είναι θράσος. Μπορείτε να απαντήσετε μετά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν θέλω εμείς να διακόπτω. Που αλλά... ήμασταν οι ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι, όπως μας λέγατε. Ψηφίσατε να κοπεί από πέρσι τον Ιούλιο. Αφού ήμασταν ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι. Που είπαμε να το αντικαταστήσουμε με την εθνική σύνταξη. Που είστε η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία και κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνικών δικαιωμάτων και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μπορείτε. Με αυτά τα λοιπόν, λεπτά πράγματα. Μην με διακόψετε πάλι. Παρακαλώ. Μην λέτε πράγματα. Για τώρα. Να καταλάβει ο κόμμα το μέγεθο τη πολιτική σα εξαπάτηση. Το τελευταίο εφάπαξ που πληρώθηκε στην Ελλάδα έγινε επί κυβερνήσεω Αντώνη Σαμαρά. Έκανα ερώτηση εγώ για να μάθω. Γιατί έγινε πόσα αυτό. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Έχουν πληρωθεί. Γιατί ο κύριο Βρούτση έφερε έναν απαράδεκτο τύπο με τον οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί το εφάπαξ. Είστε ένα χρόνο κυβέρνηση. Κάντε λαϊκισμό. Και δεν έχετε κάνετε πληρώσει. Λαϊκισμό. Κάντε μια προσπάθεια να με αντοπιστείτε στο είστε κέντρο. Είστε ένα χρόνο κυβέρνηση και δεν έχετε πληρώσει ένα εφάπαξ. Λοιπόν, όταν εξελίγηκατε για να μην κόψετε το εφάπαξ. Κύριε Κατσοκράτη. Να το ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Εάν το αφορολόγητο για να καταλάβει ο κόσμος πάει εκεί που ακούμε, σε 7.500, τότε θα πρέπει να ξέρει ότι ο κάθε συνταξιούχος χάνει μία θέση. Και εργαζόμενος, τι μόνος συνταξιούχος. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, πάρ' το λόγο ο κύριος Χατζοκράτης. Κύριε Χατζοκράτη, πάμε σε μειώσεις, γιατί έχω ένα λεπτό. Πάμε σε μειώσεις, το φοβάστε, μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Απολύτως. Και θέλω να σας πω, το φοβάμαι. Από πού, ναι. Θα σας πω αμέσως. Θέλω να σας πω όμως ευθέως ναι. Ότι δεν πιστεύω τίποτα από όσα λέει ο κύριος Κατρούγκαλος όλο αυτόν τον καιρό. Αχα. Τίποτα! Μάλιστα. Τώρα η τελευταία εκδοχή, η χθεσινή, ήταν ότι οι κύριες συντάξεις δεν θα πειραχτούν, ναι. Ότι 384 θα είναι το ύψος της δυνικής συντάξης, ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και αγγίζει και το θέμα των 15 χρόνων. Όχι 15 χρόνια για να βγει σύνταξη. Πάει στα 20. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Προσοχή! Λοιπόν. Δεν είναι χρόνια. Είναι 4.500 μεροκάματα και ξέρει πάρα πολύ καλά οποιοδήποτε συνταξιούχο εργαζόμενο ότι για να κάνει 4.500 σε διάλειμμα. Μετά 1.500. Μία λέξη Καμένο. Είναι ναι, ναι. Τρομακτικό το πρόβλημα. Μία λέξη ο κύριο Καμένο. Δεν μπορεί να κάνει μεροκάματα. Κύριε Καμένο, μία λέξη. Εύκολα αυτή την ναι, περίοδο. Ναι. Κύριε Καμένο. Συμπονώ του δανειστέ διότι έχουν στα χέρια του την πρόταση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασό και έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ για το αν θα την απορρίψουν ή θα την. Α, όχι. Πρόταση κάνουν κύριε Καμένο, ακούστε πρόταση δική. Διάλειμμα. Ακούστε την πρόταση. Θα βάλουμε στον κρατικό προϋπολογισμό τις γερμανικές αποζημιώσεις και θα βγούμε να δανειστούμε από τις αγορές με χαμηλό επιτόκιο. Είναι αυτό που λέγατε εσείς προσωπικά. Διάλειμμα. Και το κόμμα σας ένα χρόνο πριν. Διάλειμμα. Προϋπολογισμό. Διάλειμμα. Τελειώσαμε. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταγράφεται η επικαιρότητα σε λίγο Τάκης ο Χατζής. Λοιπόν, θα καταγράφω ότι όσοι σπάνε, πάρτε την καθημερινή στα χέρια σας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Όσοι πηγαίνουν στην τράπεζα με 500 ευρώ, θα καταγράφονται γιατί ο Τράγκη θέλει να καταγράψει αυτούς οι οποίοι είναι παρακαράκτες και η Ευρώπη αμήνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα μου πείτε τώρα ποιος έχει 500 ευρώ. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς, MLS σήμερα και σήμερα MLS, ένα πολύ καλό τηλέφωνο και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 901-884-44. Τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Να και οι νικητές της προηγούμενης εβδομάδας, η Νομικού Κανέλα, Νούνες Ελευθερία, Βοβολάκης Μάνος, Σημειονίδου, Άννα. Εμείς θα σας λέμε όλη η ομάδα. Η κυρία Τσέγκου, η κυρία Πανταζίδου, η κυρία Τζίμα, η κυρία Ζαρίφη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι ευθύνη το να σε επιλέγουν για την Κυριακάτικη ενημέρωση οι Έλληνες. Καλημέρα σας.